Bumper. Approaching Saturn, you are only seconds away. I have arranged for you to meet my companion. He will lead you. Watch and listen. Please, don't disappoint him. He doesn't like that. We are 5 years away from entering the 21st century. Humankind stands on the edge of the interactive age. You have come a long way. But are you ready for the future? Introducing Sega Saturn. Aww. Hit it! Sega's next-generation gaming platform. Revolutionary sports and arcade gameplay. All with amazing new 3D experiences never before possible on home game systems. Wow. Sega Saturn. It's how you play the game. What's happening? Sega Saturn, the benchmark of engineering excellence, combining three 32-bit RISC processors with five additional processors to create a head-snapping 500,000 polygons per second. Wow. Experience Sega Saturn's monster torque and parallel processing power. All the speed and handling you'd expect. And every inch a Sega. Oh! You thought you knew how to play the game? But no one has played this hard, this fast, this real, until now. Come, look into the world of Sega Saturn. Virtua Fighter! Panzer Dragoon! Black Fire. Sega Saturn. The most powerful, the most technologically advanced game system anywhere. Yeah. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού Console Hunter. Νίκος Console Hunter εδώ και σήμερα κάποιοι από τους παλιούς να αναρωτιέστε γιατί ξανά ένα επεισόδιο Saturn. Όπως βλέπετε γράφει και remake. Τι, μόνο οι δημιουργοί των παιχνιδιών μπορούν να κάνουν remake. Αποφάσισα να πρωτοπορήσω και να κάνω και ένα remake δικού μου επεισοδίου. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που αυτό το επεισόδιο έγινε remake. Ο πιο βασικός είναι ότι το κανάλι τότε, εκείνο το επεισόδιο είχε βγει 19 Απριλίου 2019 και το κανάλι είχε περίπου ή χίλιους ή λιγότερους συνδρομητές. Οπότε για ένα τόσο σημαντικό μηχάνημα, κονσόλα, το Sega Saturn που το θεωρώ προσωπικά εγώ, είναι καλύτερη στιγμή, καλό timing τώρα το κανάλι έχει μεγαλώσει και έχει φτάσει στους 3.000 κοντά 700 συνδρομητές να ξαναγίνει ένα νέο, μεγαλύτερο, καλύτερο αφιέρωμα για το Sega Saturn. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι λόγοι για αυτό το αφιέρωμα που αποφάσισα να ξαναβγεί, αλλά αυτό είναι καλύτερα να μείνει μεταξύ με τα φιλαράκια μου. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα
φανταστικό επεισόδιο που θα είναι μεγάλο και θέλω να είστε μαζί μου εδώ παρέα. Όμως, μόνος μου θα το κάνω. Δεν καταλάβατε. Πάμε λίγο το προσωπικό μου teleporter, όπως έχει η JLA. Καλώς. Κάθε φορά και χειρότερο, δεν σκεφτείτε. Πονάει. Πονάει το teleportation. Λοιπόν. Εντάξει, πάρε την ανάσα σου λίγο. Άμα από το teleportation καταλαβαίνω πονάει. Παιδιά, λοιπόν. Γιάννης Δελφίνης, guest, κλασικός και μεγάλος και αγαπητός guest του Καναγιού, Σεγκάκιας και φυσικά και Θάνος, yeah, Fly Riff, το nickname του στα social και στο tube όσοι παρακολουθείτε. Λοιπόν, μάγκες, σήμερα σας φώναξα λοιπόν εδώ για να φέρετε και κομμάτια πάρα πολλά της συλλογής. Καταρχήν ευχαριστώ που κάνατε το κόπο να βγάλετε κουτιά, κονσόλες, απογράφια για να τα στήσουμε εδώ για να γίνει το πιο επικό, βασικά θα το πούμε όπως και το επεισόδιο με το NES που θα κάνει πέρσι, θα είναι το απόλυτο επικό επεισόδιο σε κασάνου στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι ολοκληρωμένο που αυτό. Ναι. Θα είναι ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο. Πιστεύω θα αφήσουμε πολλά κενά, ή τουλάχιστον και από τίτλους και από περιφερειακά. Ναι. Μα ξέρεις τι, φώναξα και τον Θάνο, γιατί και ο Θάνος είναι πολύ δυνατός συλλέκτης όπως και εσείς ως εγκασάτων ναι. Και έχει φέρει, παιδιά εδώ θα είναι από τα ακριβότερα παιχνίδια. Βασικά καλύτερο συλλέκτης από μένα σε εσάτων. Δεν υπάρχει εντάξει. Ενώ σε θέμα... Καλύτερος από άλλους. Περισσότερο από όχι εντάξει, λοιπόν, απλά και ο Θάνος έχει πολύ μεγάλα για εγκασάτων και εσύ. Όσοι θυμούνται και στο παλιό επεισόδιο, εγώ είχα πει ότι εκείνη την εποχή που βγήκε το Saturn, εγώ το βλέπα μόνο στα περιοδικά και το είχα παίξει μόνο στο Μινιόν. Δηλαδή, εγώ προτίμησα PS1. Ναι. Οπότε, εγώ παιδιά, γενικά για το Saturn, ασχέτως αν έχω μάθει μετά σαν όριμο συλλέκτης πολλά πράγματα και την πόρωση που είπα να το πάρω, γιατί ήταν η μοναδική κονσόλα Sega που δεν πήρα στο release της τότε. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο οι κύριοι εδώ έχουν να μας πούνε πολύ περισσότερα πράγματα, αναμνήσεις. Και με τη συλλογάρα που έχουν συνδυαστικά εδώ και με δικά μου κομμάτια, σας έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει, δώστε αγάπη, δώστε shares, δώστε likes, δώστε subscribe. Θα γίνει χαμός με αυτό το επεισόδιο. Θα έχει τα πάντα, θα έχει παρουσίαση τις αναμνήσεις μας, θα έχει unboxing σφραγισμένου ολοκένουργιου, ας πούμε, Sega Saturn. Και φυσικά θα παίξουμε και gameplay στο τέλος με άλλα κόλπα. Καμιά σχέση με παλιά. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, μα και ποιο θέλει να ξεκινήσει τώρα, πώς θέλετε να το πάμε, να πούμε έτσι πότε βγήκε το Saturn πρώτα, πότε ξεκίνησε. Ή να το πάμε. Πες εσύ αυτά. Τώρα εγώ δεν θα. Δεν εγώ ξεχνάω κι όλα. Εγώ είμαι τον αριθμό, δεν αυτά. Είναι... Δεν τα έχω. Να πω το. Πες. Πρώτη επαφή. Για... Ωραία. Πρώτη επαφή και θα πάω εγώ μετά στο release και θα μπει ο Γιάννης. Όπως είχα ξαναδεί το παλιότερο επεισόδιο, νομίζω. Τώρα να μου ζητήσει. Ναι. Είχα τη χαρά που είχα πολλά καταστήματα κορσολομάγαζα τα γνωστά. Τέλεκλαμπ, κορσοκλαμπ. Ναι. Εδώ στην περιοχή μου. Πειραιά. Πειραιά ήμουν, έμενα στο πατρικό μου, αλλά πήγαινα Καλυθέα που ήταν η πηγή. Α, εκεί ήταν τυχερή η Καλυθέα, έτσι τέστη. Και είδα από κοντά παιδιά το Saturn, κάποιος, το Ιαπωνικό Saturn. Το Γκρι. Γιατί κάναν παρασαγωγή, δηλαδή πριν εμφανιστεί official, είχαν έρθει στην Ελλάδα. Εγώ δεν είχα τα κλασικά Γκρι. Ιαπωνικό καθόλου. Και θυμάμαι, πήγαινα για Mega Drive, για να ανταλλαγές για το Mega Drive και το είδα από κοντά. Και λέω, μου φάνηκε πολύ premium, πολύ δυνατό μηχάνημα. Ναι. Το έχεις διαβάσει ήδη στα περιοδικά ή το είδες στο άσχετο? Το είδα εκεί πέρα, δεν το είχα διαβάσει. Γιατί και Ιαπωνέζικο. Ναι. Φέρνανε και το Teleclub, φέρνανε και το Kong. Ναι, ήταν και ένα μεγάλο διάστημα. Κάνανε μεγάλες αγωγές. Ναι. Με τα πρώτα παιχνίδια τα τέτοια. Και είχα μια πρώτη γεύση δηλαδή. Αλλά ήταν απλησίαστο. Δηλαδή. Ναι. Σκέψω ότι η παραεισαγωγή ήταν και 50% πιο ακριβό από ό,τι όταν βγήκε επίσημα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Ισχύει, ισχύει. Οπότε η γεύση ήταν εκεί πέρα λοιπόν. Και μιλάμε και ένα εξάμεινο πριν, πόσο είχε βγει το Ιαπωνικό. Τετράμινο, πεντάμινο πριν ήταν. Να. Κοίτα, να δεις το. Να πούμε ότι το Saturn κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Νοέμβρη του 1994 και σε εμάς στην Ευρώπη ήρθε Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη του 1995. Σχεδόν χρόνο. Ήρθε πρώτο από το PlayStation 1, να πούμε, παιδιά, επίσης. Ναι, ναι. Έτσι. Εγώ θυμάμαι να το έχω δει στο Μινιόν σίγουρα και λίγο στο Software Center κλασικά που πήγαινα. Και εσύ το είδες ξαφνικά μια μέρα εγώ στα όταν περιοδικά. Το, όχι, βασικά ναι, παίζει να το είχα δει σε περιοδικό στην αρχή. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, κάποια στιγμή θέλαμε να πάρουμε μια κονσόλα και ήμασταν εκεί στο Mega Drive Super NES. Και σε μια φάση δεν θυμάμαι ποιος, γιατί τώρα ξέρεις το μυαλό αρχίζει ναι, μετά και τα ξεχνάει όλα. Μας είχε πει ότι ξέρεις κάτι βγαίνει καινούργια Sega, γιατί είχα καταλήξει σαν Mega Drive και μου είχε πει ότι ξέρεις κάτι. Κάτσε λίγο γιατί βγαίνει ναι. Καινούργια Sega κονσόλα.
Και με το που βγαίνει το βλέπουμε, τα ήξερε ο πατέρας μου αυτά ψαχνόταν. Εγώ ήμουν συνήθως στο σπίτι, δεν πήγαινα σε τηλεκλάβ για τέτοια. Πήγαινε αυτός και τα ψάχνε. Ωραίος. Και λέει βγήκε, πάμε να το δούμε. Ναι. Και πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, και βλέπουμε εκεί και... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έπαθα σοκ. Σοκ, μας το έκανε ο υπάλληλος. Ξέρεις, ήταν σεγκάκιας αυτός. Και ήταν μάλλον καλό στη δουλειά του. Ναι, 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 ναι. Και μας είπε, εδώ είναι το μηχάνημα. Ναι. Αυτό είναι. Και εκεί κολλήσαμε. Δηλαδή, έβλεπα το PlayStation και εντάξει, το παρουσίαζε αρνητικά και με το δίκιο του, εγώ θα σου πω, εκείνη την περίοδο που βγήκε, έτσι. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκε το PlayStation. Ναι. Δεν σε γέμιζε. Δηλαδή, ναι, ούτε σαν εμφάνιση, ούτε σαν κουτί, ούτε σαν παιχνίδια. Ειδικά στην αρχή, το PlayStation ξεκίνησε με κακά παιχνίδια. Μπορεί να βγάλει αργότερα στη ζωή της φανταστικά παιχνίδια, τα οποία ζηλεύει και κάθε κάτοχος του Saturn, έτσι. Αλλά στην αρχή είχε σκουπίδια. Oh. Το PlayStation. Ναι, 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 είχε σκουπίδια. Ενώ η Sega ήταν εκείς. Η Sega... πολλοίς κόσμος το ξεχνάει ότι η Sega κυριαρχούσε στα arcade και ήταν εποχή που είχαμε arcade. Ναι. Τώρα πια δεν έχουμε arcade. Παίζαμε, τότε παίζαμε πολύ. Ό,τι θα βλέπεις στα arcade ήξερες ότι θα έρθει στη Sega. Γιατί ποιες ήταν, η Capcom, η Sega και Neo Geo. Και Neo Geo. Και Neo Geo. Ναι. Αυτά. Δηλαδή η Sony που πήγαινε. Δηλαδή ακόμα και η Nintendo. Ναι, όντως. Από εποχή Donkey Kong είχε Nintendo να κάνει. Περίμενε, η Nintendo είχε arcade, δεν είχε. Αυτό. Ναι. Βασιζόταν home computer. Ναι. Οπότε έτσι και που κάτι λες, άλλο, ναι. Είχε και το κύμα του Mega Drive. Μα, ένα πολύ δυνατό Mega Drive και είχε μια αρχικιώθηση. Δηλαδή, ο κόσμος ναι. Όλος είχε Mega Drive. Είχε κοινό. Genesis. Ναι. Βέβαια, στο σήμερα που θα μιλήσουμε με πολύ κόσμο κτλ. Αυτοί που ήταν Mega Drive ήταν αυτοί που... κρεμάσανε το Saturn. Ναι. Αυτό δηλαδή είχαν απογοητευτεί κάπως με τις κινήσεις του Mega Drive. Δεν ξέρω, θα ξέρετε εσείς καλύτερα από αυτό. Εντάξει, ναι, πάνω σε αυτό πούμε. Εγώ γιατί το σκεφτόμουν. Mm-hmm. Γιατί λέμε πιο πολύ κάνουν το λάθος και συγχαίουν το 32X με το Mega CD. Mm-hmm. Το Mega CD σαν αντών μια χαρά πούλησε. Πούλησε κοντά 10 εκατομμύρια. Εννοείται, δεν είναι ήταν αρκετά πάνω. Χρόνια μεγάλη υποστήριξη, πολύ ωραία τίτλη βγήκανε. Ήταν ένα πετυχημένο αντών γιατί και τώρα σε σήμερα. Που έχουμε ελευθερωθεί τη Sony το VR. Πώς έχει πουλήσει το VR, ναι, βέβαια. Κάποια λίγα εκατομμύρια δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πάντα τα Atom ήταν για συγκεκριμένο κοινό. Ναι. Το 32 ξεκινάει ήταν αυτό που έκανε ζημιά. Ναι. Συγκεκριμένα και το κολλήσαμε ναι. Και κράζει ο κόσμος. Και δεν έβγαλε και τίτλους ναι. Και ήταν και ακριβό. Και... Τίτλους δεν έβγαλε γιατί ήταν ο Σάτου. Δηλαδή είναι το αργό και κότα που λέμε. Δηλαδή, ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τι γίνεται τώρα. Το 92. Είχε ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του Saturn. Ναι. Το σχέδιο δηλαδή είχαν μπει τα χαρτιά και η κίνηση εξελισσόταν δηλαδή από το 92. Παράλληλα με το Saturn εξελισσόταν και το 32X. Που η αρχή για το 32X ήταν να ενσωματωθεί σε ένα νέο μηχάνημα, το Neptune. Ναι. Το οποίο δεν βγήκε ποτέ. Ναι. Δηλαδή ένα Mega Drive με ένα ενσωματωμένο 32X ναι. Που αυτό ήταν low budget γιατί ήδη η 5η γενιά, καταρχήν να πούμε ότι αναφερόμαστε στην 5η γενιά κονσολών, παιδιά, που ήδη είχε δείξει. Amiga CD 32 είχε κάνει τα πρώτα CD. Πρώτο. Υπήρχε το Philips το CDI που ήταν η συνέχεια. Υπήρχε το Panasonic το 3DO το FZ1. Και επίσης παιδιά υπήρχε και το Jaguar που τότε το Jaguar ήταν πιο μπροστά από όλα τα άλλα. Ακριβώς. Οπότε σε αυτή τη γενιά η Sega είχε ήδη μάθει, ήδη το FZ1 και τα άλλα είχαν βγει 92, 91, ναι. 93. Άρα ναι. Η Sega ήθελε να κάνει κάτι, αλλά ήξερε ότι θα είναι πολύ ακριβό. Αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο το πολύ ακριβό. Ναι. Αλλά στο μυαλό της λοιπόν υπήρχε Mega Drive με 32X, ένα κομμάτι πιο budget για κάποιους που στην Αμερική είχε πολύ μεγάλο κοινό το Genesis. Πολύ. Και ένα upcoming νέο μηχάνημα για την 5η γενιά που θα σαρώσει τα περασμένα που υπήρχαν τα υπάρχοντα, δηλαδή Jaguar CD, αλλά θα ήταν πολύ ακριβό. Και ήθελε αυτό να το κάνει πολύ δυνατό μηχάνημα. Βέβαια να πω τώρα λίγο κάτι στο ακριβό. Δηλαδή ειδικά εκείνη την εποχή. Ήταν όλα ακριβά. Ναι, άσχετο ότι ήταν όλα ακριβά, υπήρχε και πολύ έντονα η ατάκα ότι όταν είναι ακριβό είναι και καλό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα στο Sega Saturn με το Sony PlayStation που ξαφνικά γύρισε τούμπα αυτό ναι. Και όλοι θέλανε το φθηνότερο. Ενώ υπήρχε πολύ έντονα, δηλαδή το θυμάμαι πολύ στα πάντα. Δηλαδή στο pick-up, στη τηλεόραση, ναι, ναι, ναι. Πάντα λέγανε είναι ακριβότερο, είναι και καλύτερο. Ήταν η τεχνολογία, το οπτικό μέσο, οτιδήποτε ναι. Είχε CD εκείνη την εποχή, ήταν η τεχνολογία εχμής, ας το πούμε δηλαδή, και ήταν ναι. Ό,τι πιο ακριβό.
Ναι. Ό,τι είχε οπτικό μέσο, δηλαδή χτυπάει στο κεφάλι. Δηλαδή και παρόλα αυτά στην Αμερική έκανε τεράστιο καμπέν και πούλησε με 700 δολάρια. Γιατί σου έφερνε ναι. βίντεο CD, multimedia ιστορίες και ο κόσμος είχε τρελαθεί. Αν μπορείς, Γιάννη, πιάστο λίγο. Να δείξουμε εδώ και στα παιδιά επευκαιρία. Έχω βγάλει αυτό το Philips, πιάσε μια το Panasonic, μια και το λέμε. Καταρχήν πιάστο. Έχεις ξαναπιάσει? Όχι. Βαρύδι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέρας. Παιδιά, το έχω κάνει πρώτη ελληνική παρουσίαση στο ελληνικό tube εξάλλου, το Argentina. Ναι. Πανέμορφο. Δικαιολογεί τα λεφτά για εκείνη την εποχή. Ναι, εντάξει. Στη βαρύ βαριά κατασκευή. Το οποίο μιλάμε, τι παραπάνω έκανε, βίντεο CD, είπες, μουσικά και... Ναι, ναι, ναι. Κοίτανε, κοίτα, εμένα δηλαδή τότε αυτό, επειδή είχα πει ένα story, το είχα παίξει σε ένα πολύ ευκατάστατο παιδί στην Κηφισιά, συνάδελφο του πατέρα μου, είχα παίξει το 93-91 και μου είχε φανεί, παιδιά, ήταν, το είχαν στο σαλόνι, ξέρεις, τώρα κάτω από μια μεγάλη τεράστια τρίμητρο. Ναι. Και κούμπονε ότι ήταν. Εσύ το συγκεκριμένο. Ήταν πολύ ωραίο. Όταν είχαμε κάνει το δικό μου το επεισόδιο. Ναι. Στο Concert Lab το είχε σε μια οθόνη μόνο του το συγκεκριμένο. Ναι. Και πριν βγουν οι τελευταίε κονσόλε PlayStation και Saturn, το προσκυνούσε. Η κοροστάση κανονικό έχει κάνει. Ναι, εδώ είναι το μηχάνημα και εδώ είναι το μηχάνημα. Περίεργο το μηχάνημα. Ναι. Ήτανε... Ήταν λατρεία. Ακριβό. Και σήμερα πολλοί κόσμος έχει απλά τη σκέψη ότι υπήρχε η κόντρα PlayStation με Saturn. Ναι. Υπήρχαν και άλλες κονσόλες. Αυτό θέλουμε να δείξουμε. Εγώ δεν έχω την Amiga της CD32, κάποια στιγμή δεν έχω στο μυαλό. Υπήρχε όμως και αυτό, ναι. Πρώτα ήταν αυτό, το Philips CDI, το 450, CD, τεχνολογία κτλ. Εντάξει, αδιάφορο μηχάνημα, το πήρα το καλοκαίρι με κουτί κτλ. Απλά για να ολοκληρώσω τη συλλογή μου από τα παιδικά που έβλεπα στο μυαλό και νόμιζα ότι ήταν τι γαμάτα όλα. Ήταν εστιασμένο πιο πολύ σαν βίντεο CD player, έτσι. Και αυτό, ναι, γιατί έχει τέτοιες πολλές. Και αυτό, το συγκεκριμένο αυτό, με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Τι οφείλει. Panasonic, Philips, Sony, τι γινόταν τότε στις κονσόλες. Τι γινόταν. Ναι. Πανικό. Ήταν το μήλο της Έρηγος, πώς το λέμε. Για το CD, για το άλλο. Για το... Το PlayStation. Δηλαδή, αυτή η εταιρεία, και μάλλον η Nintendo ερέθησε τη Sony, η οποία μπορεί να έχει στο μυαλό της κάποια στιγμή να κάνει μια εμφάνιση, αλλά πυροδότησε καταστάσεις για να γίνει το PlayStation. Ναι, 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 ναι. Και μετά, εντάξει, βγήκε και αυτό το πράγμα. Το πράγμα. Το πράγμα. Εγώ αγάπησα το Jaguar. Πέρο. Πέρο. Εσύ, Γιάννη... Εμένα μου πέρασε τελείως αδιαφορά. Μην σου πω ότι δεν ήξερα την ύπαρξή του εγώ. Εγώ αυτό πούλησε καλύτερα από όλους τους άλλους. Δηλαδή και από 3DO και από 2D1. Εμένα πάντως δεν βρέθηκε ποτέ μπροστά μου πολιτής να μου προωθήσει αυτό. Το έψετε ένα πολύ σε περισσότερα κομμάτια. Κοίτα, πούλησε πάρα πολύ καλά, το είπες, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, με την Atari. Είναι... Η Alpha Systems, που ήταν ο ελληνικός αντιπρόσωπος, παιδιά, έχει κάνει πολύ καλά και το Έθνος μετά έδωσε τα κομμάτια που μείνανε. Με τα κουπόνια. Είχαμε σαφιστικά, αλλά πιστεύω ότι είχαμε τη μέρα του Λέοντο. Ναι, μα είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε πάρα πολλά. Πάντως νομίζω ότι μοίραζε συνέχεια τώρα. Σε κάθε περιοδικό υπήρχε και ένα διαγωνισμό για Jaguar. Ναι, αλλά θέλουμε να πούμε τώρα λοιπόν ότι το Saturn δεν ήταν. Δεν ήταν τελευταίο σε μια κόντρα τριών κονσολών. Όπως τώρα που λέμε PlayStation, έτσι. Microsoft, ναι. Xbox και Switch, και λέμε το Xbox βγήκε στην προηγούμενη γενιά που έληξε τρίτο στα τρία. Αυτό. Άρα είναι μια αποτυχία αυτό το δηλαδή. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι, ότι το Saturn όμως με το PS64 κόψανε τους άλλους. Δηλαδή η ποιότητα έμεινε εκεί. Μπορεί να λένε το Saturn να είναι το τελευταίο σε αυτή τη γενιά, αλλά όχι μάγκες, δεν είναι έτσι. Υπήρχαν μηχανήματα άλλα πριν. Και των άλλες εταιρείες. Δηλαδή που τα θέλαμε, τα γουστάραμε, ήταν ακριβά, τα βλέπαμε σε περιοδικά, σε μαγαζιά, αλλά αυτά δεν μιλάει ο κόσμος τώρα. Λένε το Saturn τελευταίο. Λοιπόν, εμείς αυτό το επεισόδιο, γιατί δεν το είπα στο intro, θέλουμε όσοι μας βλέπετε και έχετε αρνητική έτσι, εικόνα για το Saturn, ότι είναι του πεταμού και το ένα και το άλλο, θέλουμε να σας δείξουμε ότι το Saturn είναι ένα καλύτερο μηχάνημα σε hardware σίγουρα από όλες εκείνης της γενιάς και συγκεκριμένα στο μεγάλο του αντίπαλο το PS1, ότι έχει βγάλει πολύ καλά ποιοτικά παιχνίδια, δεν υστέρωσε σε κάτι ούτε σε αξεσουάρ, ούτε σε γκατζετάκια, ούτε σε ιστορίες. Και ήταν και πολύ μικρός ο χρόνος ζωής του. Ακριβώς, το 98 σταμάτησε, το 95 βγήκε. Γιατί αφού είχε σταματήσει το Saturn, το PlayStation συνέχιζε για... Είναι το 2001, 2002 εκεί, PS1 μετά. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο μάγκες θα σας κάνουμε να αγαπήσετε το Saturn και πολύ θα χαρώ αν κάποιος μετά από αυτό το επεισόδιο, μετά από λίγο καιρό, μου γράψει ένα σχόλιο και μου πει «Νικόλα,
είχα λάθος άποψη. Με πείσατε ότι είναι αλλιώς τα πράγματα και αγόρασα και Saturn, ξέρω να μεταφράσω. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο achievement για το κανάλι, έτσι. Λοιπόν, τεχνικά χαρακτηριστικά τώρα να τα πούμε, τι ψευτογινόταν. Βασικά εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα, γιατί με τα νούμερα τώρα με κουράζουν εμένα, αλλά εσείς άμα θέλετε να τα πείτε, πείτε. Κοίτα, είχε δύο επεξεργαστές βασικούς, σαν dual core, ναι, το πούμε. Διπυρηνό. Και άλλους 6 παράπλευρους, δηλαδή για ήχο... Core 96, έτσι, 94, και design 92. Οπότε 8 επεξεργαστές, παιδιά, είχε Yamaha τσιπάκια που συνέχιζε από τα Mega Drive να αυτές τις συνεργασίες. Είχε Hitachi, ήταν και το CD-ROM που ήταν διπλής, και η CPU που ήταν χρονισμένη κάπου στα 11-12 MHz, 2 MB VRAM. Η κάρτα γραφικών ήταν όπως είχε γίνει και με τον Dreamcast μετά. Δηλαδή μια παραπλήσια Power VR από τα Arcades προσαρμοσμένη στο Dreamcast, ακριβώς το ίδιο από τα Arcades π.χ. μια πιο low budget υλοποίηση μέσα στο Saturn. Δηλαδή το μηχάνημα αυτό ήταν πολύ ακριβό, μάγκες, ήταν πολύ... Είχε πολύ καλό hardware. Γι' αυτό και είχε τιμή εκκίνηση 399. Ακριβώς την κατασκευή. Ακριβό, ακριβό πολύ. Δηλαδή πάνε 399. Δεν ήταν και μέσα, δεν είχε και κερδοφορία κινητήρων ΕΣΑ. Ναι, ήταν μέσα, δηλαδή. Ναι, γιατί υπήρχε και συμφωνία Sega Japan, Sega of America. Έτσι. Και στην περίοδο του Saturn στην αρχή ο Kalinske παραιτήθηκε. Και ήρθε ένας πρώην executive της Honda στην Αμερική να αναλάβει. Οπότε δηλαδή η Sega είχε ήδη προβλήματα με τις παραγωγές 32X, Nomad, Multimega, Mega CD1, Mega CD2, δηλαδή όλα αυτά κοστίζανε και το Saturn κοστίζε πάρα πολύ. Οπότε τώρα θέλετε να πούμε γιατί το Saturn γενικά, πριν πάμε και σε άλλες αναμνήσεις μας, βασικά, γιατί είναι καλύτερο και που υστερεί και που να πούμε και το τι έκανε το Sega Saturn. Εντάξει, γιατί λέμε είναι μια κονσόλα, παίζει παιχνίδια, ένα. Εντάξει, το κλασικό. Θα πούμε για τις αντιγραφές, μην τα ξεχάσουμε, τι έγινε. Παίζει μουσικά CD, θα μου πείτε ρε μαγκά, μουσικά CD, χαιστήκαμε. Εκείνη την εποχή, άμα θυμηθούμε, εκείνη την εποχή ήταν πολύ της μόδας η μουσική και είχαν βγει τα μουσικά, τα CD και... Ειδικά τα αντίγραφα. Ναι, ναι. Το PC. Και όχι, ακούγεται περίεργο, πολλά σπιτιά δεν είχαμε CD player για μουσική. Ναι, αυτό. Είχαμε ακόμα κασετούλα, έτσι, ναι. Ή καναπικά. Ισχύει. Ήταν η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, φανταστικής δηλαδή, ο ψηφοριακός ο ήχος, ακουγόταν τότε ότι είναι κρύσταλλο και ότι είναι κάτι το wow, είναι η εξέλιξη του ήχου. Μα βέβαια, ήταν σε στέρεο, όμως συνδέεις και σε ηχοσύστημα με ενισχυτή. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα ναι. Έχει επικρατήσει λίγο η επιστροφή, ναι, ότι τώρα το αναλογικός ο ήχος είναι λίγο πιο γλυκός. Πάλι στα ρετρόγυρνα μου. Ναι, εντάξει. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχε το wow, η ψηφιακή μορφή του ήχου και ήταν φοβερό. Δηλαδή, ασχολιόμασταν με αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι τώρα θα πεις ναι, εντάξει, τώρα το έχω στο κινητό μου και δεν με νοιάζει. Τότε ήταν πόρωση. Εννοείται, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έτσι, και στέρεο ήχο κτλ. Ήταν ένα συν. Ναι. Το άλλο ήταν που σου έδινε την δυνατότητα για βίντεο CD. Και αυτό πάλι. Με εξτρά όμως. Ναι, εξτρά. Δηλαδή, έπαιρνε τη βίντεο κάρτα, έτσι, επειδή ήταν ήδη ακριβό το κόστος σου και εγώ θυμάμαι ότι αυτό εδώ το πράγμα ότι ήταν σχεδόν σαν να έπαιρνα ένα δεύτερο Saturn. Τόσο ακριβό. Ναι, δηλαδή σαν σκέψη στο μυαλό μου ήταν πιο φθηνό από ένα Saturn, αλλά έλεγα ότι ξέρεις κάτι, είναι σαν να πήραμε ένα δεύτερο. Νομίζω περίπου, το θυμάμαι ήταν... όταν το Saturn είχε 80 χιλιάρια και 90, αυτό πρέπει να έχει 60 χιλιάρια. Το θυμάμαι να λέει 60 χιλιάρικα, ας πούμε. Το οποίο ήταν φτιαγμένο το μηχάνημα για να το πάρει αυτό το έξτρα. Δεν ήταν ότι βγήκε αργότερα σαν εξτραδάκι. Το οποίο έμπαινε από την πίσω πλευρά, κούμπονε, είχε μια θύρα και έπαιζε βίντεο CD. Ναι, θα μου πεις, το δούμε για μετά. Ναι, ναι. Θα μου πεις ποια βίντεο CD, ρε φίλε. Όχι, εκείνη την εποχή πάλι σαν το τέτοιο ήταν. Και αυτά τσουλά. Πρωτοέμπαινε η σκέψη. Ελλάδα δεν υπήρχαν βίντεο CD. Ναι. Υπήρχε και αυτό το θέμα. Υπήρχαν σε κάποια βίντεο κλαμπ καλά. Ναι, εντάξει. Που είχα δει δηλαδή. Που συνήθως ασχολιόντουσαν με το CDI. Και για CDI exclusive, ναι, ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και κάποια βίντεο CD που θα μπορούσαν να τα παίξει, ας πούμε, ναι. Με το Panasonic. Και τότε δεν υπήρχαν ελληνικοί υπόδειλοι. Ναι, άλλο, εντάξει. Εντάξει. Άλλο. Αλλά υπήρχαν, έμπαινε και όπως ξεκίνησε με τα DVD ή τα Blu-ray, ας πούμε, λέγανε ότι είναι το μέλλον. Δηλαδή, όχι, το Multimedia τότε ξεκίνησε. Το Multimedia, σαν υπολογιστή αργότερα, ήταν τότε η εποχή. Όχι, εκείνη την εποχή, το 95 δηλαδή, το Multimedia τότε έβγαινε και... Οπότε έβγαινε και λέγαμε η νέα εποχή, βάζει όλα τα καινούργια πράγματα, ότι θα είναι στο μέλλον το top, το έβαζε
πριν ξεκινήσει. Βέβαια, απέτυχε το βίντεο CD, έτσι. Ναι, δεν πήγε καλά, σαν τεχνολογία γενικά. Φτάσαμε σε ένα σημείο βίντεο CD να παίρνουμε από τις εφημερίδες και αυτά, ναι, έτσι. Ναι, 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 που ναι, σου λέγανε DVD και καλά, αλλά ήταν βίντεο CD. Ήταν βίντεο CD, ναι. Ναι. Εντάξει. Για εκείνη την εποχή, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ήταν πεξελιασμένο το βίντεο CD. Είχε χαμηλότερες αναλύσεις, ούτως ή άλλως. Αυτό, ήταν η αρχή της τεχνολογίας του ψηφιακού. Έτσι. Εντάξει, οπότε, okay, ναι. Αλλά το PlayStation ούτε αναφορά, ναι, ούτε για βίντεο CD, έτσι. Το PlayStation θα πούνε κάποιοι, φίλε, τι βίντεο CD τώρα και όντως μου λες, gaming. Εντάξει. Pure gaming, θα πούνε κάποιοι. Το όνομά του, okay. Ναι. Και δεν έχω, δεν θα πω ότι έχουν κι άδικο. Εντάξει. Αλλά θα δούμε γιατί έγινε μετά αυτό. Το θέμα είναι το τι σου δίνει το μηχάνημα, έτσι, για να πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν ήταν απλά ένα gaming, μια κονσόλα, έκανε πολλά πράγματα, ή μετά photo CD. Εντάξει. Και photo CD. Το photo CD, άλλη φάση αυτή, πολλοί δεν το ξέρανε καν. Εντάξει, μπορούσες να πας μόνο στην Kodak, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να πάρεις τις φωτογραφίες σου, νομίζω πρέπει να θέλετε αρνητικά, δεν θυμάμαι, τις φωτογραφίες και καλά, και τις έκανε ψηφιοποίηση. Σου είχε το CD, δεν ξέρω που το έχουμε βάλει. Και μπροστά από μένα. Κάπου τέλος πάντων, ναι, ναι, δεν έχει δούμε, πολύ θα σημασία, μετά. Θα το δούμε μετά. Ήταν ένα CD που το έβαλες, φόρτωνε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα στο Sega Saturn και μπορούσες να βάζεις μετά CD τις φωτογραφίες σου, τις οποίες μπορούσες να κάνεις zoom. Αυτό ήταν το, και το διαφημιστικό του τέτοιο, ότι είχε μέσα το photo CD κάποια δείγματα, ναι, το οποίο ναι, σου είχε από κάποια βιντεοπαιχνίδια μια φωτογραφία, mm-hmm, και μπορούσες να κάνεις τέτοιο zoom που έβλεπες εκεί στο βάθος ένα μικρό τέτοιο και έκανε zoom και το έβλεπες τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το έκανες και λίγες, wow, μπορεί να δει εκεί. Ναι, ναι. Δεν τα έχω δει αυτά, ναι, δεν τα έχω ζήσει. Και έτσι είχε κάνει και ο πατέρας μου, ας πούμε, με το που πήρε το photo CD, πήγαμε στην Kodak, βάλαμε κάποιες φωτογραφίες και κάναμε zoom, ξέρεις, αυτό το... που σήμερα είμαστε σε μια εποχή που κυκλοφορούν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, υπάρχουν τα PC, υπάρχουν τα κινητά, υπάρχουν όλα τα οποία μας φαίνονται πολύ απλά. Δεδομένα. Τότε όμως ήταν το καινούργιο, δεν υπήρχε αυτό. Ξέραμε μόνο με film, φωτογραφία κανονική σε άλμπουμ και τέλος. Εντάξει, ναι. Ήταν μια καινοτομία του Saturn, ναι, ναι, εν ολίγης. Που και αυτό, εκείνη την εποχή δεν μπορούσε αλλού. Βέβαια, αργότερα λίγο οι υπολογιστές το πιάσανε αυτό το θέμα και το τελειοποιήσανε και το κάνανε όλα καλύτερα, ναι, ναι, κτλ. Κοίταξε, το Saturn γενικά πάντως ήταν ένα πολύ ακριβό μηχάνημα, δηλαδή που κόστιζε πάρα πολύ, και αργότερα, επειδή την πάτησε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, το Dreamcast. Το είχαμε πει και σε επεισόδιο και με τους joystick τους φίλους, το Μάκη, και στο επεισόδιο που έχουμε κάνει εμείς αφιέρωμα Dreamcast πάλι πριν από σχεδόν 3 χρόνια πριν να πηγαίνουμε στο επεισόδιο. Μην ζητήσετε τα remake αυτή τα remake σε 2-3 χρόνια, ξέρεις. Ναι. Όπως η Capcom, αυτό θα κάνω, θα βγάζω τα Resident Remake όλη την ώρα, τα επεισόδια. Σε κάθε γενιά, σε κάθε χρονιά θα βγάζεις και ένα remake. Αυτό, έτσι. Είχε πει ότι το Dreamcast δεν θέλει να της βγει τόσο ακριβό. Να πούμε, είμαι και άρρωστη, για το ξέρετε κάποιοι ότι έχω ένα θέμα. Ακόμα να περάσει, λοιπόν. Θα βήχω λίγο μπορεί, αλλά έχω ένα θέμα με τα πνευμόνια. COVID 30. Όχι, ναι, αμπρέλα. Αμπρέλα, έκανα εμβόλιο αμπρέλα. Αμπρέλα, έτσι, ναι, ναι. Αυτό που λένε όλοι, σαν δικαιολογία, ότι και καλά προσπαθούν να βγάλουν το Saturn σκάρτο. Ήτανε δύσκολο στο προγραμματισμό. Εντάξει, ήτανε. Δεν έφταιγε η Sega όμως ότι οι άλλοι δεν είχαν την τεχνολογική γνώση. Ναι. Ήτανε σε SE και σε assembly γραμμένο. Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι επειδή το PlayStation είχε έναν επεξεργαστή και θέλανε παράλληλα πράγματα να κάνουν, δηλαδή το Croc για παράδειγμα, λέμε ένα ή το Pandemonium. Ναι. Ένα προς ένα, θέλανε το πολύ εύκολο, δηλαδή να προγραμματίσουν με βάση τον έναν επεξεργαστή και για τα δύο μηχανήματα. Ναι. Άρα, μάνι, έφευγε το 50% της δύναμης του Saturn εκτός, δηλαδή. Ναι. Αυτό. Ήταν η εύκολη λύση, ούτε τα tools που λέμε, ήταν η ευκολία. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό. Γιατί όταν δώσαμε αγάπη και γράψαμε σωστά παιχνίδια, το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, ναι. Τώρα παίζει για το αγαπημένο στο παιχνίδι από τη σειρά. Εντάξει, το Panzer Dragoon θα πω. Ειδικά το 2 είναι επίτευγμα σε γραφικά. Δηλαδή για 32 bit, όποιο παίξει το Panzer Dragoon το 2, εντάξει, θα δει κάποια εκπληκτικά πράγματα που πιστεύω σε όλη του τη ζωή το PlayStation δεν τα έφτασε. Όχι, για γραφικά όχι. Ναι, ισχύει. ήταν. Ήταν γραμμένο λοιπόν σε γλώσσα σε, assembly και τα λοιπά, και θυμάμαι μέχρι και ο Carmack, γιατί έχει κάνει και ένα port του και Quake και Doom. Είχε πει
του είχαν δώσει ένα deadline να παραδώσει το παιχνίδι. Ναι. Γιατί θα βγαίνε τα ίδια και στο PS1. Ο τύπος το παρέδωσε και λέει: το παρέδωσα στο 60% των δυνατοτήτων. Ναι. Αν είχα, λέει, και άλλο χρόνο και την ευκαιρία χρόνου και την πόρωση να ασχοληθώ, λέει, σαν προγραμματιστής 100%, θα ήταν, λέει, το καλύτερο port, θα ήταν, λέει, το Game of the Year. Δηλαδή, τους έδινε τρελή βάση το μηχάνημα. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι προγραμματιστές τότε, επειδή αν θυμάστε, βγαίνανε παιχνίδια σχεδόν κάθε μήνα ή εβδομάδα. Καλά, ναι, ναι. Και βγαίνανε έτσι τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Δεν είχαν χρόνο, ρε φίλε. Άμα ήταν άλλη εταιρεία σε θέση Σέγκα. Nintendo, δηλαδή. Nintendo, και αυτή μιλάμε. Έτσι. Που μπορούσε με τον τρόπο να πιέσει κάποιο τότε, εκείνη την εποχή. Για τα παιδάκια. κάποιε εταιρείε. Και έλεγε ότι εγώ έχω κάποια στάνταρ. Δηλαδή το μηχάνημα πρέπει τα παιχνίδια να παραδοθούν με αυτά τα στάνταρ. Ναι, ναι. Η Sega ήθελε και να σκαλοπιάσει, λέγε δεν χαλάσε και τη σχέση μου τώρα με την τάδε εταιρεία και το άφηνε να περάσει. Ήταν μεγάλη ζημιά αυτό στην πορεία δηλαδή. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ας έβγαινε με δύο μήνες καθυστέρηση. Να έβγαινε το παιχνίδι που ανταποκρίνεται στη δύναμη της κονσόλας όμως, όχι ένα παιχνίδι να φαίνεται πιο αδύναμο από ότι μια πιο αδύναμη κονσόλα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα που λένε για το Resident Evil. PS1, DSA του. Και το Alien Trilogy. Και το Alien Trilogy. Υπάρχουν όμως άλλοι που λένε ότι η έκδοση του Saturn είναι καλύτερη από το PlayStation 1. Ναι, όπως και το Tomb Raider. Είναι. Μπορεί και να είναι. Σε φωτισμό. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση θέμα γούστου. Φωτισμό γραφικά έτσι. Πιστεύω ότι είναι. Αλλά εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση πολύ βασική. Η οποία λέει ότι το Saturn ήταν καλό, έκανε όχι. Το texture mapping του ήταν τετράγωνα. Ναι. Ενώ το PlayStation ήταν τρίγωνα. Οπότε το PlayStation το βοήθαγε καλύτερα σε αυτό. Οπότε το Saturn έχανε στο τομέα. Αλλά είχε καλύτερα sprites, είχε καλύτερη γενική απεικόνηση και λίγο frame rate. Εγώ πιστεύω ότι η Sega τεχνολογικά ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή αυτό το βλέπαμε στα arcade. Οπότε για να διάλεξε το τετράγωνο. Και στις άλλες κονσόλες. Καλά. Τι εννοείς, κάπου ξέχασα. Τεχνογνωσία. Mega CD, Multimega, Mama, ναι. Blast Processing. Σωστός, ναι. Mega Drive. Νόμιζα για άλλη εταιρεία ότι το πήγαινες, ναι. Η Sega ήταν, οπότε για να διάλεξε τον τετράγωνο, εγώ πιστεύω ότι είχε τον λόγο της. Στα αρκέιδ, ήταν δούλευε μια χαρά. Ναι, ήταν την ίδια μηχανή γραφικό. Και να πούμε κιόλας που λέγαμε το τι κάνει, από την άλλη, Day One, ας πούμε, με το που κυκλοφόρησε. Θυμάσαι. Τη Lara Croft στο Saturn και στο PS1 με τα τρίγωνα βυζιά, έτσι. Ήτανε τα τριγωνικά. Είχε την τιμονιέρα, εντάξει. Μπορεί σήμερα να λέμε τιμονιέρα. Εκείνη την εποχή όμως ήταν μεγάλη μαγιά. Το PlayStation δεν είχε τιμονιέρα. Και ούτε σου λέγε, αργότερα έβγαλε. Έβγαλε μετά. Αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και νομίζω δεν έβγαλε και επίσημη. Όπως και μετά έβγαλε και το αναλογικό. Μετά έβγαλε και το αναλογικό. Ναι, ας πούμε στην αρχή. Που άντε να το πούμε και αυτό. Μετά έβγαλε το ρίσμο. Ναι, ναι, μπορεί να πούμε το χειριστήριο. Να πούμε τα πιστόλια. Το Virtua Cop. Όχι. Ναι. Κόλλησα. Error 404. Δεν πειράζει, το βάλω. Το Time Crisis. Που είναι του PlayStation που είχε της Namco το πιστόλι ή το Point ήταν, Blank. Ναι, πολύ αργότερα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι βγήκε στην αρχή, είναι στην ουσία σαν να είδε Χάζω ότι ήταν, ναι. Εντάξει, και αυτό βγήκε αργότερα στο τέτοιο, ναι. Αλλά όχι, το ένα έχει βγει στο Sega Saturn. Το θέμα είναι ότι με το που ξεκίναγε σου είχε και τα πιστόλια, ότι θα βγάλει πολλά, βέβαια πολλά δεν έβγαλε, έβγαλε πέντε. Λίγα, ναι. Οπότε έμπαινε σε μια λογική ότι θα έχω να παίζω διαφορετικά είδη παιχνιδιών, έτσι. Δηλαδή θα έχω την τιμονιέρα μου, θα έχω το πιστόλι μου, θα έχω το χειριστήριό μου. Ναι. Πήγαινε τέτοιο, ενώ το PlayStation για αρχή, μιλάμε για αρχή, σου λέγε αυτό, έχω ένα χειριστήριο, τι άλλο θες, έτσι. Χώρια που μετά πάλι και το άλλο της Namco που γινόταν σαν τσουρέκι που το στριβε, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Ναι. Ένα περίεργο. Δεν ξέρω. Βρέθηκε κανείς να το χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι, ή μετά σου βγάλε και τα. Αυτό νομίζω ήταν λίγο μεταγενέστερο. Εντάξει, που σου βγάζει τα σύρματα. Ναι. Τεχνολογία που την είχε ήδη στο Mega Drive. Το Mega Drive. Νομίζω PlayStation δεν πρέπει να βγει καν ποτέ ασύρματα. Official δεν βγήκαν ασύρματα. Εγώ δεν θυμάμαι. Official σίγουρα, όχι. Δεν θυμάμαι και για third party. Γενικά, ούτε third party. Ναι, 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 βέβαια, σαν τεχνολογία ήταν λίγο μάπα.
Εντάξει, έκανε τη δουλειά της, αλλά έπρεπε είχε να το στοχεύει. Αυτό γιατί ήταν. Παραδία, ναι. Ναι, και ήταν τεχνολογικά το τέτοιο. Δηλαδή, νομίζω ήταν infrared, σαν τα τηλεκοντρό στο τέτοιο, στο, ναι. Στην τηλεόραση. Δεν είχαν βγει τα WiFi, τα Bluetooth, τα τέτοια. Άρα, να πεις ότι ήταν σε τελειότητα, αλλά τουλάχιστον το έκανε. Τη δουλειά την έκανε. Ναι. Έτσι. Το είχες, έλεγες ναι, εγώ μπορώ. Και είχες να πεις στον άλλον, εσύ έχεις που έχεις PlayStation ασύρματα. Δεν έχεις. Αλλά ξέρεις, ακόμα και τότε δεν το παραδεχόντουσαν οι σονάκηδες. Ναι. Εντάξει, λέγανε δεν με νοιάζει, όλα δεν τον ένοιαζε. Ναι. Έτσι. Αλλά μετά όταν βγήκε το πιστόλι στο Time Crisis, λέγανε κοίτα τι έχω, το τότε του ένοιαζε. Ναι. Έτσι. Θέλω να μου θίξετε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά και σε αναφορές και στα Chords of Wars αυτά. 2D εναντίον 3D, PS1 vs Saturn. Τι γίνεται εδώ? Λένε το Saturn υστερεί στα 3D, αλλά σπέρνει στο 2D. Εγώ νομίζω... Υπάρχει άλλη αλήθεια πίσω από αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν ισχύει. Γνώμη μου, έτσι προσωπικά. Okay. Έχουν γραφτεί, ναι, μπορεί να είναι τεκμηριωμένο, μπορεί πολλά, αλλά... Το Saturn δεν μπορούσε να κάνει 3D. Ναι. Εγώ νομίζω ότι το Saturn ξεκίνησε μόνο με 3D παιχνίδια. Και το έχουμε αναλύσει ήδη γιατί αυτό, πιστεύω, αν το καταλαβαίνετε. Ναι. Ότι δεν είχαν οι άλλοι χρόνο να ασχοληθούν ναι, με το 3D. Μια χαρά, έτσι. Ναι, σωστός. Αυτό σωστός είναι... Απέξω. Γιατί σκέψου τίτλους που ξεκίνησε, έτσι. Ξεκίνησε με το Virtua Fighter 3D. Ξεκίνησε με το Sega Rally 3D. Ξεκίνησε με το... Max TT. Ναι, όχι, αυτό πρέπει Daytona. Να γίνει το πιο... Ναι, το Daytona. 3D. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Δεν μπορείς να ξεκινάς ένα μηχάνημα με τίτλους εκκινήσματος 3D και να λες ότι φτιάχτηκε για 2D. Νομίζω και το Virtual δεν ήταν στην αρχή. Όχι, ήταν λίγο πιο μετά. Λίγο μετά, okay. Ναι, ναι. Παράφραση μπορεί να ήταν αυτό, γιατί... Ναι, μπορεί τεχνικά, μπορεί να είναι και απλά βγήκε ένας YouTuber ή κάποιος που έγραψε σε ένα άρθρο ή τέτοιο και να μετά όλοι να το έχουν κάνει, να πήραν από ένα και να το διαιωνίσαν. Ναι, μηχάνημα φτιάχνει για να σκοτώνει στα 2D και να είναι πάρα πολύ δυνατό και στα 3D. Παιδιά, έχετε δει Ιαπωνέζικα 2D shooters, πώς πάνε. Ναι, όσοι δεν έχετε δει, ψάξτε απλά, δεν χρειάζεται να σας πούμε ονόματα. Ναι. Γράψτε Saturn Japanese 2D shooters. Και είναι ένα άλλο θέμα το οποίο εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι εντάξει, ποιο είναι το Saturn. Πάρα μα πάρα πολλά παιχνίδια ιαπωνικά που ήταν φοβερά παιχνίδια δεν ήρθαν ποτέ Ευρώπη. Ναι. Ούτε Αμερική ούτε νομίζω. Αμερική. Εκεί ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέμα. Ναι. Και πρέπει ο άνθρωπος που σήμερα να το καταλάβει είναι ότι στην ουσία ήταν σαν δύο διαφορετικά μαγαζιά δηλαδή. Ακριβώς. Είχε άλλη ρότα και άλλη πλεύση δηλαδή που λέμε το, η Ιαπωνία και εντελώς διαφορετική. Άλλη Ευρώπη. Ποιο είναι. Ναι, η Ευρώπη κάπου στη μέση δηλαδή. Ναι, ήταν για τα... ναι, της Αμερικής. Της Αμερικής τα περίεργα. Ναι. Οποιοδήποτε κακό παιχνίδι έχει βγει για το Saturn, γιατί έχουν βγει και πολύ. Έχει βάλει η Σέγκα της Αμερικής. Ναι. Τους τρέλανε τους Ιάπωνες δηλαδή αυτό που έκανε. Ναι. Έδινε άντια, σκέφτασε παιχνίδι. Κακό παιχνίδι δηλαδή. Αμόκ. Δεν έκανε ιδέα αυτό το πράγμα. Αμόκ κανονικό δηλαδή. Και από την άλλη Ιαπωνία. Αντί να. Δεν ξέρω τι είχαμε μέχρι τώρα, αλλά εγώ κάνω κομμάτι και εγώ δεν έκανε. Λέει όχι. Τώρα που θα έχω αυτά τα παιχνίδια, θα είναι παιχνιδάρες. Ναι. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε μετάφραση ούτε να πούνε από τον άλλο. Λες και ήταν άλλη εταιρεία κι αυτή. Δηλαδή ήταν. Πιστεύω ότι άμα είχαν βγει τα Ιαπωνικά, βγαίνανε και στην Ευρώπη, δεν θα ήταν. Πώς η Nintendo μπορούσε και. Λέμε για το Nintendo. Και καλά έκανε. Και είχε ένα αφεντικό. Στην Ιαπωνία και έδινε εντολές. Οι άλλοι δεν είχαν. Αν έκανε κάτι exclusive δηλαδή για μια Ήπειρο, οκ, να έβγαινε. Κουμάντο έκανε μία από ένα. Γράφει ο Ευγενών για τον Λέσο. Σημαντικό, πολύ σημαντικό δηλαδή. Βέβαια, αφού πάντως είναι ένας τεράστιος σαμποτάζ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό οφείλεται και από το 32. Άλλος Γιουβέρση. Ναι. Ακολούθησε με το Saturn, δηλαδή μόνη της πραγματικά είναι η μοναδική εταιρεία στην ιστορία όλη. Έβγαλε τα μάτια της. Που έβγαλε τα μάτια της και υπέταλτε η μία, δηλαδή... Αμερική, η Αμερική μετά μπερδεμένη. Ναι. Χτύπαγε τον εαυτό της. Ναι, 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 ισχύει. Πριν να πω ότι πολλοί λένε ας πούμε το Symphony of the Night στο Saturn είναι για κλωτσιές. Εμείς όμως το έχουμε. Symphony of the Night Japanese, γιατί ήταν μόνο Japan exclusive. Να. Θα το παίξουμε. Αυτό το πράγμα μετά. Να παράγεται μια ιστορία δηλαδή. Και ιστορία. PlayStation.
και στο 2D που είναι 2D παιχνίδι με δύναμη του Saturn έγινε ένα μπέρδεμα. Έγινε ο κώδικα, δηλαδή δεν γράφει. Γράφτηκε δηλαδή για PlayStation και γράφτηκε για 3D αποκλειστικά που το λένε ότι το PSN εστερούσε. Όχι, ήταν πολύ. Το Castlevania είχε φτιαχτεί για το PS1 και έγινε ένα port χωρίς να αλλάξουν το πηγαίο κώδικα. Ναι. Και το άλλο ήταν πιο δυνατό και. Πλούσια έκδοση και πιο πλήρης για το Σάτσο. Ναι, μα έχει και περισσότερο, έχει ένα level περισσότερο. Έβαλε και άλλους παίχτες μέσα που δεν υπήρχαν δηλαδή. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Η κοπέλα δεν είχαμε το όνομά της. Μαρία. Η Μαρία δηλαδή. Έκανε το λάθος αυτό που θέλετε, η ίδια εικόνα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πάλι τα χορτώθηκε όμως το Saturn όλα τα άλλα. Χορτώθηκε να κάνω πράγματα. Ναι. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το Saturn στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όταν έσκασε, καταρχήν να πούμε ότι στην Αμερική βγήκε. Βγήκε. Βασικά βγήκε Νοέμβρη. Στην Ιαπωνία βγήκε Νοέμβρη και το PlayStation βγήκε Δεκέμβρη. Οπότε η Sega ήθελε να το προλάβει. PlayStation 1 και είχε, παιδί μου, φιξάρει αυτή τη τιμή γιατί έτσι τη έβγαινε. Στην Ε3 θυμάστε που λέει πριν το Saturn 399 και μετά βγαίνει ο άλλος 299. Ήταν ανέρικο για μένα δηλαδή. Θα το δείχνουμε τώρα από κάτω αυτό. Some of you might actually want to know what that price is. And since it's a beautiful day here in Los Angeles, I'm going to ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. $299. Hey! Hey, so έχει τρελαδί ρε μ***. Δεν είναι καλά. Ρε κάνει άκρη ρε. Στα μούτρα σου ρε μ***. Στα μούτρα. Μαγιά και φαίνεται και wow και φαίνεται και σοβαρό. Ναι. Καταρχήν σ' αυτό. Έχετε ένας παίχτης. Εφόσον εσύ έχεις ήδη ένα όνομα, σε γνωρίζει όλη η φίλη σου. Στα φόρτε της εσέ. Άσε τον νέο να βγει πρώτος, να φάει και τα μούτρα του κανονικά όπως έκανε και η Nintendo. Να δούμε τι θα κάνει. Να έρθει και πρώτα. Μελέτησε τιμή, μελέτησε το πλάνο του, τον αντιπαλώσει και μετά βγάλει το Saturn. Δηλαδή. Έτσι. Εκεί λάθος πάλι. Ήθελε, λοιπόν, αυτό που δεν είπα πριν. Όταν έβλεπε ότι το Jaguar έπαιρνε κεφάλι πάνω από τα περασμένα από 3DO, CDI, Amiga CD, δηλαδή Omega CD. Jaguar CD λοιπόν, ασχέτως αν δούλεψε ή δεν δούλεψε, φοβότανε ότι θα ίσως τυχόν έβγαινε αυτός ο αρχηγός. Φοβότανε λάθος εταιρεία. Το μόνο κοινό που είχε το Jaguar με το Saturn είναι ότι για την κακομήρα την Atari και εκεί οι developers φέρθηκαν πολύ άσχημα και κάνανε απέσια port δηλαδή. Ναι, στην Αμερική όμως το Jaguar όταν βγήκε πήγαινε πολύ καλά. Ναι. Όπως και το 3DO. Απλά αυτό το βλέπεις έγκαθα Αμερικά. Μπρασάρεται. Μπρασάρεται. Και οπότε ο άλλος έδωσε εντολή το μηχάνημα να βγει Νοέμβρη 94 όπως είπαμε. Άρα λοιπόν όταν μετά ήρθαμε και στην Ευρώπη. Ισορροπίες. Οπότε αυτό το πακέτωσε το Saturn εκεί στην αγορά. Θυμάμαι ότι τις πρώτες χρονιές οι πωλήσεις ήταν 2 PlayStation. Για πιστεύω ότι ήταν στις τελευταίες στιγμές δηλαδή. Ναι, μη σου πω τηλέφωνο την ώρα όταν έδειχνει Sega. Ακριβώς. Αυτός να κάνει, γιατί έκανα μια πολύ καλή παρουσίαση. Αυτά που έδειξε τότε η Sega ήταν ότι οι πωλήσεις στην Ιαπωνία, τα παιχνίδια ήταν πολύ ολοκληρωμένη η παρουσίαση. Το μηχάνημα που έμπαινε μέσα εκείνη την ώρα. Η Sony ως κολοσσός, γιατί ήταν ο γίγαντας και το ανθρωπάκι στο όντιο. Αποθεματικό. Αρκετών δεκαετιών να κάνει την επέμβαση και να μην πει 100 ευρώ μέσα. Τι μαλακιά 200 ευρώ μέσα. Και η Sony πάντα είχε φοβερή διαφήμιση και είχε ανθρώπους παντού. Είχε marketing. Ναι, είχε marketing. Αλλά καλή. Ναι,
έχει γενικευτεί σε ήταν η Sony και μετά όλοι παίρνανε είτε Philips ή JVC ή Pioneer. Αυτό. Αλλά πρώτοι όλοι θέλανε Sony. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν είχα πει. Εγώ ζούσα σε άλλο κόσμο. Και πριν τριετών, δηλαδή τα οθόνη ήταν πολύ καλέ τηλεοράσει. Ήταν πολύ καλή απόδοση χρωμάτων. Ακουστικά, το Walkman, ποιο το έβγαλε, η Sony το έβγαλε. Τα CD. Ναι, τα CD, όλα. Ναι, εντάξει. Τα πρότυπα. Βέβαια, εγώ τότε αυτά δεν τα ήξερα. Δεν μας ένοιαζε. Εγώ πάντα, ναι, εννοείται ότι δεν με ένοιαζε, αλλά πάντα έλεγα εντάξει, ποια είναι η Sony, μωρέ. Τώρα όμως που τα ξέρουμε, τα συνδυάζουμε στο μυαλό μας για όλα αυτά που έχουν γίνει και βγάζουμε άλλα πορίσματα όμως. Εντάξει, ναι. Άρα το βλέπουμε τώρα όλοι. Πόσοι περιβάλλον υπήρχαν άτομα που είχαν προβλήματα με συσκευές και σου κόλλησε τότε. Αυτό ίσχυε πάντα. Είχα άτομο που είχε χαλασμένη τηλεόραση. Μέσα σε 6 μήνες είχε καεί τηλεόραση, Sony. Εντάξει, βίντεο. Τσαλάκωνε κασέτες στο πεντάμινο, ξέρω εγώ. Okay. Μουσικό CD, πήδαγε. Ξέρω εγώ τι είναι Sony. Έχω βίντεο από τότε, το από το πατρικό δηλαδή. Το βίντεο ακόμα. Sony άψογο δηλαδή. Έπεσε πάνω στην ιστορία. Αυτό, ο κύκλος μου γενικά από άτομα που ξέρα θείους, γνωστούς, τέτοιοι γείτονες κτλ. Άκουγα πολύ συχνά πρόβλημα στη Sony. Είχε. Ναι, ναι, είχε τύχει. Ήταν γίγαντες. Ναι. Όλες οι άλλες εταιρείες μαζί δηλαδή και ανανόησαν, δεν ήταν τη Sony σε δύναμη εκείνη την εποχή. Ναι. Πάμε μαζί. Λίγο στην ελληνική αγορά. Εγώ το θυμάμαι στα περιοδικά λοιπόν ότι θα βγει πρώτο. Υπήρχαν και οι πόνιες για το PS1, όχι οι πόνιες, είχε ανακοινωθεί. Ναι. Αλλά βγήκε πρώτο το Saturn. Λοιπόν, εγώ από την έρευνα που έχω κάνει είδα ότι το Saturn ήταν στην Ελλάδα στην αρχή. Πήγε πολύ καλά. Έτσι, καταρχήν η Zegetron, που εγώ τη λέω και Σέγκετρον, τότε έκανε απίστευτη δουλειά στην Ελλάδα. Εντάξει, γιατί πάντως πρακτικά πήγε στο κοινό του Mega Drive. Πάτησε στο κοινό του Mega Drive για να πλανσάρει το Saturn. Οπότε. Ναι. Πρακτικά πάντως, εγώ σε όλο το σχολείο ήμουν ο μόνος σε όλο το σχολείο, όχι μόνο στην τάξη, που είχε Sega Saturn. Ο μόνος. Εντάξει. Και οι άλλοι είχαν Sony. Όχι, και PlayStation θα παίρνει, δεν θα μένει στα προηγούμενα μηχανήματα. Ποια εποχή όμως μου λες. Γιατί πολλοί το λένε αυτό, αλλά στο τέλος. Εγώ πιστεύω ότι από το 97 και μετά η Sony έδωσε πόνο και άρχισε να πει. Πιο πριν ήταν χαμηλά και η Sony. Άλλοι μου το λένε αυτό για το 99. Το 96. Εντάξει. Έω το 97 δεν πουλάγε περισσότερο η Sony από την Sega. Ξέρεις πότε πουλήσε πολύ η Sony. Όταν βγήκε Tomb Raider 2, όταν βγήκανε Metal Gear Solid, όταν βγήκανε Gran Turismo. Ναι, εκεί εντάξει. Όλοι θέλαμε PlayStation για Tekken 3. Tomb Raider 2, όπως λέω τώρα, Croco 2. Resident Evil 2. Πανεμόνιμο 2. Resident Evil 2. Που δεν βγήκε στο Saturn. Όμως. Που δεν βγήκε στο Saturn. Πότε βγήκαν, γιατί από ένα ότι είχαν βγει το ένα, είχε βγει στο Saturn. Όλα είχαν βγει, αρχικά είχαν βγει στο Saturn. Όταν ο Θεούλης εκεί πέρα στην Αμερική είπε τη μεγάλη του δήλωση ότι το Saturn δεν είναι το μέλλον της εταιρείας. Ναι, ο νέος CEO ήταν αυτό. Το 97 αυτό ακριβώς. Αυτό το είπε ο άλλος, ο καινούριος CEO. Πήρε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του γάμου, δηλαδή ένας Αμερικανός, ένας Αμερικανός. Μου λέει του και πως θα πετάξουμε εγώ κάτι. Σταματήστε να βγάζετε παιχνίδια για την κονσόλα μας. Εμείς την έχουμε τελειωμένη, οι ίδιοι. Ναι, το είπε, το είχε πει. Γι' αυτό είπαν developer, ok, πάμε μόνο για το Sony. Και βγάλαν πολύ καλά παιχνίδια. Άλλο ένα boost στην Sony από την ίδια τη Sony. Ναι, αν το σκεφτείς έτσι. Ό,τι και να γινόταν, τα επόμενα δύο χρόνια που μας αλλάβησαν μέχρι να εμφανιστεί το 99 το Dreamcast, θα έχει κάποια πολύ. Έτσι κι αλλιώς. Και στην Ευρώπη. Το κάψαμε. Στον πελάτη σου, ότι εμείς την έχουμε τελειωμένη. Στον πελάτη σου το έπεσε αυτό, δηλαδή. Και στους συνεργατές και στον πελάτη. Την έχουμε τελειωμένη την κονσόλα. Στην Ιαπωνία συνέχισε. Πούλησε άλλο 1 εκατομμύριο στο μεσοδιάστημα μας το 98 δηλαδή, που δεν πολύ καλές κριτικές, έχω δει πολλά περιοδικά που σε δημοσιογραφικά. Έχουμε τρελές κριτικές το Saturn. Η μάλλη για τις κριτικές του κλίματος. Ναι, το PS1 θα δίνουν χαρακτηριστικά και το Saturn, παιδιά, σε όλα υπερτερούσε. Σε όλα. Μέχρι και τέτοια θεωρητικά είχε. Έτσι, ασχέτως αν... Παρόλα αυτά, διαφήμιση ήταν πάντα στη Sony.
Ναι. Πάντα. Δηλαδή, όχι αν και κοίτα η Sony, τη βιολογική κοίτα. Ωραία. Όχι, θα σου πω κάτι. Ναι. Το ίδιο marketing λεφτά να χώσει στα ελληνικά περιοδικά είχε η Zeketo με τη Sony Ελλάς. Καλά, ναι. Δε. Σκεφτείτε το και έτσι, παιδιά. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Το μεγάλο κομμάτι όμως του το Saturn στην Ελλάδα βγήκε ο χαμένος. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που είναι λίγο καλύτερα στο εορταστικό φετινό επεισόδιο. Αλλά θα πούμε λίγο τώρα εδώ το μεγάλο φόβο και την ήττα του Σάουν. Οπότε, Γιάννη, Θάνο, πείτε τώρα τη σκέψη σας, τι έγινε. Το Σάουν δεν έπαιζε κόκκινο. Σαν και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει κανονικά κάθε εταιρεία. Να προστατέψει τα δικαιώματά της, τα οπτικά δηλαδή και των συνεργατών. Τόσο πολύ πλοκό μηχάνημα και να μπορούσε να παίξει κόπιες. Αλλά επειδή ήξερε ότι θα παράξω το 70% των παιχνιδιών θα είναι δικό μου. Ναι. Γι' αυτό βασιζόταν. Ναι. Η Sony τότε δεν έκανε. Η Sony δεν έκανε. Έκανε πολλά. Έκανε κάποια ελάχιστα όμως παιχνίδια. Είχε βγάλει η Sony και στην εποχή με Drive είχε βγάλει κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια. Τι πλάκα. Θα πει και το Grand Turismo τη Sony ήταν. Ναι. Με το στούντιο του. Σε έμφαση γιατί θέλει την προστασία. Ναι. Θα μου πεις θέλει την προστασία σε μια εποχή που δεν ήξερε η πειρατεία. Αυτό πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ξεκλειδωθεί, δηλαδή μέχρι και πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ πρόσφατα, παιδιά. Πώς ήταν το, η θύρα της μνήμης, το 4MB που βάζαμε, με το Action Replay που κάνουν κάτι κολπάκια και μπορείς να παρακάμψεις για να παίξεις τώρα εύκολα το... Μπορείς να παίξεις κόπιες. Και χωρίς καν να κάνεις και με mod chip το μηχάνημα. Οντογλυφίδες. Οντογλυφίδες καλαμάκια, chip. Α, ναι, το αρχικό, ναι. Το swap, disk swap. Πρέπει να το δείξουμε μια μέρα. Θα το δείξουμε. Παρουσίαση PlayStation 1. Όχι, θα το δείξουμε στο εργαστικό. Δεν λέω πια. Είναι δυσκολιά. Εγώ θυμάμαι λοιπόν, όπως και εγώ λοιπόν, για αυτό το λόγο, παιδιά, προσωπικά δεν πήρα το Saturn, παρότι όταν εγώ πήρα το PlayStation, εγώ το πήρα το 98. Όταν έτσι είχε γραμμώσει πλήρωση στο Ιντερνετ, στα πούλη. Γιατί είχα και το PC εγώ από το 97. Μπορεί τότε να το πήρα κι εγώ, όταν εγκατέλειψα το Saturn και... Είχα δηλαδή δει και το PC, είχα δει το Saturn, γιατί εγώ τότε έπαιρνα κανονικά περιοδικά, έβλεπα ότι το Saturn εξαφανιζότανε τα reviews, εξαφανιζόταν τα σχόλια και το Saturn, το μέλλον δεν υπήρχε, ενώ PS1 full και στο σχολείο πάρε μαλάκα PS1, κόπιες το Power Games με 2.000 και μαζί με το τσιπάκι 5.000 και δύο παιχνίδια δώρο. Δηλαδή με 5.000 παίρνεις το μηχάνημα 50 και με 55.000 παίζεις κάνεις runs. Βέβαια ήθελες και memory card. Εντάξει. Ήθελες. Αλλά όταν εγώ είχα να επιλέξω ανάμεσα σε Saturn και PS1, που νομίζω είχε, το Saturn είχε 45 και το άλλο είχε 50. Η DualShock version που το πήρα, το θυμάμαι σαν χθες το 98, είχε 50.000. Και το Saturn είχε 95. 45, sorry. Πήγα παιδιά στο PS1 μόνο για τις κόπιες. Εντάξει, είχαν και κάποιοι τίτλοι που ήθελα να παίξω Rexionis ή κάτι τρελά. Και η προώθηση αυτό που είπες, δηλαδή, και όλα τα παιδιά στο σχολείο και οι καταστηματάρχες ακόμα σου φίλε. Πάρε PlayStation, δηλαδή. Ναι. Μα σε προωθούσατε ήδη. Να σου πω ρε Γιάννη, δεν θα να ξέρετε. Εκείνη την εποχή με τα περιοδικά και τα μαγαζιά που ξεπηδάγαν σαν μανιτάρια, οι καταστηματάρχες συντηρούσαν ολόκληρα καταστήματα με κόπιες των 2.000 δραχμών. Όχι πουλώντας το παιχνίδι 20.000. Ναι. Η Sony, τι γινόταν. Και στο σήμερα, στην εποχή του PS5, διατηρεί την επιτυχημένη φόρμουλα, φροντίζει σε κάθε κατάστημα τα ράφια της να είναι γεμάτα, άσχετα άμα πληρώνει η εταιρεία, το κατάστημα που τάχει δηλαδή, να βάλει και κάποια παρακαταθήκη που λέμε δηλαδή, έχει άψογο σερβις προώθηση στο προϊόν της. Ναι. Άμα το συγκρίνουμε σε σχέση με την Nintendo και με την Microsoft, φαίνεται διαφορά δηλαδή. Ναι. Δεν είναι ότι ο καταστηματάρχης προτιμάει να έχει τίγκα από τίτλους, είναι η εταιρεία που ενδιαφέρεται και δίνει ενδιαφέρον να είναι γεμάτα τα ράφια με πολλούς τίτλους δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ναι, πάντα. Και τότε, από τότε είχε πάρει το νόημα αυτό δηλαδή. Αλλά πώς ήταν αυτοί που πήραμε γνήσιους τίτλους σε PS1. Εγώ δηλαδή από μικρός είχα 7 παιχνίδια και 50 κόπιες. Εγώ δεν είχα κανένα. Εσύ είχες στο Σάντου. Ναι. Εγώ παιδιά ούτε ένα δεν είχα. Είχα 3 τίτλους. Spyro Medieval. Για PS1 τώρα.
Spyro με Devil May Cry τα πρώτα. Τα είχα φοιτητικά και τα κράτησα δηλαδή αυτά. Και μετά λέω εντάξει, δεν θα δώσω λεφτά για αυτό. Και φίλου δεν ήξερα κανέναν που να έχει γνήσει. Εσύ δεν μα είπε πότε πήρε Σάτουρν. Σάτουρν, μάλλον μείναμε στο κομμάτι το έδωσα στο Teleclown. Οκ, για πάμε, να συνεχίσουμε. Μετά είχα ένα φίλο ο οποίο ήταν πάρα πολύ άνετο οικονομικά δηλαδή και επειδή ήταν περίεργη κατάσταση, ο πατέρα του του έκανε χατήρια απίστευτα δηλαδή. Και Χριστούγεννα ήταν 95-96 συγγνώμη, εμφανίστηκε ο πατέρας του, περιμέναμε να μας φέρει κάτι να δούμε δηλαδή, με ένα Saturn και με ένα PlayStation μαζί. Και τα το ξέρω δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δηλαδή. Είχε το Mega Drive το δίδο. Τι overkill ήταν αυτό. Και τότε, αν και μου ξένιζε, δεν ξέρω, με το μάτι μου το πιο παιδικό, περίεργο μου φάνηκε ο Saturn, πάλι που το ξανακοίταγα το σκούρο δηλαδή αυτά. Ήταν απλικό. Δύο μηχανήματα τι να τα κάνει. Πάντως δηλαδή. Τότε όλες οι συσκευές ήταν μαύρες. Χάρηκα όμως. Δηλαδή, δεν είπα γάμο ότι μου τι του. Εμένα δεν το κάνουν αυτό τώρα. Το ήταν πανάκριβα τα μηχανήματα. Ναι, ναι. Χάρηκα γιατί λέω εντάξει. Πρώτο έρωπα εγώ, τρίτο ο άλλος. Πάμε σε μέγια πάνω, ναι, θα παίζω ναι. Εκεί πέρα. Μα το 96 μιλάμε για τιμή κοντά στο 150 στις πρώτες τιμές. Εντάξει, όλες αυτές εκεί οι χρονολογίες με τις κονσόλες. Ήταν μηνιάτικα, συνοσία του κονσόλες. Ήταν παιδιά, όπως είχα πάρει και εγώ το NES μου, ο πατέρας μου βασικά και εγώ, το 91 τα Χριστούγεννα, το είχε πάρει 120 χιλιάρια, εγώ ήμουν 30, πόσο είχε πάρει. Το NES που μετά από λίγο είχε 30 μετά από ένα χρόνο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για το Saturn, το 97 το πήρες το Saturn. Καθυστέρησα πάρα πολύ την έλευση του PlayStation, μπορεί να ήταν και 99, οριακά δηλαδή αυτό. Όταν όλοι οι φίλοι μιλάγανε, δηλαδή πηγαίναμε στο σχολείο, το θυμάμαι δηλαδή, και όλοι μιλάγανε για παιχνίδια του PlayStation. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω για κάποιο παιχνίδι δικό μου, δηλαδή. Ναι. Είχα αυτή το παιχνίδι. Και ούτε να ανταλλάξει με κανένα. Και πολλά πλέον δεν υπήρχαν και στο Saturn. Δηλαδή, παιχνίδια που όλοι συζητάγαμε στο σχολείο, εγώ δεν θα ξεχάσω που συζητάγαμε όλοι Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Tekken 3. Metal Gear Solid, Gran Turismo, τώρα μη πω τα άλλα, μιλάω τώρα για τα πιο... Αλλά βέβαια όλα αυτά που λες βγήκαν όταν είχε αρχίσει και εγκατέλειπε. Έφθινε, ναι. Και αυτό όλο με νευρίασε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τη Sega, γιατί αυτήν είχα δει ότι θα πάνει κόκκινο δηλαδή, και γι' αυτό το έχω πει και η μεγάλη μου προδοσία εμένα ήταν ο Dreamcast. Το Dreamcast το έβλεπα, το είχα δει μέχρι και 50 ευρώ, μέχρι με τα 50 ευρώ να βγαίνει στα αδάφια από το θέλημα. Α, και δεν το βέβαιες. Προδότηση του. Ενώ το γούσταρα την εταιρεία είχα πάρει το πίσω να δίνω. Γιατί δεν ήθελα να περάσει εγώ αυτό με το Saturn το ίδιο πράγμα, δηλαδή να είμαι... Και μετά όταν τελείωσε, εγώ την είχα κρατήσει πάλι. Ακούστε το φάρμα στο 2002 δηλαδή, κλασικά, δεν θα κλείνε, δηλαδή. Πραγματικά το είδα και λέω, πόσο μέσα έπαιζα, δηλαδή. Το είχε κλείσει ήδη τώρα, το Dreamcast. Κατάλαβες, είχα πει, θα πάλι την τρέχουν να βγει, θα μείνει η κονσόλα. Ναι. Πάλι τα ίδια. Και έπεσα πάλι μέσα δηλαδή. Ναι, και ήταν και τελευταία κονσόλα. Ναι. Να πούμε ότι έχει βγάλει περίπου 9,25 εκατομμύρια κομμάτια παγκοσμίω. Αυτό μπορεί να είναι και 10, αλλά αυτό είναι. Κάζει δεν είναι περιμένα λίγο. Ναι. Η Ιαπωνία δηλαδή δεν είχε δώσει ακριβώς αριθμό. Ναι. Ευρώπη, Αμερική σταμάτησε το 98. Η Ιαπωνία, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να συνέχισε μέχρι 99-2000. Παρότι είχε βγει το Dreamcast. Του τίτλου θυμάστε πόσου έχει βγάλει. Έχει βγάλει πολλούς. Έχει περάσει 600, γιατί τώρα αυτό πραγματικά δεν το θυμάμαι, αλλά... 780 νομίζω. Είναι εκεί, ε. Όλοι μαζί ή μόνο, δηλαδή... Η Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή. Α, οπότε τίποτα με Τζαπάν και τέτοια μπορεί να έχει πάει κανένα 1,5 χιλιάρικο. Για το χρόνο ζωής, δηλαδή, έβγαλε πάρα πολλούς τίτλους. Ναι. Τώρα ποιοτικούς είναι άλλο πράγμα. Ναι, εντάξει. Βασικά ποιοτικούς ήταν μόνο Sega. Έτσι. Ναι. Και κάποιες άλλες εταιρείες δηλαδή, ναι, στην αρχή τουλάχιστον από σεβασμό δώσανε την παραλία αγάπη. Κοιτάξτε, το Saturn ήταν παιδιά ένα πολύ δυνατό μηχάνημα και αυτό που δεν έχουμε δει, δεν έχουμε αναφέρει καθόλου σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, ήταν και μια δικοχαμένη και αυτό κονσόλ. Γιατί πολλοί θεωρούμε το Dreamcast, που όντως είναι, αλλά και το Saturn δεν πήγε πίσω. Άλλοι θεωρούν ότι το Saturn είναι περισσότερο δικοχαμένο από το Dreamcast. Υπάρχει για αυτό σαν... Όχι, το Saturn είναι το αδικοχαμένο. Το Dreamcast απλά καρπόθηκε, αυτό που έγινε με το Saturn ήταν η συνέχεια, δηλαδή το τέλος του δράματος. Το μήλο κατά την πηγιά. Ακριβώς. Ήταν όλα έτοιμα να γίνουν. Βέβαια, εντάξει, και στο Dreamcast. Το Dreamcast κράτησε πολύ λίγα χρόνια μπρος τους ανταγωνιστές του. Ναι. Δηλαδή το PlayStation κράτησε 7-8 χρόνια, πόσο κράτησε. Ναι, ενώ το Dreamcast 2
3 ή 4 ήταν Vampyr. Vampyr. 9 χρόνια δηλαδή. Ναι, συνέχισε και με το, όταν μπήκε το PS2 για πολλά χρόνια, το θυμάμαι και στο PlayStation, ξανά φαντασία. Το PS1 υπήρχε εκεί πέρα μπάνκ. Όπως και το NES. Και το NES στην Αμερική, δηλαδή από το 85 μέχρι το 95 στην Αμερική το NES, 10 χρόνια, ενώ είχαν βγει πόσα άλλα, πουλάγε μέχρι το 95. Δηλαδή, άμα θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι για του αριθμού, να πούμε την πρώτη τριετία που ήταν και. Κάθε κονσόλα της πέμπτης γενιάς τι πούλησε. Ναι, κάνουμε τη διαίρεση και λέμε 9 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια. Πώς έχει πουλήσει τότε η Sony, μέχρι το οικονομικό ήταν το 97 δηλαδή. Ναι, αυτό είναι η πιο καλή σύγκριση. Θα εκπλήξει πολύ τον κόσμο ότι είναι πολύ κοντά η κονσόλα. Είναι 2-1 φάνω. Είναι 2-1 και δεν είναι η τρίτη τελευταία της πέμπτης γενιάς. Όπως είπαμε, υπήρχαν και άλλα μηχανήματα πριν. Τα δείξαμε. Άλλα 4, μήπως και 5. Μην βάλουμε και τα CD, τα Turbo Engine, τα περίεργα που και αυτό θεωρείται ψευτοπέμπτης ναι, γενιάς. Είναι κάτι ναι, οπότε θα πούμε βγήκε τρίτη στις 8. Φανταστείτε η Nintendo να μην είχε την εμπειρία και να κάνει τα ίδια χάλια όταν δεν πουλάγε το εκτός Αμερικής το Nintendo 64, να έλεγε στα 2 χρόνια θα κόψει την κονσόλα. Ναι. Ναι, δηλαδή θα είχε χαμηλούς αριθμούς. Θα είχε και εκείνη χαμηλούς. Ή αυτά σου 30 κάτι. Ναι, ισχύει, ισχύει. Το πολέμησε, το κάθεσε. Και χωρίς τίτλους. Εντάξει, εγώ το Nintendo 64 το πήρα τελευταίο απ' όλα. Όχι, λάθος, δεν είχα πάρει σαν το Saturn, παιδιά, το πήρα εγώ το 14. Το Nintendo 64 ήταν περίπου 7 χρόνια ζωή με 300 κάτι τίτλους. Ναι. Όταν το άλλο στα 2 χρόνια έχει 1000 κάτι. Περισσότερο για παιδάκια. Εντάξει. Εγώ πιστεύω κιόλας η φάση του τη Sega ήταν ότι γενικά ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της μόνιμα, δηλαδή με τα arcade π.χ. Δηλαδή όταν ήταν δεύτερο χρόνο του Sega Saturn είχε βγάλει το Virtua Fighter το 3 στα arcade που ήταν στα 128, έτσι. Και οπότε έλεγε γιατί να μείνω τώρα σε αυτό αφού έχω εξελίξει την τεχνολογία μου πολύ πιο μπροστά. Ναι, ναι. Γιατί να μείνω σε ένα παλιό, δηλαδή μπορεί να το σκέφτονταν και έτσι μέσα στο μυαλό του. Ναι, ναι. Δεν σκεφτόταν καταναλωτικά ότι αυτό διώχνει τον κόσμο το που το αγόρασε. Αυτό που είχαμε πει πριν, θέλω να το πω και αυτό το σκέφτηκα με το web που είδα το περιοδικό εδώ πέρα, παιδιά. Ναι, να πούμε ότι έχουμε όλα τα Sega Power με τον Sonic. Έτσι κάθε θα δούμε σε λίγο. Που έδειξε ότι έγινε βιαστική κίνηση, αγχωμένη κίνηση, λαρασμένη. Μα καταρχήν ήταν να βγει το Sonic Extreme. Που δεν βγήκε ποτέ. Ναι. Έτσι και μας έβγαλε ένα Sonic R και ένα Sonic Jump που δηλαδή σκεφτείτε, πάλι θα πιάσετε την αγαπημένη του Nintendo που την αγαπώ τόσο πολύ. Πλάκα κάνω παιδιά. Να έβγαινε ένα Nintendo 64 χωρίς το Mario 64, τι κατάληξη και τι ζημιά θα πάθαινε η Nintendo. Αν δεν είχε ένα τίτλο που πουλάει τι κονσόλε, τη κονσόλε. Τη μασκό τη. Άφησε το Sonic εκτός. Ναι, με παιχνίδια που εμένα ήταν διάφορα. Βέβαια, εντάξει. Άμα, να... Έβαλε το Virtual Fighter. Καλό χρυσό. Ναι, ναι, μαζί. Το βαριέσαι γρήγορα. Να στο πάω όμως... Είναι fighting. Να στο πάω όμως στη Sony τώρα. Η Sony ξαφνικά έκανε μασκότη στο Crash Bandicoot. Ναι. Το Crash Bandicoot μετά το 3 τον πούλησε. Ναι, ναι, εντάξει, πάμε αλλού το. Κατάφερε ο Crash όμως να πουλήσει ένα σωρό κονσόλ. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά PlayStation 2 ήταν χαμένος ο Crash. Ναι. Δηλαδή έβγαλε δύο παιχνίδια. Έβγαλε τα οποία ήταν από άλλη εταιρεία, τα οποία όλοι τα κράξανε, ξέρω εγώ. Και αλλά συνέχισε και... να έχει επιτυχία. Ναι, ναι. Και έβγαλε άλλες μασκότ, ξέρω εγώ. Έβγαλε τον Jack and Daxter που ήταν από την ίδια εταιρεία του τέτοιο. Έβγαλε. Εντάξει, και το Spyro. Στην ουσία η Sony δεν έχει αυτό. Δεν μασκότ. Ναι, ναι, ποτέ. Και δεν χρειάζεται. Έχει τον Grand Prix. Δεν στήριξε το, ναι, δεν στήριξε το Sonic όπως έπρεπε σε αυτό το μηχάνημα. Επίσης να πούμε μια άλλη λεπτομέρεια η οποία εντάξει, ασήμαντη μεν. Επειδή μιλάγαμε πριν για το δύσκολο hardware του Saturn. Το Saturn ακόμα δεν έχουν καταφέρει να το αποδώσουν σωστά σε emulation. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο μηχάνημα, δεν έχει βγει κάποιος έτσι emulator σωστός. Πριν περάσουμε στα επόμενα... Λένε ότι το κατάφερε στο Switch με τη μαγισούλα, πώς λέγεται. Με το Cotton. Cotton, αυτό. Λένε ότι εκεί καταφέρθηκε. Τώρα το έκανε. Μετά από 25. Είναι Sega, είναι πάλι αυτή. Όχι. Δεν είναι Sega. Η εταιρεία που έκανε το Cotton κατάφερε να κάνει σωστό emulation γιατί λέει το Cotton ότι είναι emulation του Saturn και ότι τώρα έχουν αρχίσει και κάνουν μαϊμουδιές και βγάζουν. Έχει πάρα πολλές κονσόλες. Ναι, βγάζουν παιχνίδια του Saturn στο Switch μέσα του κωδικού του Cotton. Έχουν βγει κάποια παιχνίδια. Κατάλαβα. Ιαπωνικά και τέτοια. Ναι, ναι. Πριν πάμε στο επόμενο, βασικά το επεισόδιο να πούμε ότι έχει ακόμα άλλα δύο μέρη. Έχει παρουσίαση σπουδαίων τίτλων και από τον καλύτερο τίτλο. Και φυσικά στο τέλος έχουμε και gameplay όπως πάντα. Πριν περάσουμε, παιδιά, στα επόμενα μέρη,
θέλετε να πείτε κάτι έτσι το οποίο δεν είπαμε. Νομίζω ότι έχουμε κουράσει ήδη. Πάμε να δείξουμε τις. Κοίταξε, είμαστε όμως συγκεντρικά με το παλιό επεισόδιο. Δεν έχουμε ανοίξει παρενθέσεις, δεν έχουμε μαργιορίσει, ναι. Έχουμε παίξει το The Point. Στην πηγή ακριβώς δηλαδή. Θέλετε να πείτε κάτι. Το βλέπω συνέχεια και στεναχωριέμαι, πραγματικά στεναχωριέμαι. Ναι. Και όποιοι αγαπάνε τις κονσόλες γενικά. Το Nights, το κονσόλες. Και λένε εντάξει, μου την είναι σέγγια, γιατί σήμερα μίλησα με ένα παιδί, τέλος πάντων φάνηκε ένα λιού ήταν, που είχε έρθει στο μαγαζί και μου έδωσε κάτι που ήταν να σου δώσει. Ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος. Το οποίο το παιδί, αξιόλογο παιδί. Ευχαριστώ για τον Donate, φίλε Δημήτρη. Ευχαριστώ, θα τα πούμε μετά. Το παιδί γεννήθηκε στα μέσα του 90 δηλαδή και μιλάγαμε με έναν άνθρωπο που τον περνάω 15 χρόνια. Μου λέει για την Nintendo, μου λέει για τη Sony, για την Microsoft. Δεν είχε καθόλου ερεθίσματα και κάποιο αίσθημα για τη Sega. Ήταν ανύπαρξη αυτή η γενιά δηλαδή. Και του λέω φυσικό είναι, φίλε, γιατί όταν ήσουν 7 χρονών είχε τελειώσει η ιστορία με τον Dreamcast δηλαδή. Και θα έβλεπε μόνο έναν Sonic που πολλοί βλέπουν το Sonic και δεν συνδέονται με τη Sega αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν το ξέρουν. Λογικό ρε φίλε. Άλλο πράγμα. Ναι, λογικό, δεν το ξέρουν. Αν το Sonic δεν το πάρει μια άλλη εταιρεία σαν franchise, θα συνεχίσει έτσι κάποια ναι. Ναι. Μπορεί κάποια μέρα να νομίζουν ότι είναι η μασκότ του τη Sony, του PlayStation, ξέρω εγώ. Δηλαδή, Sonic, ναι. Αντίθετα, πάνε τα λάθη και τα λάθη και τα λάθη. Να καταλάβουν ότι γίνανε μαζικά και πολλαπλά λάθη. Δηλαδή, όχι ένα χτύπημα, όχι δύο, δηλαδή πολλά και συνεχόμενα δηλαδή. Ναι. Παιδιά, κακά τα ψέματα, η Sega δεν υστερούσε σε τίποτα. Ήταν πρωτοπόρος και στο σχεδιασμό και στη γνώση, είχε πολύ φοβερούς μηχανικούς, έτσι. Δεν στερεόταν ιδεών σε παιχνίδια exclusive δικά της. Η Sega είχε από την αρχή κακό marketing. Ναι. Όλα τα άλλα ήταν καλά. Ναι. Σε όλα ήταν επιτυχημένη, πρωτοπορία, arcades, ναι. Τεχνογνωσία. Ήταν καλή. Μόνο το marketing, παιδιά. Είχε τους λάθους ανθρώπους στις λάθος θέσεις. Και δεν υπήρχαν κατάλληλα άτομα να βάλουν την τάξη την συνολική συνεταιρία. Ναι, δυστυχώς. Γιάννη, κανένα story με Saturn εποχής έτσι που θα ήθελες να το πεις? Όχι. Ξέρα, όχι. Εντάξει, εγώ πιστεύω καλό είναι να πάμε λίγο στους τίτλους γιατί θα θέλει να το δει ο κόσμος. Τους τίτλους και κουράζομαι μετά πάλι. Λοιπόν, παιδιά ωραία, αφού το απαιτήσατε, τα απαιτήσανε μάλλον, πάμε στο επόμενο section που θα σας δείξουμε ένα χέρι, ένα πέρασμα τα παιχνίδια μας, στη συλλογή μας, αξεσουάρ και επίσης να πούμε ότι τα αξεσουάρ στη Sega για μένα ήταν πάντα πιο ποιοτικά από το Sony. Έτσι, θα τα πούμε βέβαια για αυτά μετά. Πάμε να τα τσουλήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος που θα είναι και αυτό εξίσου εντυπωσιακό όσο το πρώτο, έτσι και αναλυτικό. Θα είναι πλούσιο, δηλαδή θα δείτε πραγματάκια, μπορεί να μάθετε και κάποιοι κάποια. Λοιπόν, το πρώτο πλάνο εδώ που βλέπουμε είναι η διαφορά στο design, στο πώς είναι δηλαδή τα τρία διαφορετικά formats. Τα Ιαπωνέζικα, το Αμερικάνικο και τα Ευρωπαϊκά που είχαν δύο διαφορετικά. Το πρώτο design που ήταν με χαρτί, ας πούμε, το εξώφυλλο και κόλλα, αυτοκόλλητο, δηλαδή ας το πούμε. Και επειδή αυτό είχαν δει ότι γρήγορα χάλαγε, οι επόμενες γενιές cases είχαν sleeve όπως του Mega Drive κτλ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, παιδιά, τα Ιαπωνέζικα ή από τα Αμερικάνικα που είναι και τα πιο λίγα που έχουμε τώρα εδώ? Πάμε Αμερικάνικα. Αμερικάνικα. Ωραία, πάρε τότε αυτά πίσω. Πριν κάποιος μας βρει, ας πούμε, ένα σχόλιο και μας πει τι επικό αφού δεν έχετε Ιαπωνέζικα να μας δείξετε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν ζούμε στην Ιαπωνία, στην Ελλάδα ζούμε. Θα μου πεις ναι, κι άλλοι έχουν όμως Σάτουρν τα αγαπάνε και έχουν και Ιαπωνέζικα. Εντάξει, μπράβο, μαγκιά σας. Εμείς έχουμε πάλι, έχουμε από τρία μηχανήματα πάλι ο καθένας. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Και ότι με ένα απλό action replay. Αυτό. Παίζει στα Japan. Των 20 ευρώ παίζει σε όλα τα region. Ναι, αυτό. Δηλαδή μόνο για λόγους υπερβολικής τρομακτικής πόρωσης κάποιος να το πάρει. Λοιπόν, εδώ πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Αγαπημένο παιχνίδι. Από τα πολύ δυνατά του Sega Saturn. Αγαπημένα είναι στα 10 αγαπημένα μου. 2D. 2D με πόνο όμως, δηλαδή το καλογραμμένο μέχρι τελευταία γραμμή. Κατάλαβα. Κυκλοφορήσει και η Αμερική. Αυτό κυκλοφόρησε, η καλή έκδοση θεωρείται η Ιαπωνική. Κυκλοφόρησε και στην Αμερική, αλλά είναι πιο δύσκολη. Άλλα ηχητικά, τα κουφά που κάνανε είχαν άλλη μουσική στην Ιαπωνία, άλλη μουσική στην Αμερική. Εδώ βλέπουμε το Ιαπωνέζικο Nights και αυτό που βλέπουμε μέσα είναι ότι στην Ιαπωνική αγορά υπήρχαν πάντα πολύ διαφορετικά πράγματα από ό,τι γνωρίζαμε εμείς εδώ. Εδώ ας πούμε είναι το Netplay, το οποίο είχε
αυτή την τιμή που βλέπουμε, τα γεν, και είναι ο adapter και έχει επίσης και πληκτρολόγιο, αλλά το πιο ωραίο πίσω που μου είπε ο Θάνος είναι αυτό εδώ ρε παιδιά. Σύνδεση με εκτυπωτή. Σύνδεση με εκτυπωτή, όχι ότι εκτυπωτή είναι Sega, Canon είναι, αλλά συνδέεται και μπορούσε να εκτυπώσει πολλά πράγματα. Όχι βασικά, έμπαινε στο browser του NetPlay, έτσι, και μπορούσε να εκτυπώσει σαν τις ιστοσελίδες, ας πούμε. Και μιλάμε για εποχή που τότε ψιλομαθαίναμε την ύπαρξη του. Ναι, δεν ξέρω εδώ τώρα αν αυτό μας είχε μια ημερομηνία, εντάξει δεν τη βλέπουμε, αλλά πιστεύω ότι είναι 95 σίγουρα. Ή το Nights πότε είναι? Το Nights εκδέχομαι είναι το 96. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αυτά, παιδιά, λίγο εντροχάδιν γενικά, ναι. Γιατί επειδή έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια, θα πρέπει να διαφορετικό. Το live, μόνο η Ιαπωνία, το πρώτο. Και είναι διαφορετικό από την έκδοση του PlayStation. Είναι ναι. Η arcade έκδοση. Ενώ στο PlayStation ήταν μια διαφορετική, είχε και άλλες πίστες και διαφορετικά γραφικά. Βλέπουμε εντυπωσιακό εδώ. Βοηθάει και η κάμερα τώρα, βλέπετε πολύ κοντά, ωραία πλανάκια. Μόνο το ένα δηλαδή βγήκε, είπατε, η Ιαπωνία, ε. Να. Και πουθενά αλλού. Gotham. Gotham. Όχι Gotham. Gotham City. Σκοέι, κλασική εταιρεία. Ναι, είναι από τα περίεργα τα... τα Ιαπωνικά δηλαδή. Τύπου 1942-43, ναι. Παιδιά, τη μέσα Ιαπωνέζικα, αν θυμάμε. Ζελατίνα. Τη πάμε λίγο. Ποιότητα, Clockwork. Το πρώτο. Το Night. Έτσι. Τα πολύ ωραία πράγματα. Αυτό είχε βγει και πάλι. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Ναι. Και το είχε παίξει, το είχε κάνει και live stream ο Σάκα Τάξη στο Saturn του, παιδιά, πρόσφατα, έτσι. Όσοι το θυμάστε. Είναι από τα παιχνίδια που δεν έχω παίξει, αλλά θυμάμαι συνέχεια τις κριτικές του. Σφραγισμένο, μπράβο. Παιδιά, τα παιχνίδια του από Ιαπωνία είναι γενικά πιο φθηνά από PAL. Μέχρι πρόσφατα, προ-κορονοϊού, υπήρχε μεγάλη διαφορά. Τώρα έχουν ακριβήνει και αυτά, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Υπάρχει κάτι που κατεβαίνει στα ρετρό, τον ανεβαίνει γενικά, πιστεύετε. Ό,τι αφορά το Saturn, μόνο ανεβαίνουν. Μια νέο Mega Drive. Ναι, αυτά έχουν πάει στο Θεό, δηλαδή. Ναι, Sega, ό,τι γράφει Sega. Εντάξει. PlayStation 2 Sega παιχνίδια έχουν. Κοίτα, ωραία, δικούλα διπλή, δηλαδή. Ωραίο. Με το spine του μέσα. Ο Bones, παιδιά. Τα γουστάραν, δηλαδή, αυτά οι Ιάπωνες. Ναι, ναι. Πολύ ωραίο metal. Mr. Bones. Παιχνιδάκι, ωραία αρχιτικά. Ναι. Παιχνίδι περίεργο. Ναι. Και διπλές θήκες που θυμίζουν Mega CD τώρα, έτσι. Ίδιες θήκες είναι, ναι. Soul Hackers. Αυτά είχαν καλό CD, αυτό, έτσι, χώρο απλά... παιχνιδάκι. Μάλλον διπλό πρέπει να είναι, για να έχει δύο, ε. Δύο CD. Διπλό. Βαρύ παιχνίδι. Α, ο! Εδώ σου δίνει πραγματάκια. Τι λέρε, φίλε! Όπω μα φαίνεται, μα ξενικά τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Αλλιώ τα βλέπουν στην Ιαπωνία. Ναι. Εδώ δεν ακούστηκαν, δεν ακουμπήσανε τίποτα. Θάνασε, αυτά τα έχει πάρει από eBay, α πούμε αυτά. Το 99% τη συλλογή μου είναι από το εξωτερικό. Ναι. Αυτό παίζει με το όπλο. Υπάρχει πρόβλημα με το Saturn. Δεν υπάρχει Saturn. Αυτό ακριβώ. Ναι. Πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί δεν το είχαν πάρα πολύ. Πάμε αμερικάνικα. Συνεχίζει να διατηρεί το μοτίβο του Sega CD, ναι. Η ίδια θήκη, το ίδιο case, το πήρε δηλαδή όπως είχε. Ευαίσθητες θήκες αυτές. Ναι, σπάνε και δεν μπορείς να τις βρεις να τις εγκαταστήσεις. Δεν υπάρχουν. Μεγάλο πρόβλημα. Το Sonic 3D είναι που στην Αμερική ήταν το ναι. Sonic 3D Blast. Ναι, που σε εμάς ήταν το Sonic 3D ή Flicky Island. Ακριβώς. Στο Mega Drive, εγώ το πιο έχω ωραίο, στο Mega Drive. Πιο ωραίο art έχει στο είναι πιο, φαντάζει, είναι λίγο πιο χαρούμενο μάλιστα. Και ναι. Είδε αυτό που σου έλεγα, δηλαδή. Battle, ναι. Φεύγουν κομμάτια. Butler, το Sinden. Το Europe. Ultimate Revenge Attack. Γιάννη, αυτό το έχεις παίξει τότε. Ναι, αυτό το έχω και εγώ σε πάλι. Το έχεις, ναι, ναι. Θα το δούμε αργότερα. Ήταν μια βελτιωμένη έκδοση. Άλλο αρκεϊντάδικο παιχνίδι, ας πούμε, ναι. Ναι. Και χαρακτήρες που δεν υπήρχαν στο PlayStation. Κατάλαβα, ναι. Το Knights που έτσι ήταν μέσα στο κουτί του Analog έτσι, και το Virtual Cup και το 1 και το 2 που αυτά θα τα δούμε μετά από τα κουτιά. Απλά τα έχουμε βγάλει για να δείτε ότι υπήρχαν και αυτές οι θήκες, οι κανονικές. Ήταν τα μπαντλάκια. Ναι, αλλά ήταν μέσα στα μπαντ. Λοιπόν, και τώρα πάμε, παιδιά, να δούμε
τους PAL τίτλους που έχουμε εδώ και να σταθούμε. Είναι πολύ. Ναι, είναι πολύ και να σταθούμε έτσι και τα παιδιά περισσότερο σε κάποιους που αξίζει να πούνε δύο λόγια. Δεν θα πούμε για όλους, αλλά κάποιους θα τους επιτρέψω να πούνε δύο λόγια. Βίτσο, αλλά εγώ γενικά ήμουν πολύ λάτρης του Battle Mech Universe και Mech Warrior και αυτά. Οπότε το Βίτσο, αλλά όταν το είχα δει στα περιοδικά, γούσταρα πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε το Βρυσαλόνο, στο οποίο έχει γίνει άψογη η αξιοποίηση του 3D που λέγανε, δηλαδή. Για να ανοίξεις τις πρώτες θήκες είναι γρίφος. Μπορεί να ανοίγεις έτσι και να μην ανοίξει ποτέ, ξαφνικά κάνεις ένα έτσι και να ανοίξει. Κοιτάξτε παιδιά εποχές τώρα, έτσι, βαρύ manual, χορταστικό, όμορφο, ωραίο. Και το CD έτσι που συνήθως πολλές φορές κάποια παιχνίδια είχαν εδώ και δεύτερο για να πιάσει. Ναι, και συνήθως, ανοίξει το λίγο, είχε το, το διαφημιστικό εδώ και από πάνω το CD. Ναι. Έτσι και τώρα πια είναι δύσκολο να βρεις το διαφημιστικό, ναι. Αλλά από ό,τι θυμάμαι όλα τα παιχνίδια είχαν. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά ναι. Οι περισσότεροι θα τα όσα είχα αγοράσει εγώ. Μάλιστα. Είχαν. Για πάμε. Λοιπόν. Για μένα, Νίκο, η καλύτερη εκδοχή Rayman είναι αυτή του Saturn. Έλα, λένε ότι είναι του Jaguar. Εννοώ στα με τα οπτικά, α, δηλαδή. Α, ναι, δεν ξέρω. Το βλέπουμε γιατί έχει και τα ηχητικά, δηλαδή έχει και τα τραγούδια κατά ναι. Το Jaguar. Ξέρεις τι, του Jaguar, φίλε, επειδή το είχα δει για να το πάρω εγώ, επειδή τότε το έβλεπα και το Snowbara, είναι στα 3,5 με 4 εκατοστάρια θα στείλει. Ακριβώς. Ναι. Εγώ έχω πάρει το Rayman το 2 για Dreamcast, βέβαια. Το Rayman και το Jaguar το είχα στην εποχή του. Αυτό το έχει φέρει από Γαλλία, γιατί είναι στα γαλλικά. Ναι. Μεταχειρισμένο παιχνίδι. Ζου του στου. Rayman, παιδιά. Το έχουν κολλήσει πάνω. Ναι, 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 ναι. Και άντε να φύγει τώρα αυτό. Rayman. Rayman, Rayman. Τα ακριβά. Πάμε στα ακριβά ή. Okay. Όχι, πάμε στα κόμμα και τα ακριβά θα τα δείξουμε στο τέλος. Τα πάτσε θα τα δείξουμε μετά με τη σειρά. Οπότε πάμε εδώ. Virtual Fighter 2, εντάξει, δεν έχουμε βρει το 1, αλλά θα το βρούμε κάπου, θα είναι και αυτό μετά. Εντάξει, τώρα επειδή παιδιά είναι μπερδεμένα, ναι, κάποια θα τα δείξουμε τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, θα δούμε μετά. Για σηκώστε λίγο. Α, θα γίνει εδώ το deal. Οπότε θα δούμε πρώτα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σε πολλές χώρες ή σε διάφορα bands, ο Virtual Fighter ήταν ενσωματωμένο μέσα. Ενσωματωμένο. Ήταν δώρο με την κονσόλα. Στην Ευρώπη όμως νομίζω ότι δεν έγινε. Δεν έγινε. Όχι. Νομίζω έγινε μόνο στην Αμερική, παιδιά, αυτό. Ή στην Ιαπωνία. Έγινε. Στην Αμερική έγινε. Αμερική, ναι. Γιατί δεν το πληρώσανε. Ναι, ναι, ναι. Επίσης είχα διαβάσει ότι στην Αμερική κάπου το 97 είχε κυκλοφορήσει το τελευταίο μοντέλο του Saturn που το έλεγε The Free 3. Που μέσα είχε Sega Rally, Virtua Fighter και Virtua Cup, τα είχε δωρεάν μαζί με το μηχάνημα. Yeah. Και είχε βγει Χριστούγεννα το 97, που η κονσόλα ήδη μάτωνε, και είχε κάνει πολύ καλές πωλήσεις μόνο και μόνο γιατί είχε μέσα τρία πολύ δημοφιλή παιχνίδια arcade. Virtua Fighter 2. Εντάξει, το 2 τα είχε σαρώσει όλα. Ήτανε, είχε μεγάλη διαφορά καταρχήν. Υπέροχο παιχνίδι. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και εγώ δηλαδή το ζήλευα. Ήταν από τα παιχνίδια που ζήλευα που δεν είχα τότε στο PS1. Όχι όμως όταν το είχα πάρει εγώ. Στην αρχή του PS1 που είχε κάτι πιο περίεργα. Δηλαδή το Tekken 2. Δεν μου λέγανε και πολλά. Ενώ το Virtual Fighter 2. Ναι, ναι. Το γούσταρα. Το γούσταρα ήταν πολύ ωραίο. Δεν συγκρίνεται. Το Tekken ναι, ναι. Το 2 μόνο εισαγωγές είχε που σε τρέλαινε και λες wow. Σαν παιχνίδι ήταν. Ναι. Πολύ καλό. Ένα κακό παιχνίδι. Κακό, για μένα κακό. Κοίτα όμως, έχει μπλιστεράκι, Ναι, ναι. Γιατί Θάνο, κακό. Είναι αναγκαστικό, το βλέπεις τον ήρωα μόνο την πλάτη του βλέπεις συνέχεια. Πολύ κακό χειρισμό, το gameplay, δηλαδή είναι τραγικό. Να δούμε τώρα. Με Δράκουλα βλέπω. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια. Έτσι. Είναι από τα πρώτα που είχαν βγει σχεδόν στο lens τη κονσόλα. Το έχω αποχωρήσει τα παιχνιδάκια, αλλά με κούρασε πάρα πολύ. Πάρα ναι. Πολύ. Άρα είναι. 1995 βλέπω. Κακός χειρισμός. Και νομίζω ότι είναι και σαν Mortal Kombat, δηλαδή είναι ηθοποιός κανονικά cell shaded, πώς θα ναι, λέγεται. Ναι, κάπως ψευτοφαίνεται. Είναι πολύ κουραστικό το gameplay, ναι, δηλαδή ναι, ναι, αυτό ήταν ναι. Πολύ ευχάριστο παιχνιδάκι. Off-World Interceptor Extreme, μάλιστα. Φουτουριστικό, έτσι ράλι με... Τα ευχάριστα, ναι. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Δεν το θυμάμαι καν αυτό συμπεριοδικά. Ή μπορώ να το θυμάμαι, αν μου σε φεύγει. Ναι, πρώτη φορά το νομίζω διαβάζω. Crystal Dynamics, εντάξει, μεγάλη εταιρεία της εποχής που έκλεισε, μάλιστα. Τα φοράω. Εντάξει, αυτό... Και ταινία. Αυτό κάποια στιγμή θέλω να το πάρω.
Από την ταινία, λόγω της ταινίας. Ναι, αλλά αυτό. Σαν παιχνίδι το θυμάμαι ότι το είχα παίξει και κάπου... Υπερβολικά δύσκολο, άδικο, ναι. Με σκαρδούλες εκεί πέρα, ναι, και... Με αγανακτούσε. Αυτό. Αλλά φοβερή μουσική. Γράφει όμως Ζέγκετρο να παίξω σφραγίδα, οπότε θα το έπαιρνα μόνο και μόνο γι' αυτό εγώ. Είμαι εγώ λίγο με αυτά τρελός. Εντάξει τώρα αυτό, αγαπημένο, sorry. Που λένε, όχι λένε, και είναι σίγουρο ότι είναι πολύ καλύτερο πόρτα του PlayStation, γιατί όπως είπαμε είναι pure 2D. Πολύ ωραίο παιχνίδι, βασισμένο στην ταινία. Πολύ το γούσταρα αυτό. Πάρτε το παιδιά, δεν είναι ακριβό παιχνίδι, είναι οικονομικό. Δεν το αυτό το ξέρω. Εντάξει, αυτό εμπίπτει σε αυτά που είχαμε πει πριν, ότι είχαν βγει κάποια κακά παιχνίδια. Ocean, έλα ρε, η Ocean τότε εκείνη την εποχή άρχισε να τελειώνει, να αραιώνει. Ναι. Ήταν σαν... Μεγαλούργησε στα 80's. Όχι, απλά στα 80's, παιδιά, 90's αρχές, μεγαλούργησε η Ocean. Είχε βγάλει απίστευτα παιχνίδια. Mortal Kombat 2. Από τις καλύτερες εκδόσεις. Ναι. Αυτή και το 32X χτυπιούνται για τις καλύτερες εκδόσεις σε κονσόλα. Ναι. Οι πιο πολλοί λένε το 32X. Και Mega CD δεν το έχει. Και Mega CD υπάρχει. Το Mega CD έχει βγάλει το Mortal Kombat 1. Α, δεν έχει το 2, όχι. Το 1 έχει μόνο. Okay. Όπως και το Mortal Kombat. Finish him. Το 2 είχε βγει για το PlayStation μόνο η Ιαπωνία. Friends. Άσχετο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το 2 και εμένα πιστεύω ότι από το hype που έχει γίνει με τα Mortal Kombat τότε. Προσπαθώ να κατασταλάξω ανάμεσα στο 2 και στο 3. Ποιο ήταν το πιο χαϊπαρισμένο. Εδώ, τώρα πώς χαϊπαρισμένο. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Καταρχήν έχω κάνει και ειδικό πασχαλινό εορταστικό αφιέρωμα για το Sega Rally. Το 1 και το 2 και το 3. Εδώ είναι η έκδοση για το Saturn, το Championship. Sega Sports. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι, παιδιά, πρέπει να το έχετε ζήσει στην εποχή. Όσοι είστε νεότεροι, δεν θα το καταλαβαίνετε, γιατί δεν το έχετε παίξει στα arcade όπως εμείς, δεν έχετε ρίξει φράγκα. Εδώ φαίνεται και η Stratos, η Lancia, η οποία είναι ξεκλείδωμα. Είναι το τρίτο κρυφό αυτοκίνητο. Το κανονικό είναι μόνο το Celica και η Integrale. Πολύ δυνατός τίτλος. Η πρώτη εμφάνιση της Λάρα. Η πρώτη της κουκλάρα. Tomb Raider 1. Το έχουμε και τρεις από το παιχνίδι. Τσινό. Κλασικό. Ναι. Μια χαρά παιχνίδι, δηλαδή, αν το βάλεις σήμερα μαζί, δίπλα στο πλαίσιο, σαν το ένα. Μια χαρά είναι και τα δύο τα παιχνιδάκια. Παιδιά, το ένα είναι το μόνο που δεν έχω παίξει μέχρι κάποια χρονολογία. Εγώ, ναι, ναι. Παρότι το έβλεπα σε PC τότε με την Eidos, όταν είχα το πάρει το πρώτο μου PC και είχε γίνει χαμός το 95 με το Tomb Raider το 1, έπαιξα το 2, το 3 κτλ. Ναι. Fighters Megamix, να πω ότι μου το έχει κάνει δώρο γενεθλίων ο Γιάννης πριν 2 χρόνια, 17 Νοέμβρη. Άντε πάλι, σε κάθε βίντεο που εμφανίζεται. Όχι, ρε. Το έχω ξαναπεί. Ναι, το έχει ξαναπεί. Εντάξει. Πού να θυμάμαι τι λέω, εγώ έχω κάνει 130 βίντεο. Κρύβε λόγια. Δεν πειράζει. Αυτό που λες ήταν μια μίξη Virtua Fighter, Fighting Vipers, ναι, ναι, είχε... και άλλοι χαρακτήρες από. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εδώ έχει κάτι από τον Daytona το αμάξι, παιδιά, πολεμάει. Ναι. Και από το Virtua Cop είχε. Ναι, 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 ναι. Και Sonic, νομίζω. Όχι Sonic, από το Sonic Fighters, ναι. Άλλους παίχτες που είχε. Πολύ ωραίο. Το Sonic δεν τον βάλανε, που θα μπορούσαν να τον είχαν βάλει. Ναι, ναι, ναι. Εδώ κλασικά. Εκείνης της εποχής ήταν πολύ σύνηθες φαινόμενο να βλέπετε αυτό το ότι ήταν γνήσιο NBA με αυτό το ειριδίζωνο το αυτοκόλλητο. Πολύ εθιστικό παιχνίδι. NBA Extreme, ναι. Πριν το 2K ήταν αυτό που δίνει πόνο. Και ήταν και ας το πούμε η συνέχεια του Jam που παίζαμε, NBA Jam στο Mega Drive που λιώναμε. Απλά το πήγε. Το ναι, απλά εδώ το πήγε το 3D. Extreme, το πιο... πήγε, άρχισε να δίνει, να φεύγει από το 2D, να πηγαίνει 3D. Fighting Vipers. το άλλο ήταν Mega Mix, αυτό είναι το κανονικό. Ναι, ναι. AM2. Fighting Vipers ήταν το πρώτο που είχε στολές που σπάγανε. 1900 παρακαλώ. Δηλαδή σπάγανε ναι. Πανοπλία και όταν θα τον χτύπαγες με δυνατή κίνηση θα του έφευγε η πανοπλία από πάνω. Ναι. Δηλαδή ήταν το πρώτο που το έκανε. AM2. Τώρα και τα Soul Blade, Soul Calibur, όλα τα έχουν... Αλλάξε, ναι. Όχι, το έχουν αφομοιώσει. Α, έχουν πάρει το στυλ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Από την AM2 που έκανε τα Arcade Division. Αν δεις και το πεις χρονικά, είναι αυτό που λέγαμε. Το 2 δεν έδωσε. Παιχνιδάρα, παιδιά. Αγάπη.
η εταιρεία δεν μπορούσε να επενδύσει στο Saturn που είχε ανακοινώσει ότι τελειώνει. Ναι, είναι το 97. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε Resident Evil 2 και στο Saturn. Ναι. Έτοιμο ήταν το πόρτ. Ήταν έτοιμο, ναι, να βγει. Πω! Παιχνιδάρα. Αυτό εγώ το έχω παίξει στο Game Boy μόνο. Δύσκολο, αλλά αξίζει. Παιδιά, είναι από τα πολύ ωραία, τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Επειδή ήμουν μεγάλο φαν του Iron Man και είμαι ακόμα, έχω άπειρα κόμιξ. Τώρα χτίζω και τον Iron Man τη Διαγκοστίνη. Ναι. Τίτλος. Ο Manowar. Φάνταζε ότι ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι. Του D βέβαια, αλλά ήταν δράση, παιδιά. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι κάποια στιγμή αυτό θέλω να το πάρω. Sonic Jam. Έβγαλε και αυτό ο κακόμοιρο στο Sonic ένα παιχνίδι στο Saturn, αλλά εμένα, ναι, εμένα με απογοήτευσε γενικά. Μόνο εντάξει. Στο περιβάλλον που αλλάζει ναι. Τα παιχνίδια φαίνεται το 3D. Δηλαδή. Εκεί, ναι. Αλλά όλες οι εκδόσεις είναι πολύ μπροστά. Να πω τώρα γιατί με απογοήτευσε. Γιατί εντάξει, έχει βγάλει το Sonic Car, βγάλε ένα άλλο παιχνίδι. Εντάξει, έχει βγάλει και το Sonic 3D. Και μου βγάζει μετά ένα compilation του Mega Drive. Εντάξει, όχι ότι είναι κακό. Αλλά κάνε. Κάτι καινούριο. Δώσε το Sonic Extreme που λέγατε. Είχαν πει σε φάση ότι ήταν ένα προάγγελο να σου δείξουν πώ θα είναι σε 3D το επόμενο Sonic. Στην επόμενη κονσόλα. Να και το Sonic R λοιπόν, μετά με τη σειρά του. Το είχαμε παίξει στο περασμένο, στο κατηργημένο επεισόδιο. Με το Saturn. Είχαμε παίξει λίγο, να θυμάσαι Γιάννη με αυτό. Και αφού είχαμε παίρνει τον αέρωμα. Children of the Atom, έλα ρε φίλε. Δυνατό. Κουφάλες. Έχετε ωραία παιχνιδάκια. Κάτι θα μείνει εδώ τώρα. Όποιο. Finders Keepers. Κατάσταση. ναι, δώρο για τον Baby. Μέσα. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο fighting. Fighting δεν είναι. Ναι. Βέβαια, το θυμάμαι. Είχε λίγους παίχτες. Ναι. Το μόνο κακό, αλλά ήταν. Ήταν τα καλά. Και υψηλή βαθμολογία. Ήθελε τη μνήμη μου για να δουλέψει το συγκεκριμένο. Α. Όχι, νομίζω ότι. Όχι, πρέπει να παίζει κανονικά. Στο PAL τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν τον μπούσταρε και παίζει ακόμα καλύτερα. Ναι. Die Hard Trilogy. Με αυτό το παιχνίδι είχε γίνει χαμός γενικά, αλλά και το Arcade. Το Arcade νομίζω είναι το πιο ακριβό. Το πιο μεγαλύτερο. Το παιχνίδι του Saturn με τις μεγαλύτερες πωλήσεις νομίζω είναι το Arcade. Το Arcade δυστυχώς το έχει κάνει σε μόνο το παιχνίδι. Για να μας το δείξει. Η θήκη καταστράφηκε. Την ψάχνουμε. Παιδιά, όποιος έχει διπλή θήκη Die Hard Arcade για το Saturn, στέλνει ένα μηνυματάκι στο κανάλι, στα social για να μπορέσει ο Γιάννης να το στεγάσει. Ναι, και manual εννοείται άμα υπάρχει. Τα πολύ αγαπημένα μου παιχνίδια. Πανδημόνιο, εντάξει, φίλε, θυμάμαι ακόμα το εξώφυλλο του Games, από τα πρώτα Games που είχε αυτό το παιχνίδι και προσπαθούσε να μας πορώσει. Πάλι Crystal. Crystal, είναι άλλο. Και πάλι, άμα δεις την χρονολογία, πάλι είναι 97. Άρα πολύ λογικό το 2 που δεν βγήκε στο Saturn. Ήταν το 98-99. Ναι. Βέβαια, έσπαγε λίγο μπάλες που θα έλεγε και ο Μάικς ο Δεστούνης. Λίγο δύσκολο, έπεφτε στους γκρεμούς για πλάκα. Εγώ θυμάμαι. Ξενέρωνα. Εγώ το τελείωσα με την κοπέλα. Με τον κλόν δεν έπαιζε να το τελειώσει. Ποτέ. Έτσι. Να το τώρα εδώ το διαμάντι. Για μένα δηλαδή για εκείνη την εποχή. Daytona USA. Η πρώτη έκδοση. Πρώτη έκδοση. Α, έχουμε και το. Βασικά. Έχουμε και άλλη έκδοση. Να το, ναι. Επόμενη... Το Championship. Ναι. Η έκδοση η Championship είναι από τα ακριβότερα παιχνίδια, νομίζω. Στην ουσία είναι άλλο παιχνίδι. Έλα, ναι. Έχει άλλε πίστες. Γίνεται χαμός. Ναι. Σοβαρά. Είναι σαν δύο, αλλά δεν ονομάστηκε ποτέ δύο. Βγήκε δύο στο Dreamcast, είχε περισσότερες πίστες, περισσότερα αμάξια. Κάτσε να δούμε διαφορές. Λοιπόν, εδώ ένα κοντινό. Πιο λίγα γραφικά, πιο στρογγυλεμένα βασικά τα αυτοκίνητα. Ενώ στο πρώτο ήταν πολύ τετραγωνισμένα. Βέβαια, έτσι ήταν το στυλ του αμάξιου, έτσι. Ναι. Εδώ φαίνεται λίγο κάπως ότι έχει πειράχτη και λίγο. Βλέπω πιο πολύ πληροφορία στην εικόνα. Ναι. Άρα δηλαδή, άμα είναι να πάω σε ένα από τα δύο, ο Θεός να βοηθήσει να βρω αυτό. Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Δεν θα το βρούμε. Δεν θα το βρούμε, θα βρω αυτό. Εντάξει, οκ. Θα πάρω το Daytona USA που ούτως ή άλλως είναι τα βασικά. Sorry. Ναι, αυτό το είχα για το 64 εγώ. Ευχαριστώ. Ακριβώς το ίδιο. Taito. Acclaim. Best of Move 2. Η μάνα μου έπαιζε στο 1964 με αυτό. Ναι. Το είχα στο σαλόνι και άνοιγε η μάνα μου το 1964 τα απογεύματα με το καφέ, κάτι καλοκαίρια.
Και έπαιζε, ρε παιδιά, best move. Δυσάρεστη. Ήταν puzzle game, εντάξει, για τους μεγάλους, για τους μεγάλους, για τους τότε γονείς μας. Αυτά ήταν ωραία. Ο Μιχάλης με πιάσε. Ο Ιορδάνης. Ο Μιχάλης ο Ιορδάνης. Space Jam, την ταινία τη θυμάστε, την έχετε ξαναδεί. Μπα. Εγώ από τότε. Θέλω να την ξαναδώ κάποια στιγμή. Την είδα πριν κανένα χρόνο. Την είχε για τον Netflix, ρε γαμώτο, αλλά δεν ξέρω αν την έχει ακόμα. Εντάξει, η δεύτερη βγήκε δεν μ' άρεσε καθόλου πάντως που την είδα. Ναι. Με τον Βασιλιά δεν μ' άρεσε καθόλου. Titan Wars, δεν το ξέρω. Πάλι Crystal Dynamics. Σουτεράκι. Α, έχει FMV, βλέπω. Ναι, ναι. Sequences. Έχει και πλάκα το story. Ναι, δεν το ξέρω. Οκ. Έσαι να πω σ' αρέσουν Grand Tanks. Τα καλά του παιχνιδάκια. Mass Distraction, ναι. Α, είναι από πάνω, τύπου strike. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Last Bronx, άλλο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ήταν μόνο Saturn exclusive. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Βέβαια, χαμός με αυτό. Αργότερα στο PlayStation 2 μόνο Ιαπωνικό, ναι. Στα Sega Ages 2500. Ναι, στην ουσία πάλι Sega μόνο είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γνωστό παιχνίδι της εποχής. Virtua Cup 2 τώρα, τι να λέμε. Αυτό ναι, εγώ το έχω στην έκδοση τη μεγάλη. Ο Γιάννης mm-hmm. το είχε στο μικρό παιχνίδι. Χωρίς το όπλο. Ναι. Το παίζεις με το χωρίς αναλογικό, το ναι. Εντάξει, άμα είχες πάρει το όπλο ξεχωριστά. Ξεχωριστά, ναι, ναι. Από το Virtua Cup 1, ας πούμε. Ναι, ισχύει, ισχύει. Όταν Big Box. Live, ήταν μόνο του, έπαιζε μπαλά μόνο του. Με την... Ναι, ναι. Big Box Edition, παιδιά. Νομίζω όλα τις Electronic Arts ήταν ναι, αυτό το κουτί, το χοντρό. Όλα ήταν έτσι. Όλα, όλα, όλα. Α, είναι μια ωραία πληροφορία. Ωραίο. Πάρα ένα Big Box. Α, μάλιστα. Andretti Racing, και αυτό το θυμάμαι σε περιοδικά. Ωραίο. Και από αγαπημένα σου νομίζω. Ναι, Strike Series. Μου λείπει το Nuclear Strike μόνο για το Nintendo 64, αλλά αν θυμάμαι καλά, είχε βγει μόνο για Αμερική ή ήταν και πάλι, δεν θυμάμαι. Ή είχε βγει μόνο για Nintendo 64 το Nuclear Strike, ναι. Σίγουρα αυτό θα θυμάμαι. Ήθελε τη μνήμη για να δουλέψει. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι. Πολύ ωραία. Αυτά τα γουστάρω πολύ. Αυτά τα σοβιετικά τα πράγματα με τα κόκκινα αστέρια όταν τα βλέπω. Κάτι παθαίνω εγώ. Λοιπόν, Alien Trilogy. Παρεξηγημένο ή υποδιέστερο. Υποδιέστερο ναι. Λόγω βλακείας. Ναι. Είναι ζέγκετρο όμως, φιλέ. Είναι ζέγκετρο. Δεν δούλεψε καθόλου. Που χρησιμοποιούσε μόνο τον επεξεργαστή, έτσι. Ναι. Σε πετάξαν σε χρόνο ρεκόρ, δεν ασχοληθήκαν καθόλου. Σωτεριά όμως πρώτου προσώπου που είχε τα φόντα. Είχε τα φόντα, ναι. Ναι. Εντάξει, επειδή γράφει ζέγκετρον, παίρνει συν 10 frames παραπάνω. Ξεκάθαρα στο τέλος. Ναι. Χαλκούλης. Πάλι Marvel. Ναι, δικό μου είναι αυτό κιόλας. Μαρβελάκι, τα πρώτα με το χάρτινο sleeve που έχει ταλαιπωρηθεί λίγο. Ωραίο παιχνιδάκι. Monster T, αυτό το, είναι ωραίο, το έχω παίξει αυτό με τον Γιάννη διπλό. Είναι, έχει πλάκα. Στο περασμένο επεισόδιο δηλαδή το είχαμε παίξει αυτό. Και αυτό ζέγκετρον. Η Γιάννη από τότε είναι... Του Θάνο νομίζω. Ναι. Του Θάνο είναι. Δικό μου, ναι. Είχες και εσύ. Ναι. Α, δεν, απλά δεν το έφερες. Ναι. Ναι, γιατί το θυμάμαι, έχουμε παίξει μαζί. Για να το πούμε στα παιδιά ότι... Κάναμε με λίστα ποια ήταν τα κοινά και φέραμε από ένα τελείο. Ναι, 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 και τα δικά μου, ναι, γιατί θα τα είχαμε εδώ. Επιδύο, δηλαδή, δεν είχε νόημα. Θα είχαμε ακόμα κάπου τα 300 παιχνίδια, ξέρω εγώ. Να το δύο, παιδιά. Το δύο, Clockwork Knight, είναι πολύ καλύτερο από το ένα. Πολύ πιο δυνατό τα γραφικά. Είναι παιχνιδάρα για μένα. Πολύ έξυπνο και πολύ ευχάριστο. Σέγκα Πορτογαλία και βλέπουμε και μια ωραία τιμή εδώ. Used 1490. Εκείνη την εποχή. Ναι. Το Clockwork το 2 νομίζω είχε παίξει και ο Σακατάκ πρόσφατα. Πορτογαλία, ναι. Ναι, ναι. Game Jogos. Video Jogos. Στερίζουμε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Μακριά από την Αγγλία. Έτσι. Ultimate. Πάμε. Mortal Kombat 3. Γαλλικό. Εντάξει. Εγώ το έχω σε Mega Drive και σε Super Nintendo. Θεωρώ ότι η χειρότερη έκδοση σε αυτό ναι. είναι στο Sega Saturn. Έλα ρε, γιατί. Αργεί πολύ στο Πάρα πολύ. Loading. Εντάξει, το loading. Το εντάξει. Loading και ενδιάμεσα στα... στις πίστες. Στις... Εννοείται. Του ναι. πάει τα νεύρα. Ναι, ναι, ναι. Έλα ρε. Χίλιες φορές Mega Drive. Ναι. Τόσο πολύ. Ναι, 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 ναι. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Έλα ρε.
Εδώ πρέπει να είναι το απόλυτο. Μαρώσει, έτσι, ναι. Εδώ πρέπει να είναι καλύτερο από το Mega CD, ας πούμε. Κορυφαία έκδοση. Εντάξει, πολύ δυνατό. Δηλαδή, προσπαθώ να φανταστώ ναι, τα ηχητικά και το CD quality που θα έχει στο Saturn. Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι όμως, έτσι. Ναι, δύσκολο. Θα πάμε σε ένα. Και δύσκολο να βρεθεί. Δύσκολο ναι. Στο να, να έχει την υπομονή να το παίξει. Resurrect. Ω, Rise of the Robots, τα αγαπημένα. Κακά παιχνίδια. Αυτό ήταν αγαπημένο του Θάνατου Φασούλα που είχαμε κάνει τον Peter Murphy. Μάζε, το έλεγε το σκουπίδι αυτό, τι το θες εδώ πάνω, έλεγε. Δεν ξέρω. Το artwork έτσι, το εξώφυλλο σου δείχνει και λες να είναι φοβερό. Μα κοίτα και εδώ η απεικόνηση των χαρακτήρων είναι... Είναι μάπα ρε φίλε. Είναι καλύτερο από το ένα, αλλά και πάλι είναι. Και πάλι, okay. Εδώ έχουμε την παιχνιδάρα. Golden Axe. Έχω να επιλέξει Golden Axe Sega, που να μην είναι σαν πεπατημένη οδό και να είναι fighting. Πολύ περίεργο. Εντυπωσιακό όμως. Πολύ καλό. Τα background υπέροχα, η πληροφορία και τα sprites μέσα μεγάλα. Τα πολύ καλά παιχνίδια. Ναι, φαίνεται ότι έχει. Έχει γίνει λίγη δουλειά, είναι και Sega Exclusive. Βγήκε μόνο για το Saturn, δεν το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Είναι ένα χαμένο κεφάλαιο δηλαδή. Ναι. Και είναι παιχνιδάρα. Άρα είναι hidden gem, θεωρείς. Ακριβώς. Τιμή πόσο πάει αυτό, θυμάσαι τώρα πόσο να πηγαίνει. Σε τι τιμή. 100 φεύγα. 100, okay. Κοίτα, καλό είναι να λέμε κάποια πράγματα. Ναι, γιατί μπορεί κάποιο φίλο, α πούμε, ξεστή να πει: ωραία, θα το ψάξει το παραύριο και να δει τιμή και να απογοητευτεί. Οπότε του έχουν προειδεάσει από εδώ. Τράσιτ. Αν δεν ήταν σκουπίδι αυτό. Όχι, καμία φιλία το σκουπίδι, δεν είναι. Μπορεί καμία. Να έχει σκοπό να στο πουλήσει στα 30 ευρώ και να σου πει. Α, φίλε. Τώρα 100. Τώρα 100 για σένα. Για τον κόνσολ. Για τον κόνσολ. Και αυτό περίεργο. Δεν ξέρει. Αυτό είναι το παιχνίδι. Έτσι. Το bug. Α, πάμε από κάτω. Distraction Derby. Το πιστεύει, δεν έχω δει στο Saturn πώ παίζει. Εγώ έχω το 1 και το 2 για το PS1. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν τίθεται καλύτερο ή χειρότερο. Όχι, όχι. Και νομίζω πρέπει να έχει βγει πιο αργά στο Saturn. Δηλαδή πρώτα πρέπει να βγει και στο PlayStation και μετά από κάποιο καιρό. Εταιριάρα που έκλεισε, δυστυχώς. Ναι. Εταιριάρα. Ναι, με, δούλεψε πολλή εποχή Amiga και Commodore και αυτά. Sega World Wide Soccer. Το 98 που είναι καλύτερη έκδοση είχε βγει και το 97. Ναι. Εντάξει. Πρώιμο ποδοσφαιράκι τώρα. Οκ. Okay. Ποδόσφαιρο το προσπερνάμε. Έχουμε φτάσει ήδη στη μισή ώρα, παιδιά, μόνο τίτλους και δεν έχουμε τελειώσει. Έχει πράγμα ακόμα αρκετό. Έχουμε πράγμα. Theme Park. Βαρύ, ρε φιλέ, πώς το χέρι, τι έχει μέσα. Έχει. Πέτρες. Φαντάσου το manual πώς είναι τώρα για το Theme Park. Σίγουρα είναι τεράστιο. Εντάξει, εγώ δεν θα το παίρνω αυτό ποτέ. Δεν ξέρω. Γιατί, εγώ θέλω να το πάρω για το Jaguar, παιδιά. Το έχω αποθυμένο από μικρός για το Jaguar. Wing Arms. Σουτεράκι. Τα πολύ καλά. Με δυνατά γραφικά. Α, ναι. Α, έχει και ωραίο... Και από μέσα και ωραία εικόνα το πιλωτήριο. Ωραίος. Α, αυτό, εντάξει. Πιστόλι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχω σε Mega Drive που είναι σφραγισμένο με ζελατίνα από τη Zegetron. Το έχω δηλαδή για εκεί. Με τους Aerosmith, έτσι. Η Aerosmith δεν είναι. Στο. Ναι. Περίεργο παιχνίδι, εντάξει. Αυτό ήταν με το πιστόλι. Ναι. Έχει πολύ πλάκα. Sega Touring Car Championship. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Είχε διαφημιστεί πολύ, θυμάμαι τότε. Στην ΑΕΠ. Στα τελειώματα, βέβαια. Γραφικά. Ναι, είχε πολύ καλά γραφικά. Και νομίζω ήταν και εξώφυλλο στο Sega Power το 2 ή το 3. Ναι. Το είχα και σε αφήσει από το περιοδικό των Games. Εντάξει, τρελές εποχές. Sky Target. Zegetron. Ήταν μια πινελιά σαν Outrun. Όχι, Air Combat. Όχι ρε εσύ. Όχι. Η Sega. Afterburner. Afterburner. Εκεί είπα Outrun εγώ. Ναι. Νομίζω ότι θέλει να ανταγωνιστεί το Air Combat του PlayStation 1. Εντάξει, Sega. Ναι. Με αεροπλάνα. Ναι. Ήταν λίγο διαφορετικό βέβαια, αλλά είχε πάλι έτσι δράση σαν το... Το PAL που είπε ο Γιάννης. Α, ναι. Battle Arena. Το Battle Arena. Ultimate Revenge Attack. Γίνεται λίγο μακελιό εδώ. Βλέπουμε την παρέα. Ωραίο γραφικάκι. Πολύ δυνατό.
Ξέχασα εγώ το 1, ξέχασα να το φέρω. Δεν πειράζει. Το κλείναμε. Street Fighter Alpha 2. Πρέπει να είναι πολύ γρήγορο, ε. Πρέπει να παίζει πολύ δυνατά. Πολύ καλή. Όχι. Λένε γενικά ότι στο Sega Saturn είναι η καλύτερη έκδοση. Α, με διαφορά. Το είχα δει, θυμάμαι, σε έναν συμμαθητή μου τότε. Έπαιζε. Λες και παίζεις Dreamcast. Ναι. Πολύ γρήγορο, ρε. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Πολύ ξυλίκι. Πολύ γρήγορα frames. Το 3 μετά βγήκε στο Dreamcast. Ναι. Ενώ στο PlayStation 1 βγήκε και. Και έχει την ίδια μηχανή γραφικών μετά με τα Marvel vs. Capcom και τα λοιπά. Wipeout. Και PlayStation. Το 2097 ήταν το πρώτο ή το δεύτερο. Το δεύτερο. Αυτό είναι το πρώτο. Ναι, αυτό είναι ένας τίτλος που θα ήθελα να βάλω στο Saturn. Εντάξει, ήταν λίγο κουραστικό παιχνίδι, δεν ξέρω. Φίλε όμως ήταν από τα πρώτα. Ναι, ναι. Και το θυμάμαι και σε. Ήταν φανταστικό. Ναι, ναι, και η μουσική είχε και δυνατό soundtrack. Ναι, ναι. Prodigy δεν είχε. Νομίζω είχε, Prodigy. Είχε τελικά. Ναι, ναι, Prodigy είχε. Street, αυτό. Jean-Claude. Σε αμερικάνικο όμως case, να το πούμε, ναι, έτσι. Από τα λίγα που βγήκαν στα αμερικάνικα. Ήταν από τα πρώτα και αυτό παιχνίδια και για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο το βγάλαμε. Έφαγε κράξιμο. Ενώ άμα το παίξεις σε μηχανικές είναι σαν αυτό το fighter κανονικό δηλαδή. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό, παίζεται πολύ ευχάριστα. Και σαν σχέδια δηλαδή, έτσι που είναι. Και το κράξιμο τόσο πολύ κράξιμο έφαγε δηλαδή το παιχνίδι. Κατάλαβα. Εντάξει. Green Drum. Ναι, αυτό είναι ένα τύπο που τρέχει, 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 τρέχει. Περίεργο, πρωτότυπο παιχνιδάκι. Το περιοδικό το Grid έχει βγει. δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω να ακούσει. Από είναι πάνω, top view camera. Ναι. Hotline Miami, φάση. Πρέπει να είναι σκουπιδάκι ή όχι. Όχι, καλό. Πατάτα του μήνα. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Που για το games από πίσω. Ό,τι είναι ελεηνό, το λέω. Το bug. Λοιπόν, το bug είχε βγάλει, όσοι ξέρετε, δύο μέρη. Και είχε και ωραία crossover στο τίτλο το δεύτερο που λεγόταν Bug 2. Exclusive. Ναι. Ναι, ναι, κοιτάξτε ναι. Φάτσες τώρα εδώ. Το Love Gun. Ανώτερο σώρα το 2 από το πρώτο. Και Σέγκετρο. Ήταν τώρα 2D πλατφορμάκι που λίγο ναι. Πήγαινε και προς τα μέσα και... Εντάξει. Πολύ ωραία. Δεν ήταν Crash Bandicoot. Ναι. Αλλά ήταν ευχάριστο. Είχε, ναι, είχε την πλάκα του. Και τώρα πάμε, πριν μπούμε στα βαριά πυροβολικά, να δούμε έτσι. Ένα παιχνίδι φαινόμενο δηλαδή. Φαινόμενο. Δηλαδή. Το πρώτο Panzer Dragoon, παιδιά. Ένα παιχνίδι φόρος τύπης για το Saturn. Από τη Sega. Όχι Sega Team. Όχι Sonic Team. Ανδρομέδα, ναι. Ναι. Στην αρχή, παλιά νόμιζα ότι το είχε φτιάξει η Sonic Team, είχα διαβάσει, αλλά είχε κάνει τον Knights, να τον μπέρδευα από εκεί. Μετά εντάξει. Το Panzer Dragoon διαλύθηκε μετά το Xbox. Όσοι φίλοι έχουν το Nintendo Switch μπορεί να το κατεβάσω σε υπερφορά είναι δηλαδή το remake που έχει γίνει για το ναι, Switch. Το είχαμε δείξει στο Room Tour επεισόδιο σου αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι το 1 έχει βγει σε πολλά σημεία. Έχει βγει και στο PC, είχε βγει και στο Xbox, το είχε το Orta σαν εξαιρετικό. Για να σας ρωτήσω κάτι. Το 2. Panzer Dragoon 2. Το Svay, τι στο κόρακα είναι δηλαδή, πραγματικά ποτέ δεν κόλλησε. Τίποτα, ναι. Πρέπει να είναι από τη γλώσσα που έχουν, γιατί μέσα είχαν τη δικιά τους γλώσσα. Το Σβάν. Ναι. Και Lunch and Meat. Από εκεί. Βέβαια πρέπει να ήταν σε φάση σαν origin φάση το Zway, γιατί υποτίθεται ότι είναι πριν το 1. Κατάλαβα. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε, κάτι πληροφορίες από το control τι λένε... Εδώ, να συνεχίσουμε. Α, θα συνεχίσουμε εδώ. Ναι, αλλά ξεφεύγουμε πολύ. Θα πούμε δύο λογάκια. Βασικά. Έχεις τρία εδώ. Ναι. Το κύκνιο άσμα είναι αυτό. Το ωραίο είναι, είναι που έχουν διαφορετικά artwork από πίσω. Απίστευτα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε τρία παιδιά. Ένα είναι που μπαίνει μέσα αυτό το υπέροχο case. Είναι ο πιο ακριβός τίτλος του Saturn. Έχει φτάσει τώρα 750 ευρώ και ανεβαίνει. Αφήστε τις τιμές. Όχι, είναι με διαφορά δηλαδή το Α. Είναι ο πιο ακριβός τίτλος, παιδιά, του Saturn, αυτός εδώ που βλέπετε. Προφανώς ήταν στα τελειώματα, το σνομπάρανε τότε γιατί είχε βγει κάποιο παιχνίδι. Βασικά το συγκρίναμε με το Final Fantasy 7. Μπράβο, μπράβο, ναι. Ήθελα να κάνουν σπάσιμο, αλλά ήταν ουσιαστικά όμως κάτι τελείως διαφορετικό. Και επειδή βγήκε στο τέλος το σνομπάρο ο κόσμος, έκανε πολύ χαμηλές πωλήσεις, έβγαλε λίγα τεμάχια και μετά. Έχουμε έρθει 2021 να λέμε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Saturn και το γενικά τα καλύτερα παιχνίδια. Στα 30 ευρώ και αυτό να πουγείται στα 500-700 παιδιά. Γιατί είναι, βγήκε λίγα τεμάχια και θεωρείται ότι είναι τώρα masterpiece του Saturn. Και γι' αυτό λοιπόν... Εντάξει, για να μην λέμε... Είναι πολύ ακριβό. Ναι, όχι για μας.
Masterpiece δεν είναι και το φανταστικότερο παιχνίδι που μπορεί να παίξει κανείς. Ναι. Εντάξει, αλλά ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, οκ. Okay. D. Τον D είχε βγει και στο PS1. Ή κάνω λάθος. Ναι. Ναι. Και νομίζω έχει βγει και στο 3DO. Α, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, πρέπει να έχει γίνει στο τέλο. Ήταν ιδιαίτερο αυτό, δηλαδή. Ήταν... Και αυτό, παιδιά, θεωρείται τώρα από τα πολύ ακριβά και αυτό. Αυτό απλά ανεβαίνει, αλλά. Ταιριάζει λίγο με αυτό. Και με τα τρία θα δείξουμε. Ναι, ναι, ναι. Ένα μιζίρο, Ναι. Αυτό είναι τα ακριβά. Αυτό είναι η συνέχεια του D. Α, είναι τη ίδια εταιρεία. Ναι, ναι, η ίδια εταιρεία. Το συνέχισε την αποκλειστικότητα στο. Σε Σάτουρν. 3CD. Δεν βγήκε πουθενά άλλο. Όπω 3CD, ε. Και με κασετά 4 είναι. Και το πρώτο το έχουν ονομάσει 0. Α, okay. Γιατί και καλά είναι λίγο η εισαγωγή και μετά ξεκινάει το παιχνίδι. Ναι, αλλά έχει τρελά γραφικά, φίλε, όμως ναι, εδώ. Ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατό. Ναι. Πολλά ευρώ στο τραπέζι σήμερα εδώ, παιδιά, είδατε. Και η τρίτη, ας πούμε, συνέχεια. Έτσι δεν είναι, ναι. Θέλω να μου πείτε, Ρίκο, γιατί αυτό το παιχνίδι θεωρείται. Δεν είναι τρίτη συνέχεια, είναι το ίδιο στυλ, αλλά ναι, αυτό είναι από τη Sega. Ναι, δεν είναι exclusive. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι, ξέρω, έχει πολύ πράγμα μέσα. Αντεβεντσουριά, έτσι. Αυτό είναι φοβερό. Φοβερό. Αυτό βασικά σε θέμα ιστορία, μουσική. Τα case αυτά είναι μαλάκα το τζίνι θες για να στα ανοίξει. Να, τώρα άνοιξε. Είναι δύο CD και δίνει πράγμα. Δίνει πέρα από το Μάνολ, έχει και τα διαφημιστικά που λέγαμε πριν το Γιάννη. Ναι, 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 ναι. Αντίστοιχα δεν είναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Εδώ και τελευταία λέει. Εν τω μεταξύ, αμερικάνικο το έχουν ονομάσει Λουνάση. Λουνάση. Η Λουνάση. Δείξε λίγο και αυτά. Έχουν ζουμί αυτά. Δείχτα λίγο τα. Άνοιξε τα λίγο να δεις. Δηλαδή ήταν. Δείχνανε το τι κυκλοφορούσε. Ναι, εντάξει, το έκανε. Ναι. Sonic the Deep, Flicky Island. Virtual Long, Back to Ella, King of Fighters 95, Mank TV. Ναι, ωραία, ωραία. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε με δυνατούς τέτοιους. Xenobi X. Στην ουσία έχει τις μηχανικές και το στυλ παίξηματος των κλασικών Xenobi που αγαπήσαμε και ξέρουμε όλοι. Μόνο που έχει κάνει μια ψηφιστικοποίηση τους παίχτες και τους εχθρούς. Ναι. Σαν remake εννοείς. Όχι, συνέχεια. Συνέχεια. Και έχει κάτι υπέροχα καλτο βιντεάκια που έχουν πολύ γέλιο δηλαδή. Είναι ηθοποιός κανονικά. Ναι, 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 ναι. Ωραία αρχητικά. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που έχει ανέβει πάρα πολύ. Ναι. Skeleton Warriors. Και στο Mega Drive και στο Saturn δηλαδή έχει χτυπήσει τα βάνε. Πάντως το καρτούν. PlayStation εκεί έχει μείνει χαμηλά. Ναι. Το καρτούν δεν μου άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Όχι. Εμένα μου άρεσε, αργάμα. Δεν ξέρω τώρα. Βέβαια αυτό ήταν γραφικά δηλαδή. Ναι, animation κάπως ήταν. Ναι. Σαν το καρτούν βασικά ήθελε να παίξει. Είχε κάποιες ιδιαίτερες πίστες μετά που παίρνεις και το όχημα. Αυτό είναι από τα πιο ακριβά πάντως παιχνίδια. Ναι, ναι. Burning Rangers, πολύ γνωστό. Από τα διαμάντια και αυτό. Για πείτε ρε παιδιά, γιατί εγώ δεν το έχω αυτό. Εσείς το έχετε και δύο. Γιατί ήταν... θεωρείτε τόσο καλό. Εντάξει, υποτίθεται ότι θέμα γραφικών, ότι το μπούσταρε πιο πολύ το. Το Saturn, δηλαδή το πήγε. Οι φίλοι να το βάλουν σε YouTube, να δουν τα γραφικά του, το 3D περιβάλλον και μετά πιστεύω μετά το Burning Rangers δεν μπορεί να μιλήσει κανένα. Το τι 3D γραφικά έχει το Saturn. Ναι. Δηλαδή είναι ανέκδοτο δηλαδή. Okay. Οι καπνοί που βγαίνανε τα στην τα ουσία, οποία... ναι. Πυροσβέστες στο διάστημα. Ναι. Αυτό είναι το... Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και τελευταίο, φτάσαμε επιτέλους. Από τις πολύ καλές και αυτό ακριβώς τίτλος. Deep Fear, παιδιά. Ναι. Action, όχι adventure κάπως. Στην ουσία αυτό δεν το έχω παίξει ποτέ εγώ, δεν ξέρω. Το θυμάμαι, το διάβαζα στα περιοδικά. Να. Είναι, ναι, adventure. Είναι καλύτερο από το Resident Evil. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος που είναι αξεσουάρ και unboxing κονσόλας. Λοιπόν, παιδιά, και πριν περάσουμε στα αξεσουάρ να δείξουμε κάτι που έχει φέρει ο Γιάννης.
Αυτό εδώ το Edge ήταν ένθετο στο Edge της εποχής, το οποίο είναι Απρίλιο του 97 και είναι, το έχει από τότε ο Γιάννης, από πού το έχεις πάρει, Ομόνοια? Ναι, Σύνταγμα περισσότερο. Και δείχνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το Saturn, το hardware του Saturn, επεξηγεί ας πούμε ακριβώς τι γίνεται, να έχουμε έτσι και μια ιδέα της μητρικής μαζί με τους 8 επεξεργαστές και όλα τα σενάρια, το Hitachi, το Drive. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον για την εποχή αυτό. Εδώ βλέπουμε Sega of UK, να πούμε, αυτός είναι ο τύπος, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Europe Director of Sega. Quality over quantity. Θα κάτσουμε. Δεν πειράζει. Και αυτό το πήρα και τελευταίο, το 64. Εντάξει. Είχε καλά παιχνίδια ρε φίλε, αλλά δεν συγκίνανα τώρα το hardware με το Saturn, δηλαδή εντάξει. Και τώρα μιλάμε για αποτυχίες για τη Sega, εδώ κάνουμε την πάπια στο 64DD ας πούμε, έλα, εντάξει. M2. Όνειρο που δεν έγινε πραγματικότητα. Ναι. Κάποια πρωτότυπα μόνο. Ναι. Αυτό. Μέχρι εκεί. Και τότε μιλάγανε για PC gaming, έμπαινε στη φάση. Έμπαινες Γιάννη. Στο M2. Εντάξει, και ένας μπέμπης εδώ. Okay, εντάξει, τώρα... και το PlayStation 1 το προσπέρασες. Δεν πειράζει, ποιος το... Άστε, λοιπόν, και εδώ... Το είναι ωραίο και το PlayStation 1. Να φανεί λίγο το πόσο άδειο είναι σε σχέση με το... Ναι. Α, ναι, με τις μετρικές. Αυτό είναι το ενζώματο, είναι τροφοδοτικό εδώ, όλο αυτό το κύκλωμα. Εντάξει, το... Το δάμε. Και Sega Power, ελληνικό παιδιά, spin-off από τον ίδιο εκδοτικό οίκο του Game Pro. Δεν τράβηξε πολύ. Δεν τράβηξε. Έδινε όμως μέσα demo CD. Ο Γιάννης τα έχει από τότε, παιδιά, και τα 4. Αφοσίωση. Yeah. Και εδώ είναι και αυτή η διαφημισάρα της Zengitron. Δεν παίζεις, το ζεις. Πάνω από 300 παιχνίδια και στερεό audio CD και photo CD για να δημιουργήσει το δικό σας high-tech φωτογραφικό album και video CD για να απολαμβάνετε λέτε ψηφιακές ταινίες. Και εδώ είναι το μόνο που προσφέρει εύκολα και άμεσα συνδέσεις με το Ιντερνετ. Εν τω μεταξύ, έχετε το πρώτο μοντέλο, περίοδο που κυκλοφόρησε το δεύτερο μόνο. Το 97-98. Τιμονιέρα, χειριστηριάκια, κάποια ωραία παιχνίδια εδώ. Και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Μπλε έπρεπε να γράφει. Σέγγα. Εντάξει, το 98 τελείωσε το περιοδικό γιατί τελείωσε και το Saturn. Ναι, παράλληλα. Εδώ βλέπουμε ότι είχε μέσα demo με Wipeout 2007. Το έχει Γιάννη. Ψ, αυτά είναι. Και τα τέσσερα τα έχω. Ναι. Να ξέρετε ότι το Tefros 3 και το Tefros 4 είναι αυτά που μου λείπουν και τα ψάχνω. Αν κάποιος φίλος τα έχει, είτε προς πώληση, είτε προς ανταλλαγή, είτε και προς donate, θα πω, ξέρει που να, ξέρει που να χτυπήσει. Θα βοηθήσουμε τον Νίκο. Α, ναι, και εδώ είναι η άλλη διαφήμιση που ήταν και αυτή η πόλεμη της Zengitron. Σφραγίζει την ποιότητα με 5 αστέρια. Ότι καλά, μόνο οι καλύτεροι βγαίνουν. Να, αυτό που λέγαμε πριν ότι το έκανε μόνο η Nintendo, στο τέλος ίσως να άρχισε να το κάνει και η Sega. Και βλέπουμε εδώ ότι γράφει ότι κρίνει βάση πρωτοτυπίας, γραφικά, ήχο, ευκολία χειρισμού και gameplay. The best of the boy, the best of the best, μόνο στο Sega Saturn. Λοιπόν, και τελειώσαμε από εδώ και ξεκινάμε, παιδιά, λίγο αξεσουάρ. Εδώ έχει λίγο ιστορία με τα όπλα. Ναι, μείνετε μαζί μας, μην φεύγετε. Έχουμε πει το επεισόδιο είναι bigger, better, pure Sega. Οπότε μην κάνετε skip. Δεν μπορείτε, ξέρω, είναι πρεμιέρα τώρα, αλλά μην το κάνετε skip όταν μετά θα έχει ανέβει το επεισόδιο κανονικά. Δείχνουμε ωραία πράγματα εμείς εδώ που καθόμαστε. Βραδιάτικα, Σάββατο μετά τη δουλειά μας. Λοιπόν, είμαστε το μεσημέρι εδώ να πω. Περιμένουμε ακόμα πίτσες. Ακόμα. Θα φάμε. Πού είναι η πίτσα? Λοιπόν, εδώ είναι Sega Saturn το Gun. Ναι, το οποίο ο Θάνος λέει ότι είναι τελείως διαφορετικό από το PAL. Το οποίο έχει το PAL είναι. Το χρώμα όπλου, το... Ναι, είναι λίγο πιο ψεύτικο. Δείχνει σφαίρες μπροστά. Υπήρχε νομοθεσία. Α, το PAL, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, αυτό. Συγγνώμη, δηλαδή. Υπήρχε νομοθεσία που δεν έπρεπε να θυμίζει κανονικό όπλο. Ναι, ναι. Και στην Αμερική βάζουν το πορτοκαλί τύπ μπροστά, όπως και στο Megatron το G1, για να μην φαίνεται τέτοιο. Δεν τα ανοίγουμε, δεν θέλω να τα βγάλουμε. Ίσως να έχουμε κάποιο έξω. Α, αυτό είναι άδειο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο Virtual Art Cop. Ναι, αυτό θα το βγάλω, θα το δούμε σε λίγο. Εδώ είναι το πρώτο παιχνίδι, που ήταν το bundle με τον πιστόλι και το παιχνίδι, για το πρώτο Virtual Cop. Βλέπουμε εδώ από πίσω τη συσκευασία. Το Ιαπωνικό είναι το 2. Ναι. Και εδώ το επόμενο, Virtual Cup 2. Το πιστόλι άλλαξε. Ήταν το ίδιο. Καρμόνι, δεν είναι δηλαδή σαν βελτίωση κάτι. Και άμα δεις και το κουτί,
Α, είναι είναι ίδιο. Ακριβώς το ίδιο, έχει αυτοκόλλητο μπροστά. Απλά έχει, έχει άλλη στάμπα, ε. Εδώ είναι στάμπα. Ναι, 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 ναι. Σωστό, δηλαδή άρα το ίδιο. Υπήρχε και σκέτο το πιστόλι χωρίς το βίτσο ακόμα. Ναι, 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 ναι. Και το βάλαν έτσι. Οκ, okay. Και να δούμε και το πιστόλι, το οποίο είναι πολύ πιο μεγάλο από τον Γκάνκο, νομίζω, του PlayStation 1. Πολύ χρηστικό, δηλαδή, ευχάριστο. Σαν Magnum Revolver κάπως, θυμίζει. Ωραία, και μαζί έχεις με Glock. Είναι 2-1, φίλε. Είναι ο Γκόδος, ωραίο. Σέγα. Σέιτ, σέιτ, σέγα. Ωραίο, Γιάννη. Εδώ τα infrared, τα controller pads, ασύρματα δηλαδή. Έμπαινε αυτό μπροστά στο Saturn, όπως ήταν έτσι και για το Mega Drive. Ναι, ναι. Το δείξουμε. Ναι, ναι. Ασύρματα, παιδιά. Και μέσα είναι και ο κομπός κάπου. Πολύ ωραίος. Infrared τεχνολογία ή το IR που θυμάστε όλοι, αυτό δηλαδή, το πρώτο αρχικά. Και τα πρώτα κινητά δηλαδή είχαν, ναι, αρκετά χρόνια δηλαδή την ίδια τεχνολογία με τα ακουστικά. Ακριβά πρέπει να ήταν, Γιάννη, αυτά, ε. Ναι, δεν πρέπει να ήταν φτηνά. Με την μπαταρία, Γιάννη, πώς πήγαν αυτά. Γιατί του Mega Drive ήταν δράμα. Και αυτό, ναι, ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Και είχε πρόβλημα με τις επαναφορτιζόμενες. Δεν σε δηλαδή, ναι, έκανε προβλήματα. Και εδώ είναι η περίφημη βίντεο CD card που σε άφηνε να βλέπεις βίντεο CD στο Saturn, εξτρά αγορά. Ο Γιάννης μας είπε εδώ ότι την είχε αγοράσει, θυμόταν όσο είχε ένα Saturn. Ναι. Οπότε πάρτε και καταλάβετε. Να δούμε και εδώ από πίσω τι δείχνει. Δείχνει ότι μπαίνει, ας πούμε, εκεί. Και να τη δούμε για λίγο και από κοντά, αφού την έχουμε εδώ, την επιλογή αυτή. Δύο έχει ο Γιάννης. Έχει μία PAL και μία Japan. Ναι. Δουλεύει και το ένα και στο άλλο. Όχι. Είναι ότι η Ιαπωνική δεν παίζει σε PAL. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα που τις παίζει όλες. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι. Region Lock δηλαδή που λέμε. Ναι. Σαν SSD, ναι, μοιάζει, έτσι, σύγχρονο. Ναι, ναι. SSD. Έχει πλάκα. Και εδώ είναι το software, ναι, που το συνόδευε. Εδώ έχει και ένα manual που θα σου λέει τι και πώς μέσα. Χοντρό manual. Και εδώ είναι το. Το CD που συνοδευόταν εδώ πέρα. Ναι. Για βίντεο CD, sample, για να βλέπεις τι θα δεις όταν θα πάρεις τις ταινίες. Αντέμο δηλαδή, σαν ναι, demo. Ναι, demo, το... Εντάξει, εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν, ναι, πιο πολύ βίντεο κλιπ. Ναι. Δηλαδή θα βλέπεις Abba, Madonna. Ναι, 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 ναι. Και αυτό εδώ, όπου τεράστιο manual και εδώ, φεύγουν εδώ. Αυτό πάντα με, διά, με τις θήκες λίγο θέμα, ναι, ε. Δεν κρατιούτσαν ποτέ τα CD στη θέση τους. Για να γίνει ζημιά. Ναι. Αυτό είχε δεύτερο κενό για να βάλεις το δικό σου. Οπα, το... Εδώ ναι, ναι, δείχτω, την... δείχτω αυτό. Η κόλλα, που λέγαμε, ναι, ναι, παλιά. Ναι, ναι. Τελείως. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έφευγε η κόλλα. Το οποίο το βλέπεις σαν θερμόκολλα, ξέρεις. Ναι, ναι, πρέπει, ναι, να ήταν κακή η κόλληση. Ναι, ναι. Αλλά... Πάει, το κατέστρεψες, το χρεώθηκες. Όχι, εντάξει. λοιπόν, η και ναι, η official backup RAM card. Memory card, εδώ. Που νομίζω είναι ακριβώς σε κάποια παιχνίδια ήταν απαραίτητη. Ναι, ναι, με Mega Drive. Το ίδιο μέγεθος σαν το Mega Drive και την κασέτα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Η νοοτροπία ήταν στα αρχικά σχέδια επίσης το Mega Drive να έχει μέσα emulation chip να μπορεί να παίξει και Mega Drive παιχνίδια και 32X. Αλλά αυτό, για έξτρα κόστος που θα χρειαζόταν αυτό, το καταργήσανε. Σκέψτε τώρα backwards compatible, τι θα γίνει. Άλλο να λάθεις. Ναι. Και εδώ ένα Action, unofficial Action Replay, μνήμη, το οποίο αυτό σε βοηθάει επίσης να παίξει Ιαπωνέζικα και τα Αμερικάνικα. Ναι, με το που το βάλεις. Έτσι. Ναι, μεγάλο tool αυτό, παιδιά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος ένα Ιαπωνέζικο για να παίξει τις παιχνιδάρες. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, θέλω να πάρω το Symphony of the Night στο Saturn. Αυτό θα πάρω για να το παίξω. Δεν θα πάρω και ένα Ιαπωνέζικο Saturn. Όχι, θα με χάλαγε και βέβαια. Ότι αλλά έχει και πρόβλημα, εντάξει, με την τροφοδοσία το Ιαπωνικό. Μεγάλα πρόβλημα. Ναι, θέλει άλλα... step down. Ναι, θέλει, ναι, και άλλα, ναι, καλώδια και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα και άλλα. Για πάμε τώρα κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Το Nights Pad. Nights into Dreams. Πολλοί νομίζαμε ότι ήταν το πρώτο αναλογικό. Αλλά τελικά είχε, το είχε προλάβει το Nintendo 64. Το είχα ξεχάσει για λίγο. Για λίγο. Yeah. Αν και λένε ότι το design πρώτα και τα λοιπά το είχε πιάσει η Sega σαν ιδέα και λένε ότι έγινε leak και το πρόλαβε η Nintendo.
Υπάρχει και ένα τέτοιο, μια τέτοια φήμη. Ναι, ότι το πρόλαβε δηλαδή με το launch του 64. Όποιος και να το έκανε πρώτος, η Sega το έκανε καλύτερα όμως. Έτσι, γιατί δεν χάλαγε, είχε καλύτερη ανταπόκριση. Να τα λέμε. Ναι, του 64, παιδιά, το analog stick είναι περίεργο. Ενώ αυτό. Εντάξει, εγώ δεν έτυχε ποτέ να παίξω με αυτό. Αν και φαίνεται περίεργο, είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, οι λαβές είναι τρομερές. Σαν πίτα μοιάζει από σουβλάκι. Είναι πιο βολικό, δηλαδή, στο πιάσιμο και στο παίξιμο. Σαν φορητό CD player. Δεν σας θυμίζει έναν πρόγονο του Xbox του πρώτου, του controller, κάπως. Και του Dreamcast. Ναι, Dreamcast πιο πολύ φαίνεται. Μόνο το κόψιμο της VMU λείπει εδώ. Εντάξει, πολύ ωραία και δεν είναι βαρύ, έτσι, είναι ελαφρύ. Είναι πολύ ευχάριστο, απλώς δεν παίζει με όλα τα παιχνίδια. Είναι συγκεκριμένα που το υποστηρίζουν. Κατάλαβα. Εντάξει, όμως μπορείς να παίζεις με το μοχλό των άλλων. Με το σταυρό. Και εδώ ένα πολύ μεγάλο κουτί που δεν χωράει, αλλά θα το δείξουμε στο περίπου. Η τιμονιέρα, η Sega Saturn, το Arcade Racer. Σας το είχα δείξει στο εορταστικό επεισόδιο του το Πασχαλινό με το Sega Rally. Παιδιά, άπαξ και πάρει το καλάι τη, παίζει πολύ ωραία μετά μαζί τη. Racing παιχνίδια, πολύ, πολύ καλή και με πολύ καλό, με πολύ καλή ανάδραση, πολύ καλό power steering, δηλαδή ήταν πολύ καλή, ρε, πολύ καλή. Δύο τιμονιέρες εδώ για τις ανάγκες του γυρίσματος, μία κουτάτη πολύ σκευαρή κατασκευή και μία loose, ναι αυτή εδώ και πίσω τα back τέτοια και εδώ πέρα άλλαζε, έχει το μοχλό, lock, unlock και μπορείς να το πας και πάνω. Ναι, να αλλάξει position. Ναι. Πολύ καλό. Βολεύει καλύτερα. Μπορούσες, δηλαδή, αυτό είναι για να βάλεις τα πόδια σου, κατάλαβες. Ναι. Πού να τα έκανε αυτά το PlayStation με δικά του αξεσουάρ. Δεν τα έκανε. Third party μόνο. Βέβαια, την έχω κακοχαρακτηρίσει αυτή τη τιμονιέρα. Ναι. Σε σύγκριση όμως με τις πιο πρόσφατες. Την τότε εποχή ήταν φανταστικό. Ναι. Και πριν φτάσουμε στο τελευταίο σημείο αυτού εδώ του αποσπάσματος, να δείξουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο controller pad που ήταν στο πρώτο μοντέλο Saturn, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Βλέπετε, θυμίζει αρκετά Mega Drive και το δεύτερο μοντέλο κιόλας που είχε το εξάκουμπο, απλά σε πιο designάτο και εννοείται με πλέον σωματωμένα τέτοια. Και αργότερα με το δεύτερο μοντέλο βγήκε η slim έκδοση που είναι πιο κοντό προφίλ αλλά πιο πλατή. Λοιπόν, και τώρα να δείξουμε και τη διαφορά και στις κονσόλες. Εδώ έχουμε το πρώτο μοντέλο Sega Saturn, παιδιά. Έτσι. Ένα αδούλευτο μάτι τα μπερδεύει και φαίνονται ίδια, αλλά έχει ναι. Εδώ πίσω είναι τα expansion port που εδώ έμπαινε η διάσημη μπαταρία. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Και η κάρτα, η βίντεο. Δηλαδή για να σα σύμφωνο. Και σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει μια μπαταρία. Πρέπει να κάνει μετρικές, παραμετρικές, να διαλύσει την κονσόλα. Δεν ανοίγει. Επίσης, πολύ καλή από μένα άποψη είναι να πάρετε ένα καλό RGB καλώδιο, παιδιά, για το Saturn. Ένα ποιοτικό aftermarket και θα εκπλαγείτε από τη διαφορά στην εικόνα. Και εδώ το δεύτερο μοντέλο. Απλά θέλω να τα έχω δίπλα-δίπλα για να δούμε τις διαφορές. Δηλαδή, πιο πολύ διαφορά είναι στην πρόσωψη, στα μπουτόνς. Γιάννη, εσύ τώρα που και Θάνο, υπάρχει κάποια άλλη σοβαρή διαφορά που... Όχι, καμία. Θεωρητικά, η λογική λέει ότι η δεύτερη έκδοση θα είναι και πιο οικονομική. Ναι. Θα έχουν ρίξει κάπως το κόστος. Έχουν γραφτεί διάφορα ότι είναι κατώτερο τεχνολογικά το δεύτερο. Εδώ βλέπω και γρίγες. Ναι. Αυτό έχει γρίγες. Το δεύτερο, όχι το πρώτο. Το πρώτο. Έχει εξαερισμό δηλαδή. Το δεύτερο μου κάνει εντύπωση, δεν έχει από πλάγια. Εντάξει, έχει από κάτω βέβαια. Αλλά ναι, για να δούμε και πίσω, Θάνο, είναι ακριβώς ίδιο. Είναι ακριβώς τα ίδια. Ναι, καρμπόνι. Πίσω είναι ίδια, ναι. Αυτή τη διαφορά που έχω δει είναι στο SCART το κινέζικο. Δηλαδή, αν θα πάρεις ένα φθηνό SCART των 5 ευρώ, ξέρω εγώ, 10. Ναι. Το πρώτο μοντέλο δεν παίζει καλά. Κατάλαβα. Ενώ το δεύτερο παίζει. Okay. Οπότε πρέπει να βγάζει κάποια εικόνα παραπάνω το... Κατάλαβα. Και τώρα να δούμε και τα κουτιά τους που είχαν δύο κουτιά διαφορετικά δηλαδή. Να δείξουμε το πρώτο μοντέλο, το οποίο είναι του Γιάννη και είναι φυσικά από τότε και είναι και με ζέγκετρον, που από βάρη κουτί, κάτσα το πιάζω καλά. Η πρώτη κονσόλα, παιδί. Ναι, η πρώτη κονσόλα, παιδιά, του Γιάννη. Γενικά η πρώτη κονσόλα. Massive, μισό λεπτό να πάρουμε από κάτω τα pads. Θα πάρω ένα δικό μου από εδώ, ναι, καλύτερο. Το βάζουμε λίγο πιο κάτω.
Μακρύ. Μακρύ κουτάκι, ωραίο κουτί, εντυπωσιακό και βαρύ. Να δεις, σε προδιαθέτει ότι κάτι καλό γίνεται. Εδώ. Απλά τώρα παίζει μέσα μπάλα το Σάτουρν. Κάτσε να το κάνω με τα χίλια ζόρια. Υπάρχει κι άλλο Σάτουρν εδώ, έτσι δεν το βγάλαμε. Εδώ έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. 2, 4, 6. 6 Σάτουρν, παιδιά. Κοπάδι σχεδόν. Έτσι, ναι, έχουμε ένα κοπάδι εδώ Σάτουρν. Να πούμε ότι το όνομα του Σάτουρν βασίζεται στο πλανητικό σύστημα ονομασιών που ήθελε η Sega, όπως το Project Jupiter, το Project Mars και πόσα άλλα, και το, και, ναι, που ήταν το Mars, όπως επίσης και το Dreamcast είχε ονομασία πάλι πλανητική, η οποία αυτή τη στιγμή το έχει κολλήσει στο μυαλό μου και μου ξεφεύγει. Όχι, το Neptune ήταν αυτό το πρωτότυπο Mega Drive με 32X που ακυρώθηκε. Το Dreamcast ήταν και αυτό, έχει μια ονομασία. Τέλος πάντων, ίσως και να κάνω λάθος. Όχι, ήταν. Κάτσε. Περίμενε. Daikatana. Όχι, Daikatana ήταν το παιχνίδι. Katana. Dural. Black Belt και Dreamcast. Ναι, όχι. Το Dreamcast δεν είχε λοιπόν πλανητική ονομασία, έκανα λάθος. Και εδώ βλέπουμε τη συσκευασία με τα παιχνίδια και τα αξεσουάρ που έδινε. Και αυτή, ας πούμε, είναι η πρώτη, λοιπόν, το πρώτο μοντέλο. Και το mouse που δεν είναι υπάρχει. Και το mouse, ναι. Μισό λεπτό να το ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ, να υπάρχει έτσι, σε μήκος. Και αυτό μετά είναι το δεύτερο μοντέλο, το οποίο εγώ. Εγώ αυτό θυμάμαι, παιδιά, γενικά να βλέπω στα μαγαζιά. Πολύ σπάνια, νομίζω στο Μινιόν μόνο είχα το πρώτο μοντέλο. Το οποίο είναι το μισό. Και σαν κουτί, δηλαδή. Τώρα βλέπετε τι γίνεται εδώ. Έτσι. Έχουμε. Κοιτάξτε, έχει διαφορά. Ναι. Και στο ύψος. Απλά αυτό είναι λίγο πιο πλατή και πιο κοντό. Και εγώ αυτό έχω. Γιάννη, και αυτό το έχεις και εσύ από τότε. Όχι, αυτό το πήρες μετά, απλά για να το έχεις σαν δεύτερο design. Πολύ, ναι. Έτσι όμως την ίδια λογική. Αυτή ήταν η πρώτη μου έκδοση. Η πρώτη σου αυτή. Τζάρταν Toy Store. Έτσι, έτσι να κάνουμε και τη διαφήμιση. Στην ίδια λογική πάντως ήταν και το κουμπίτι κάπως του του Dreamcast. Ναι. Σχεδόν. Ναι. Απλά άνοιγε από πάνω. Αλλά ήταν στο ίδιο μέγεθος. Λίγο μεγαλύτερο, ναι, λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, και αφού, παιδιά, είδαμε όλο αυτόν τον οχητό, πάμε να δούμε και ένα δικό μου ολοκένουργιο Saturn που έχω πάρει από το Zartan Toy Store, να δούμε πώς ήταν μέσα σαν να το ανοίγαμε για πρώτη φορά. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα τελειώνουμε την παρουσίαση αυτή με ένα Sega Saturn, το οποίο μου το είχε βρει ο Γιάννης και συγκεκριμένα από τον φίλο Παναγιώτη από το Zartan Toy Store στη Νέα Ιωνία, μαγαζί συλλεκτικών ειδών, video games, retro toys κτλ, collectibles, συντή μουσικής. Περνάει και ένα γρήγορο μπανεράκι που είναι το μαγαζί με τα στοιχεία. Λοιπόν, ο Γιάννης είχε βρει δύο Sega Saturn, δεύτερο design, το δεύτερο μοντέλο, τα οποία ήταν brand new από stock. Το μόνο του κακό ήταν ότι είχαν κάποιες ωραίες. Δηλαδή αυτό έχει εδώ κάποιες, έχει και τιμές νομίζω στα πλάγια, το θυμάμαι, είναι μάλλον προς το τέλος της ζωής του. Βλέπουμε εδώ 39.000 και βλέπουμε ότι είναι και από τον Βασιλιά. Βασιλιά Αλφαέψιλον, τον θυμάστε, μαγαζί με ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν με χαλάει που έχει αυτό. Γιατί όλο το zoom είναι ότι όλο το περιεχόμενο είναι ολοκένουργιο. Και είναι το δεύτερό μου Saturn που έχω. Δεν έχω ένα loose, έχω ανοιχτό. Και έχω και ένα που είναι, παιδιά, ολοκένουργιο. Δεν έχει δουλέψει ποτέ και ούτε το έχω ανοίξει. Δηλαδή είναι όλα SIB. Όπως έχω το Multimega το σφραγισμένο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μία πώς είναι. Να δούμε ένα unboxing δεύτερου μοντέλου. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε SCART cable. Όπως βλέπετε, δεν έχει ανοιχτεί ποτέ. Είναι όλο κλειστό. Απλά εγώ το έχω ανοίξει. Το πρώτο, ναι, μοντέλο δεν είχες κάτι. Είχε RF. Είχε RF, ναι, ναι, ξέρω. Σωστή παρατήρηση, γιατί δεν το θυμόμουν να το δω. Γιατί δεν είχα πρώτο μοντέλο εγώ, αλλά το ήξερα μετά. Εδώ βλέπουμε το power cable. Και αυτό όλα κλειστά, παιδιά. Ανοίγουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε demo CD, το οποίο και αυτό είναι σφραγισμένο. Με κάποια παιχνίδια μέσα. Virtual Fighter, Panzer Dragoon, Sway. Το Golden Axe, ναι. Σε γκαράλ, πω πω χαμός, παιδιά, πολύ, πολύ δυνατό demo, έτσι, με αλφα-αλφα παιχνίδια. Στο πρώτο μοντέλο άλεγε, δεν είχε demo, Εδώ το controller, και αυτό άθικτο, παλικάρια μου. Πολύ γουστάρο που έχω αυτό το κομμάτι. Και μέσα εδώ το δεύτερο μοντέλο Saturn. Κοιτάξτε τώρα τι ομορφιά, έτσι. Είναι σαν να το ανοίγεις και το πήρες τώρα, παιδάκι μου. Και το μηχάνημα είναι εδώ. Μας έφυγε η αργουλιέρα, δεν πειράζει.
Εντάξει, τώρα το μηχάνημα δεν θα το βγάλω. Οκ, μέσα εδώ είναι, δεν έχω πέτρες. Το Saturn είναι. Ναι, εντάξει. Και εδώ είναι όλα κλεισμένα, οι εγγυήσεις και τα λοιπά. Και έχω ξεχάσει, έχει και κάπου και... Όχι, δεν έχω εγγύηση. Ναι, νομίζω ότι εδώ είχε... Όχι, δεν θυμάμαι. Ναι. Αυτό είναι από το πρώτο μοντέλο. Δεν είχε μέσα, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα βρει μέσα. Στο δεύτερο δεν πρέπει να έχει. Ναι, στο πρώτο μοντέλο εδώ μου το έβγαλε ο Γιάννης. Υπήρχε ελληνικός κατάλογος και υπήρχε και μια φωτοτυπία που δείχνει τη συνδεσμολογία. Θες να το ανοίξει, να... Ναι, να το δούμε μόλις το κλείσουμε. Οπότε αυτό είναι το δικό μου εδώ, το σφραγισμένο, το... Το χρησιμοποιώ, το ολοκαίρινο και ας πούμε το Sega Saturn, το δεύτερο μοντέλο. Και πάμε να δούμε και λίγο αυτό το χαρτάκι μέσα τη γράφη. Και το χαρτάκι αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί μου δείχνει πότε αγόρασε τελικά ο Γιάννης, πρέπει να debate, την ναι. κονσόλα από πίσω. Γράφει. Ναι, με σφαγίδα. Ναι ρε, όπως είχε και το Master System μου. Για παιδιά, ο Γιάννης το πήρε. 2 Δευτέρου 96. Από τους πρώτους ρε. Το 95 δεν πιάνει, γιατί βγήκε 95, βγήκε Οκτώβρη, Νοέμβρη. Το πήρες 4 μήνες μετά την κυκλοφορία. Έλα ρε φίλε, έλα ρε σκύλε. Αυτά παιδιά είναι ωραία πράγματα, αυτά που βλέπουμε είναι... Σε Φεβρουάριο το 96 είχα το Saturn. Ελληνική μετάβραση. Πολύ ωραία, αυτά παιδιά τα μανιουαλάκια, εντάξει είναι, γεια σας. Αγαπητέ μας φίλε, από αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια στο πιο δυνατό σύστημα τη Sega που θα σε οδηγήσει πέρα από τα όρια των συνηθισμένων video games. Το πακέτο του δικού σου Saturn πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: κονσόλα, χειριστήριο, καλώδιο στέρεο κάρτ, καλώδιο ρεύματο, κάρτα εγγύηση, μπαταρία λιθίου. Και σου δίνει τη δυνατότητα να παίξει τα παιχνίδια του Saturn, οποιοδήποτε audio CD, όλα τα CD Plus G Graphics και με ειδικό μετατροπή άλλα τα video CD και photo CD. Εντάξει, απίστευτο. Και εδώ βλέπουμε μια φωτοτυπία. Ακριβώς το ίδιο είναι, έτσι. Σε πιο μεγάλο. Ναι, αυτό πρέπει. Α! Ρε. Είναι από το άλλο. Αυτό πρέπει να είναι από το άλλο. Το δεύτερο. Από το δεύτερο. Ναι. Ανέμο. Το είχαμε βγάλει μωρέ. Ναι, το είχα εγώ βγαλμένο και είχε και εσύ από το δεύτερο. Α. Ναι, και γι' αυτό δεν το είχαμε βάλει μέσα. Ναι, ναι. Αυτό το βάλαμε φωτοτυπία στο δεύτερο μοντέλο, σαν αυτό που έχω εγώ. Το παίρνω αυτό, ναι. Το βάζω εγώ εκεί. Ναι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, πολύ μεγάλο και αυτό το κομμάτι με τα αξεσουάρια και τα παιχνίδια. Ελπίζω όμως να σας άρεσε. Ξέρω ότι γουστάρετε οι φανατικοί να τα βλέπετε αυτά. Και πάμε να κλείσουμε αυτή την επεισοδιάρα με gameplay. Φύγαμε, μαγκές. Και εδώ δεν θα μπορούσαμε παρά να μην έχουμε συνδέσει original hardware που λέει και ο φίλος μας ο Sack Attack. Έτσι, το Action Replay για να παίξει γιαπωνέζικα παιχνίδια. Έχουμε συνδέσει Elgato εδώ, Game Capture Card. Έχουμε βάλει Razer ηχιάκι για ποιότητα και πάμε λίγο να παίξουμε παιχνιδάρες. Φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ παιδιά, είμαστε παρέα. Τριπλέτα. Πιστεύω ότι αυτό το επεισόδιο σας αρέσει πάρα πολύ σήμερα γιατί και αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε το Saturn έκλεισε. Είναι επέτειο. Έτσι, είχε επέτειο πόσο, 26 χρόνια. 26 χρόνια. 26 χρόνια, ναι. 27. Πάμε 27. Ούτε θυμάμαι ο Γιάννης, δεν πειράζει. Sega fan. Οπότε εδώ επιλέξαμε να βάλουμε το Cotton 2 να παίξουμε ένα διπλάκι. Κάποια ιδιαίτερα παιχνιδάκια. Ωραία, να παίξουμε έτσι με το Θάνο. Να δούμε λίγο πώς είναι έτσι αυτό το παιχνίδι. Το χαταμιλώσει και καλά. Λοιπόν, εντάξει, προσπερνάμε το έντρο γιατί δεν έχουμε κάτι ευχάριστα πλασματάκια κοπήκαν. Για να το δούμε. Οπα. Πάμε. Λοιπόν, φύγαμε. Εγώ είμαι το ρεζουλί. Θέλει πολύ αυτά για να πέσει. Τα λεγόμενα cutie mark. Χαριτωμένα. Ναι. Γι' αυτά γιώραν οι Ιάπωνες. Το έχεις τραυματίσει. Δεν το έχω τραυματίσει, δεν είναι εύκολο. Okay. Δεν έχει άπειρα continuous φάση, ξέρω εγώ. Το τερμάτισε στο Switch. Έλα ρε. Υποθέτω στη συνέχεια θα υπάρχουν τρελά background γραφικά. Ναι, και κάτι και τρελά boss. Και τη δυνατότητα που δίνει το μηχάνημα, δηλαδή ενέτη 95. Μπορεί κάτι πήγαινε εσύ πάνω στον ναι, κάτω να μπερδευόμαστε. Εντάξει, οκ, είναι ωραίο σχεδιασμένο το τι.
ρέτρο το μνήμα. Έχουμε γεμίσει. Έτσι. Αυτός έχει να πέθανε. Έλα, έχει και special mode νομίζω με κάτι που λέει. Νομίζω από το Ρωσίο. Κάτσε με το πατήσουμε τώρα. Να θα είναι τον boss που συνήθω. Ναι. Για να πώς φαίνεται το παιχνίδι. Εντάξει, ωραίο. Καρτουνίστικο, έτσι, διασκεδαστικό. Πιστεύω ότι σίγουρα σε μια CRT τώρα είναι διαφορετικό. Δείχνει διαφορετικά. Εμείς το βλέπουμε μέσω της Capture Card σε XLT οθόνη. Βέβαια φοράει RGB card το Saturn τώρα. Πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, εγώ ήμουν και ποτέ το 2D shooter. Ναι, ο boss. Τώρα μας ειδοποιεί ότι έφερε. Πλησιάζουμε τα κλασικά. 1943 και έτσι. Ξεκινάω και τον κερνάω τώρα από το πρώτο. Κάτσε τον κερνάω. Και αυτόν και θέλω, ναι. Πες με λίγο βρόμικα, παιδιά. Λοιπόν, εγώ κάτω. Πάμε. Εγώ δεν έχω άλλο. Να έχω καλό. Έχω άλλο δύο. Έλα, ρε. Τώρα πυροβόλα μου. Καλό εδώ που είναι. Γκορμίτι, παιδιά, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Από κάπου πήραμε. Γιατί δεν πάγαμε. Σαν το Swamp Thing της Marvel, έμοιαζε για λίγο. Με γκορμίτο χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Ωραίο παιχνιδάκι. Υποθέτω για τα επόμενα levels θα είναι πολύ ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα ενθουσιάσει πολλούς, αλλά... Κοίταξε, εγώ τώρα... Το 2D shooter... Ναι. Μα είναι, το Saturn είναι μανούλα για τα 2D. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, τώρα εγώ που πρέπει να το κλείσουμε για να βάλουμε ακόμα παιχνίδι, δεν έχουμε την ευκαιρία. Θα γούστερα να το... Θα το ψηνά, ναι, ναι, θα το ψηνά. Οπότε δηλαδή, πάει να πει ότι είναι console hunter approved. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ βάζουμε ένα παιχνίδι που εντάξει, αυτό θα το παίξει ο Γιάννης και θα μιλήσει ο Γιάννης γι' αυτό, που είναι μεγάλος φαν Panzer Dragoon. Από τους μεγαλύτερους. Από τους μεγαλύτερους. Να πω ότι δεν θα βάλουμε τώρα common παιχνίδια όπως Sega Rally, Sonic και τέτοια, γιατί εντάξει, τα ξέρετε περισσότερο. Πολύ φορεμένα. Ναι, ναι, αυτό. Θα βάλουμε έτσι κάποια 4-5 παιχνίδια που έχουμε διαλέξει για το τελευταίο μέρος του επεισοδίου αυτού, που να είναι έτσι λίγο ιδιαίτερα. Και να, και κάποιοι να δείτε τη δυνατότητα του μηχανήματος. Αυτό, τι μπορούσε να κάνει το Σάπ, ναι. Αυτά που λέγαμε. Γιάννη, για πάμε. Βέβαια, αυτό θα ήταν καλύτερο... Να έχει το save σου. Σε, ναι, σε μεταγενέστερη πίστα. Εντάξει. Που ήταν και με τα νερά και με τον πανικό και τα... Ναι, ξέρω. Αλλά και εδώ, καλό είναι. Ναι. Ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει save και τέτοια, δηλαδή. Εντάξει, όχι, κάνει, απλά δεν έχει το save. Περίμενε, πες τι μου που γίνει, ναι. Εντάξει, εδώ μας δείχνει ότι έχει και τη δύναμη του 3D. Έτσι. Όχι απλά, θερίζει δηλαδή. Ναι, ναι. Και ήταν και το 2 τώρα πότε βγήκε το 2008. Το 2 ήταν το 96-97 νομίζω. Όχι, ήταν κανένα χρόνο μετά το... Α, 94-95-96-96. Κάπου εκεί, 2-96 είναι ακόμα. 96, έλα. 95 βγήκε το όρθα, μετά το RPG. Όχι τώρα, το Σάγκα. Το Σάγκα είναι αυτό πάντως που σε πάει μόνο του. Σαν να τρέχει δεν μπορεί να το σταματήσει ποτέ, αν θυμάμαι καλά, όχι, ή όχι. Όχι, το Σάγκα είναι το αντίθετο. Ποιο αυτό είναι αυτό που σε πάει συνέχεια. Αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι ότι προχωράει μόνο του, δεν το προχωράω εγώ, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Να μας πούν τα παιδιά για τα γραφικά που βλέπουν εδώ πέρα, δηλαδή άμα η κονσόλα αυτή τους λέει. Κοίταξε, κάτσε μία να ψάξω, να δω πότε είναι ακριβώς, γιατί παίζει ναι. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πότε όντως βγήκε αυτό που βλέπεις. Κάτι καλογραμμένα 3D σπράβες, δηλαδή πραγματικά, το background, ναι. Ασύνευα εδώ πίσω. Ναι. Δώσανε πόνο. Στην περίοδο το οποίο τον αδιαλάγαν και τα περιβάλλοντα, δεν ήταν... Δεν υπήρχε. Αυτό. Σε κάτι arcade μόνο και μέχρι εκεί. Ναι. Και δεν είναι και η πρώτη πίστα, νομίζω δεν είναι φορτωμένη που είπες. Άρα είναι και φορτωμένο. Το έγραψα Σάγκα. Αλλά έχει πάρει. Το Σβέι. Ναι. Για μένα το αγαπημένο το Σβέι. Το πρώτο. Το πρώτο ήταν λίγο. Καλό, αλλά δεν είχε δείξει 100%. Και όμως παιδιά είναι του 96. Έπεσα μέσα. Νομίζω ήταν πιο μετά. Νομίζω ήταν 97. Αλλά 98 είναι το Σάγκα. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ παιχνίδια του PlayStation 1 του 96 που να είχαν τόσο μεγάλο drawing distance και 3D. Μεγάλο, με μεγάλη μνήμη.
προσπαθώ να μιλήσω τώρα και δεν μου έρχεται κάτι. Δεν υπήρχαν την Nintendo. Σε τέτοιο στυλ, δηλαδή action αυτή τη στιγμή. Κοίτα, action shooter. Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ένα open world και ας είναι γραμμικό. Είναι μεγάλο, δεν είναι. Φύγε, ναι, αυτό το level τώρα δεν είναι ένα μικρό levelάκι που πας και έρχεσαι και τέλειωσες. Είναι μεγάλο, βλέπω. Πάει, ναι, πάει, πάει, ναι. Ω. Πάμε εδώ πέρα. Αυτό ξέρω ότι μέχρι πρόσφατα ήταν στα 60-70 ευρώ, τώρα ναι. Πάει 120 για αυτό δηλαδή. Έχει ανέβει. Ναι. Μη λέτε τι μες. Θα λέμε κάποτε όταν θα έχει φύγει αυτή η φούσκα και έχουν πέσει όλα και δεν υπάρχει τίποτα, κανένα για αξία και θα γελάμε παιδιά πραγματικά. Ναι. Με την κατάντια. Κάποια στιγμή θα πέσει σε 5, σε 10 χρόνια. Τώρα θα μου πεις σε 10 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα έχουμε όρεξη να συλλέγουμε ρετρό. Ναι. Θα δούμε. Να έχουμε την αλλά υγεία μας. Αλλά προς το παρόν μέχρι τώρα αυτό κάνουμε από μικρή. Σου έλεγε κάποιος ότι ο 40χρονος αυτός, ο δικός μου αυτός δηλαδή άμα πήγαινα πριν 20 χρόνια θα έκανε αυτό το πράγμα. Θα έλεγα δεν υπήρχε πιθανότητα. Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Με τα παιδάκια μου, με τη ζωή μου, τώρα παιχνίδια στους 40. Όχι. Ναι, ναι, κι όμως. Άρα και τα 50 μια χαρά θα είναι. Έτσι. Εκτός αν έχουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Τώρα που, εντάξει, τώρα... πάμε στο επόμενο. Να. Πάμε για, πάει για level, για... Ναι, φορτώνει τώρα, εντάξει. Φορτώνει, οκ. Okay. Οπ, φάγαμε ένα check-in this formula. Οπότε δεν μας άφησε. Πήραν τη γεύση όμως, εντάξει, τώρα okay. Και βάρη παιχνίδι. Είναι και το μάτι δουλεμένο και εμένα. Α, εντάξει ρε, τα δείξαμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε παιδιά τώρα στο επόμενο παιχνίδι. Κάνε τι βλέπουμε εδώ ρε. Το Astral. Και. Journey Begins. Α, δεν το ξέρω, δεν γνωρίζω. Θα μας πει ο Θάνος. Ο Θάνος το εντάξει, είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο, φαίνεται. Για άλλα πράγματα λέτε απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφόρησε μόνο η Ιαπωνία και η Αμερική, δεν ήρθε ποτέ Ευρώπη. Ναι. Το θεωρώ άνετα στα 10 καλύτερα παιχνίδια της κονσόλας. Exclusive εννοείται. Δείτε ηχητικά παιδιά, δείτε sprites, δείτε ζωντάνια του παιχνιδιού, δηλαδή το τι μπορούσε αυτή η κονσόλα να κάνει στο 2D. Είναι σαν το κλόνο ας πούμε, χρησιμοποιεί τους εχθρούς, τους γραπώνει. Ακριβώς. Μου θυμίζει ξέρεις ποιο, έτσι όπως το βλέπω με τα, σαν τρολάκι είναι αυτό. Με τα backgrounds μπρος πίσω που έρχονται, μου θυμίζει το κολύμπρι στο 32X. Εύκολα φίλε. Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Είναι λίγο στο ίδιο μοτίβο. Βέβαια το κολύμπρι 32X, ξέρεις το πιο ακριβό παιχνίδι 32X. Είναι. Κάπου 3.000. Ανεβαίνει συνέχεια. Ανεβαίνει. Έτσι. Κολύμπρι. Ναι, εντάξει, έχει πολλές εναλλαγές. Δεν το παίρναμε όταν είχε 150. Ναι, έτσι κάναμε. Αυτές τις μαλακίες κάναμε. Για δώσε πόνο, για δώσε πόνο. Όταν έχεις πόνο. Να, να πονέσεις σου εχθρούς Γιάννη. Τρομερά έχει την καλά και όσο προχωράει μέρα νύχτα αλλάζει δηλαδή κεραυνή αυτό. Ναι αυτό το να το σώσεις. Πώς. Θα σε ακολουθήσουμε. Θα σε ακολουθάει μετά. Ναι ναι ναι. Έχουμε κάποια κίνηση κάνε έτσι εκεί. Έλα. Έλα. Ωραίος. Πήρες το Minion. Τώρα θα είναι για πάντα μαζί σου. Ναι. Για συνέχεια το σπουξείς καλύτερα. Αυτό να μπορώ να κολλήσω κιόλα. Εύκολα. Βλέπει, σφυρίζεις και κάνει κίνηση. Ναι. Πιάνει και τα πάνω που ναι, ναι. Κοίταξε, το μόνο που με χαλάει εμένα σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι και τότε που το 96 πες τώρα. Θα ήμουν. Τα σνομπάρανε τότε. 14-15 χρονών. Ναι. Δεν ήθελα να παίξω τέτοια παιχνίδια, ρε φίλε. Θέλαμε το 3D τότε, αυτό μας έφαγε. Όχι μόνο το 3D, θέλαμε το... για πιο 18 πλάζ, δηλαδή το θρυλεράδικο, πιο... κατάλαβες. Ναι, 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 το αίμα, δηλαδή, της απειλά, ναι, ναι, τις εκρήξεις. Αυτά... είναι ναι, παιδικά. Είναι, ναι, 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 είναι ναι, αυτά ναι, που κάνει η Nintendo μια ζωή. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να το κάνει η Nintendo και να είναι. Έτσι. Εύκολα. Κοίτα, όπως και η Sega δεν μπορούσε να κάνει ένα Donkey Kong, ε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Ναι. Ο καθένας με τα δικά του. Έκασε στο είδος του. Και ο Σεγκίδης τα του ντύτου. Αυτό θα το πει.
κυκλοφόρησε και ποτέ δεν δόθηκε συνέχεια σε σύγχρονη κονσόλα ή επανέκδοση Remastered, τίποτα. Απίστευτο το παιδί. Εντάξει, η Sega έχει μια τέτοια τάση. Αναλαθάβει. Έχει θάψει πολλά franchise της, τα έχει ξεχάσει σαν να μην υπήρχαν ποτέ. Ναι. Είναι σαν να έχει ένα χρυσορυχείο, να βάζει στην έξοδο δυναμίτη και να κλείνει όλα αυτά. Καφέδι, παιδιά. Μάλιστα. Ωραίο είναι. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο, παιδιά. Πάμε να τα δούμε για να γουστάρουμε. Φύγαμε. Τι έχουμε εδώ? Burning Rage. Από Sonic Team, έτσι. Ναι, από τα πιο καλά παιχνίδια του Saturn. Παίζει να είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Saturn. Έλα, ρε. Δυσκολάκι, πολύ δυσκολάκι. Πού το πέτυχες και το βρήκες, φίλε, δεν ξέρω. Μα πού το έχεις πάρει, Γιάννη? Θυμάσαι. Όλα θέλετε να τα μαθαίνετε κάτι. Γιατί εδώ τι αναμνήσεις μας λέμε, ρε φίλε. Το κανάλι Βασίλης Μέρη Ταβαζάζογλου. Sorry, αλλά πάντα με μπερδεύει το επιθετός. Ο Βασίλης. Ο γνωστός, ο συλλέκτης. Μια χαρά. Okay. Που έχεις κάνει και επεισόδιο τη συλλογή. Ναι. Να σε καλά, Βάση. Έλα, δημοσιογραφία εδώ το κανάλι. Έτσι. Έλα, Console Hunter Connect. Το είχε καημό το συγκεκριμένο πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, το... Νόμιζα ότι το είχε από παλιά. Λοιπόν. Σου λέω, παίζει να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που βγήκε του Saturn. Έλεγα να το πάρω, δεν το βρίσκα. Στην εποχή του, Ναι, ναι. Και την εποχή του δεν βρισκόταν. Δηλαδή πήγαινε σε μαγαζιά και το ζήτησε και δεν υπήρχε. Ναι. Μου έχουν πει κάποιοι τώρα τι λες και εμείς τα βρίσκαμε. Εντάξει. Ανάλογα το μαγαζί που πήγαινε ο καθένας. Μπορεί ένα-δύο μαγαζιά να είχαν και δύο-τρία κομμάτια. Εγώ σε αυτά που ήξερα και πήγαινα. Νικόλα, δεν θέλει εφεντή. Εντάξει, τώρα είναι κάτι διαστημικοί πυροσβέστες. Έτσι, προσπαθούν να σβήσουν διάφορε φωτιέ με διάφορα γκάτζε σε ένα διαστημικό σταθμό ή σε διάφορα μέρη. Καλά, κάνε skip το intro. Το έχεις φανταστεί όμως, έχεις κάνει εικόνα πώς θέλει να το παίζεις. Υπάρχουν και τα παιχνίδια που το skip δεν είναι επιλογή. Σωστά. Εκείνη την εποχή δεν ήταν και πολύ επιλογή. Έλα, φάσε. 22 χρονών. Δεν ξέρω, τι διάλεξε. Αγόρι. Δεν ξέρω, γιατί το πήγαινα μία δεξιά. Τι είναι Robotech? Έχεις κάποιο εξοπλισμό περίεργος. Ναι. Δείχνει την κάμερα τώρα και πώς θα λειτουργεί. Εντάξει. Το μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Use the L and the R buttons to rotate. Άκου το της Microsoft, το text to speech engine. Πάμε, Γιάννη. Σφαίρα έφυγες. Α, τρέινι. Follow Reed. Use the D-pad to move in the direction you want to go. Που είναι το text-to-speech engine που μιλάει έτσι όπως τα Windows. Ναι, κανονικά. Ίδιο. Το έκλειψε για εμάς με το. Automatically clear small gaps. Μεταγραφή. Follow me. Α, ωραίος. You should be able to look around corners by pressing the L and R buttons. Οπ, και να το περίεργο, το Saturn πες μια χαρά 3D παιχνίδι. Ω, το Saturn πες έτσι, παιδιά. Γίνεται. Θα ανακαλύψω από αυτό. Εγώ νόμιζα μόνο 2D, λένε. Έτσι λένε. Όπως είπα εγώ και πριν που μιλάγαμε, ότι μπορεί κάποιος άσχετος να βγει και να το πει και το πήραν όλοι και το κάναν καραμέλα. Ναι, είναι τρομερό να μην έχεις εμπειρία από κάτι και να μεταβαίνει το παπαγαλάκι. Όλα τα arcade τη Sega να ήταν 3D και να μιλάμε ότι έκανε 2D μηχάνημα. Ναι. Να σοβαρευτούμε λίγο. Να ακούτε το Γιάννη. Να μάθετε. Και να με κράζετε ταυτόχρονα. Ξέρω, έχετε βαρεθεί ήδη. Αυτό παίζει εφόσον βγήκε το 98. Ήταν ιστορίο να κυκλοφορήσει για τον Dreamcast ή για το Saturn. Δηλαδή, σαν ζάρια παίχτηκε να παίζει Saturn. Κοίτα, μια ψηλό... όχι εξέλιξή του. Κάτε, πες το και εξέλιξη είναι στο Xbox. Πώς λέτε, Gun Valkyrie. Α, ναι. Είναι λίγο στο ίδιο. Έχει μια λίγη. Η μηχανική του, το πώς δουλεύει. Ωραία, περνάει και λίγο ασπαστικό με το gameplay, με το χειριστήριο. Είναι λίγο περίεργο. Και ακόμα το δεν έχει ξεκινήσει. Εγώ δεν σου λέω τίποτα τώρα. Και δεν μπορεί να το κάνει και σκι πολλά. Ναι, είναι το training, το κλασικό. Ξεκινάει περίεργα. Ξέρεις, εκεί που περιμένουμε τα περισσότερα είναι το πιο βαρετό. Εκεί με άλλη όρεξη μπήκα. Λοιπόν, θα το κάνουμε ένα skip και θα πάμε στη δράση σε λίγο. Λοιπόν, επειδή το tutorial είναι ατελείωτο, τουλάχιστον έχουμε πάει σε ένα επόμενο σημείο για να δούμε λίγο φωτιές, λίγο graphics, λίγο έτσι κάποια file moves, ναι.
Βασικά δεν είναι τέτοιος. Ωπα, έλα. So, you can do better than that. Ο ήχος πάντως είναι πολύ καθαρός. Ναι. Έχει πολύ καλό ήχο. Και τα γραφικά, αλλά και το πολύ το τρένινγκ, το βαριέται και ο παπάς. Εγώ άμα ήμουν τότε στην εκείνη την εποχή, δεν θα το είχα προχωρήσει μάλλον, θα το είχα γυρίσει πίσω. Φίλε, αν είσαι εκείνη την εποχή, θα ήσουν μικρός και θα το έπαιζες. Τώρα, τώρα δεν την παλεύουμε τότε. Σωστό γι' αυτό. Μάλιστα, εντάξει παιδιά, δεν θα κάνουμε άλλο training. Το δηλαδή όλα. Πάμε να δούμε και ένα τελευταίο. Είναι για να μην ανησυχούν ότι δεν έχουν τίτλο που είναι ακριβώς και τι θα κάνουν. Σωστά. Οπότε εμείς το δείξαμε για να ξέρετε. Λοιπόν, ο Θάνος λέει δεν θα το αγοράσω. Τον 300 ευρώ παιχνίδι, παιδιά. Για τη συλλογή εδώ. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε και ένα τελευταίο. Πουλιρούλα. Τι διαβάζουμε εδώ, πουλιρούλα. Πουλί και ρούλα. Σπυριδούλα. Πονηρούλα. Ρούλα. 1997 Taito. Τι είναι αυτά τα γραφικά τώρα, δεν ψήνω. Τι είναι αυτά. Όπα. Είναι ωραίο. Καρτουνίστικο. Ναι. Και Japan. Θα πέσει ξύλο όμως τώρα. Fight. Και πού, Street of Rage δηλαδή, ναι, αλλά σε καρτούν γραφικά. Comic Zone σε καρτούν. Σε Street of Rage, σε Comic Zone. Προχώρα τώρα λίγο και θα πέσει ξύλο. Ξεκινάμε. Κάτσε, δεύτερο παίχτη δεν έχει. Έλα να έρθω για εγώ ρε φίλε, αφού σου λείψα. Ήρθε η πονηρούλα. Εσύ έχει κοπέλα, ε. Τι έκανα, special move. Πετάει φύς. Κόλλησε τον αέρα. Πετάει σαπουνόφυσκες. Δείτε παιδιά δυνατότητες. Κάτσε ρε, μην κάσω που πάω εγώ. Μόνιμα τρώμε ξύλο. Μην πιάσω τον κόλλο. Α, είναι. Α, κίνηση. Αυτή είναι η κίνηση. Είναι το special. Μάθατε για την πλέον, παιδιά. Έλα, κάνε το κουμάντος. Παίξε ρε, αγόρι μου. Παίξε, παίξε. Πονηρούλα. Το έκανα και εγώ για να βοηθήσω. Go! Και κρατήσε μας. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει. Μήπως είναι κάποιο. Α, ναι. Θέλει κουμπάκι. Με κατέβαζε με το ζόρι δηλαδή. Πού είμαστε, μέσα στο Clockwork Knight. Πάντως. Σαν γραφικάκια. Δηλαδή. Και καρτούν που είναι σαν κινούμενο σχέδιο έτσι. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν εκεί. Κοίταξε, είναι σαν ένα πολύ καλό 16ο σχέδιο. Ναι. Δεν έχει δηλαδή κάποιο extreme. Με κάμικο το και visuals. Ναι, εντάξει. Έχει πληροφορία στην εικόνα που τη σηκώνει ένα πιο διάνοσο επεξεργαστή από ένα 16-bit, αλλά σε visual, εντάξει, είναι. Αδιάφορο, πες. Ναι, αδιάφορο. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Πονηρούλα. Μου άρεσε το Burning Razor. Τι τον κάνουμε αυτόν τον δέρνουμε αυτόν τον δύστιχο. Τελείωσε το τώρα. Τώρα πρέπει να ξαναβάλουμε πάνω ή δεξιά. Κάτι γίνεται. Τι λέει τώρα. Ιαπωνέζικα ξέρετε, εμείς όχι, οπότε πείτε μας στα σχόλια τι κάνουμε. Το περπάτημα έχει. Πάμε βάλω. Πάμε, το δίραμε όλους. Κοίτα, μπορώ να πω ότι μου αρέσει, έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος να πατήσω το power off. Έτοιμος τώρα. Περάσαμε πίσω, παιδιά. Πάμε τώρα, στο πιότο. Εντάξει, παιδιά, περάσαμε το πρώτο level, δεν μπορούμε να παίξουμε το δεύτερο, όμως πάμε στο επόμενο. Κλείτσε. Λοιπόν. Τι είναι τώρα αυτό που βάλαμε, ρε. Αυτό πάλι είναι ιαπωνικά. Τα βάφτισα να το λες. Έχει πιο βαθιά δεν πάει, ρε. Στο τέρμα, ιαπωνικά. Πιρουρίγκα Νταϊκασούντεν. Πώς? Πιρουρίγκα Νταϊκασούντεν. Πιρούλα πριν, πουρουρίκα τώρα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη γλώσσα. Πουρές πατάτας μου βγαίνουν δυνατά. Μας βγαίνουν άκοντα, αντιπροφέρουμε δηλαδή. Credit 2. Θα πεθάνουμε πριν τελειώσουμε. Είναι για 10 λεπτά και σπίτι σου. SOS. Αλλά είναι απλά πολύ δυνατά και πολύ ακριβώς. Διαγώνιο. Ναι, ναι. Εγώ ποιος είμαι, ο γάτος. Όχι, ο γάτος είναι ο Γιάννης. Όχι, εγώ είμαι. Αυτός είναι ο γάτος, ναι. Ο Γιάννης είναι διάλεξε. Εγώ διάλεξα το γάτο. Παίζει και σφυρί, παίζει και διάφορα. Σουτεράκι, παιδιά είναι. Ω, πάλι special move. Δεν με τρελαμε, έλα. Παίξε εσύ. Ρε φίλε, είναι από τα πολύ δυνατά. Εγώ ποιον έχω τώρα. Πουλιρούλα. Νταϊκασούντεν. Ναι, φίλε, είναι τα Ιαπωνέζικα τα παιχνίδια. Είναι τροπία του. Είναι η Ιαπωνία, ρε φίλε. Αυτό που γουστάρουν. Εμένα αυτά μου είναι παγερά διάφορα. Δεν θα τα έπαιζα ποτέ. Εγώ τα λατρεύω το μυαλό. Ναι, εντάξει, ούτε καθένα. Θέλω να το πω σαν με ακολουθάει ένα αυγό με πόδια. Ναι, και δεν σκοτώνεται κιόλα. Δεν νομίζω πρέπει να το σπάσω το κάνω μελέτα. Μήπως είναι μαζί σε αυτά. Όχι, είναι Minion. Μάλιστα. Τα γραφικά πώς φαίνεται, Νικόλα. Εντάξει. Κακά. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Κάτι γίνεται. Δείτε πόσες εφούς έχει πίστα, τα εφέ. Και βάζει στην αρχή ακόμα.
Ναι, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν λέμε ότι η μπουρδα είναι καλό και το καλό είναι. Οκ, έχει πληροφορία γενικά στην οθόνη. Είναι λίγο αστείοι οι χαρακτήρες. Η πονηρούλα ήταν καλύτερη. Όχι, όχι, εμένα μου αρέσει αυτό. Θέλαμε και τα παιδιά τώρα να δείτε δύο-τρία ιδιαίτερα παιχνίδια. Ναι, να μας πούνε τα παιδιά τώρα. Ποιο ήταν πιο ωραίο, η πονηρούλα ή ο Νταρικούκα. Νταρικούκα, 8 αυγό της κότας, 20 τρακάτα αυγό. Πάρτε ένα special move κότες. Πάνε, ου, βγήκαν κοτοπουλάκια να μάλλα. Να κάνουμε την πίστα. Έλα, να γεννήσεις τώρα. Είναι τα ιαπωνικά διαστράμμενα μυαλά αυτό. Ναι, έτσι. Και τώρα πάμε στη Χειροσήμα. Να βγάλουμε το... Και μπόστο, τι θες να βγάλουμε. Το level. Το level να βγάλουμε και άμα είναι 10 λεπτά. Δεν είναι, δεν είναι. Τώρα πρέπει να σπάσουμε εδώ πέρα τα ρομποτάκια. Ναι. Νομίζω ότι είναι σαν μπάζ. Πάτα το σωστό, ξέρω. Λέει Spin Taiura. Τα weapons είναι σε Ιαπωνέζικα, παιδιά, τα προσπερνάμε. Λοιπόν, τα βασικά έχουμε μεταφράσει. Τώρα να ρίχνουμε λίγο special mode, δηλαδή, γιατί... Αστεία η κίνηση αυτήν το γάντι. Με την μία. Έχει μείνει άλλο ένα. Εσύ έχεις καθόλου... Ναι, λες και βλέπω τώρα εγώ στην οθόνη που θα είναι το special move. Με το ζόρι βλέπω το γάτο τώρα εγώ. Έλα και το δελεγγύο. Εγώ έσπασα, εντάξει, έσπασα αυτά εγώ. Ωραία, πάει. Ωραίος. Αρκουδόγατος. Πού πάμε τώρα. Αυτό ήταν το boss fight. Όχι βέβαια. Θα θέλαμε. Παρόλο μου πετάει κάτι αρκουδάκια και δεν μου πετύχαν και ποτέ. Το AI του παιχνιδιού είναι broken. Νικήσαμε. Μαλάκα, το πιο εύκολο boss fight στη ζωή μου. Εντάξει, πάμε σε ένα τελευταίο γιατί δεν μπορώ να κλείσω έτσι με αυτό το επεισόδιο. Πάμε. Τριντίναν. Πάμε, τριντί. Λοιπόν, τώρα τελευταίο παιχνίδι, παιδιά. Chaos Control. Ναι. Πρώην αποκλειστικό του Panasonic 3D. 3D, έτσι. 3D shooter. Ακριβώς. Έλα τα FMV. Δείξαμε παιχνιδάκια τα οποία δεν είναι γνωστά στον κόσμο. Ναι, το είπαμε. Να βάζαμε τώρα το Sega Rally και το Crystal Fighter, δηλαδή, οκ. Εντάξει, τα ξέρω. Πόσο πια. Τα ξέρει ο κόσμο. Μπορούμε να δούμε κάποια άλλη στιγμή, αυτά μεμονωμένα. House of the Dead. Να κάνουμε ένα top 10 κάποια στιγμή, ένα 10 συν 1 που έχω καιρό να κάνω τέτοια, έλε, παιδιά, τέτοιο επεισόδιο. Με έτσι. Τα 3D θέλω να καταλήξουμε κάπου. Με τα ελευθερία. Μου θυμίζει, ξέρεις, την εκμουσικά μου. Λίγο Mega CD. Ναι, ναι, είναι από τα πρώτα παιχνίδια. Τα παιχνίδια λίγο που είναι Mega CD. Έχω την έχει βγει το 93 το Panasonic. Καλό πάτο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι πιο παλιό παιχνίδι και είναι 3D. Είναι από αυτή την ιστορία που προσπαθούσε να κάνει το FZ1 και το Mega City το 91. Δηλαδή τα παιχνίδια να είναι έτσι όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Σαν οδηγεί. Ναι, αυτό θέλανε από το μέλλον. Και φυσικά πέτυχε και καλύτερα για τον άνθρωπο. Το έκαναν να πετύχανε πάλι σε λεπτομέρεια. Ναι, ναι. Τον κατεβάσαμε. Εντομο... δεσμότητα, περίοδο. Τα κουνούκια είναι. Ευχαριστημένα. Α, έχει κάτι σαν special move. Αυτό. Όχι, έχει boss. Α, να δείξω το βιντεάκι. Τι είναι αυτό εδώ, το νερό, η καλά σηκώθηκε. Ναι, 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 υπερχητικό. Έλα, να και μέλισσες. Στήγγες είναι αυτά. Να πούμε, εγώ γουστάρω. Αλλά αυτό που κάνω με το νερό που λέει από... Τι ήταν αυτό. Το νερό ήταν πάντα πολύ δύσκολο, ναι. Σαν ευθύνη ήταν περίεργη. Χάσαμε. Σταχωρήθηκα. Τώρα, λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε καταρχήν που έχετε κάτσει τόση ώρα μέχρι εδώ. Πάμε να κλείσουμε αυτό το εντυπωσιακό, μεγάλο, ωραίο επεισόδιο για το ελληνικό YouTube. Πιστεύω έχετε καταλάβει γιατί. Γιατί είναι ένα ξεχωριστό που δεν υπάρχει ομοιό του. Να μιλήσει κάποιος, μια παρέα για το Saturn, να δείξει συλλογή συνδυαστική από συλλέξεις κτλ. Πιστεύω ότι σας άρεσε για το gameplay. Είχαμε πει ότι θα είναι bigger, better, pure second επεισόδιο. Και πάμε να το κλείσουμε με τις σκέψεις μας. Φύγαμε. Να το πούμε. Λοιπόν, παιδιά, αφού είδατε
αυτή την επεισοδιάρα που είχε τα πάντα, αναφορές για αυτό το μηχάνημα, για τη ζωή του, για τα λάθη του, τα προτερήματά του. Είδατε τη συλλογή μας, τη συνδυαστική. Παίξαμε και κάποια πολύ καλά παιχνίδια, το παρεάκι έτσι. Αυτό το ζεστό κλίμα που ζούμε εμείς εδώ και αυτό που πολλοί φίλοι του καναλιού μου δείχνετε ότι γουστάρετε και σας αρέσει και παρακολουθείτε και η παρέα, η Console Hunter μεγαλώνει, είναι ότι μου το λέτε και σας ευχαριστώ πολύ ότι αυτό που κάνουμε είναι σαν να είστε κι εσείς εδώ. Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Δεν υποκρινόμαστε, δεν υποκρίνομαι. Είμαστε δηλαδή, αγαπάμε αυτό που κάνουμε γιατί είμαστε συλλέκτες μετά YouTuber. Εδώ έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό το 2 σε 1. Ότι θα δείξω αυτό που αγόρασα, την αγάπη μου, τη συλλογή μου, θα το δείξω σε εσάς. Όπως και οι guests που φέρνω εδώ είναι πάντα όλοι ένας προς ένας. Το έχετε καταλάβει αυτό 3,5 χρόνια. Οπότε, παιδιά, πριν κλείσουμε λοιπόν αυτή την επεισοδιά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση TST Sega Saturn. Να πούμε. Ναι. Για πείτε, παίξτε το Sega Saturn είναι αγάπη, τέλος. Έτσι. Είναι αγάπη και μανία. Μανία. Γιατί κάποιος πρέπει να προτιμήσει ένα Saturn τώρα να το πάρει, να τον μπορώσουμε έναν θεατή. Πες μου, Γιάννη και Θάνο, για ποιο λόγο να αγοράσει ένα Saturn. Εγώ, επειδή έχω αλλαξοπιστήσει τελευταία, θα πει λίγο ο Θάνος και θα σου πω. Λοιπόν, καταρχήν έχει παιδί που κάνει τα ανταριά μοναδικά παιχνίδια που είναι απίστευτα. Είναι πολύ δυνατά. Ναι. Είναι μια κονσόλα η οποία δεν θα προδώσει το κάτοχο. Σκευαρή κονσόλα, απροβλημάτιστη. Ελάχιστα προβλήματα μπορεί να έχει ένα Saturn. Πραγματικά δεν έχω ακούσει. Μόνο μια μπαταρία μέσα για τα saves που την αλλάζει με δύο. Η μπαταρία έχει τέτοια ευκολία να αλλάχθει. Δηλαδή ένα κλικ κάνει, βάζει την άλλη. Το port πίσω. Ένα κουτάκι πολύ σωστό δηλαδή. Ναι. Το ότι είναι καλή βιβλιοθήκη φαίνεται γιατί η αξία σε κοινού τίτλου με το PlayStation έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή. Δηλαδή μπορεί να είναι $100 ευρώ να έχει Saturn και 30 στο PlayStation. Ναι. Πιο premium δηλαδή. Όλο αυτό το πράγμα που δείξαμε και πριν δηλαδή είναι πριν από ένα άλλο πράγμα. Ναι, είναι για την βιβλιοθήκη. Είναι αγίως. Μπράβο, ναι, είναι πολύ όμορφο. Όλα είναι ευχάριστα και στη συλλογή και στο να τα έχουμε, δηλαδή για να τα χαιρόμαστε, να τα παίζουμε. Θα έλεγα να χωρίς δεύτερη σκέψη να δώσετε μια ευκαιρία και να το αγαπήσετε, πιστεύω, το Saturn. Όσοι δηλαδή δεν είχατε στην εποχή του το Saturn, όπως και εγώ δεν το είχα και το πήρα το 14 περίπου και ήσασταν PS1 ή το 64. Θα μας πει και ο Γιάννης γιατί πρέπει να πάρουμε ένα Saturn. Εντάξει, εγώ να το πω έτσι όπως θέλω. Εγώ θέλω. Μην τώρα στο τέλος επεισόδιο κράξει το Saturn. Ξαφνικά. Αυτό περίμενε να σου πω. Εγώ θεωρώ ότι στην εποχή που βρισκόμαστε, 2021, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρεις ένα Saturn. Εντάξει. Μόνο τώρα αν είσαι, μιλάμε για καινούριος ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με Saturn. Όχι, μιλάμε για κάποιον που θέλει να μαζέψει ρετρό αναμνήσεις από την άλλη. Ναι, εντάξει, ξεκινάς με Saturn, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που το ρετρό κοστίζει, το ρετρό πονάει, το ρετρό παιδεύεσαι για να το βρεις. Δεν είναι μόνο ότι θα το βρεις ακριβά, μπορεί να μην το βρεις κιόλας. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρει κάποιον Saturn στη φάση που βρισκόμαστε τώρα. Ναι, όποιος το γουστάρει, όποιος θέλει να παίξει Sega, ναι, να το έχει στη συλλογή του, είναι πραγματικά, θα το αγαπήσει, θα το χαρεί. Αλλά με τέτοια ποικιλία που έχουμε φτάσει 30 χρόνια μετά από όσο έχει περάσει, έτσι, ναι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιος, δηλαδή θα πάρω τον εαυτό μου. Δεν θα κάτσω να παίξω Saturn στο 2021. Μπορεί μετά 2 χρόνια να με πιάσει η ανάμνηση, έτσι, και να πω ότι ναι, θα το κάνω. Ναι, το πας έτσι. Ναι, ναι. Αλλά ένας καινούριος παίκτης νομίζω ότι μπορεί και να απογοητευτεί. Δηλαδή να πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει, πήρα ένα Sega Saturn, οκ, okay, ναι. Παίκτης που δεν είχε ζήσει το PS1 ή και PS1, ναι. Όποιοι παίξανε PS1 και αγαπάνε το PS1, είναι υποχρεωτικό να πάρουν Sega Saturn. Αυτό έτσι, είναι νεότερα παιδιά. Ναι, έτσι ξεχώρισε. Εγώ λέω για νεότερους, οι οποίοι, δηλαδή, ό,τι και να είχαν αυτά τα παιχνίδια, έχουν υλοποιηθεί σε βελτίωση στο σήμερα. Κατάλαβες, οπότε πηγαίνοντας πίσω, λες, δεν έχει κάτι να μου προσφέρει. Ναι, ναι, ναι. Εκεί το πήγαινα. Ωραία. Αυτό. Και τώρα έχω αγαπήσει και τη Sony πια και έχω αγαπήσει και την Nintendo πια. Τα αγαπάω. Θα ξυπνήσω αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Πάει ο Μπέμπος. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά αν κάποιος αγοράσει μετά από αυτό το επεισόδιο ένα Saturn, θέλουμε να μας το γράψετε, θέλουμε να μας το πείτε. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό αυτό το επεισόδιο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ καταρχήν τα παιδιά που ήρθαν εδώ. Το γυρίσαμε, κουβαλήσανε πολύ πράγμα από τη συλλογή τους. Στήσαμε. Ευχαριστώ τη γυναίκα μου μέσα που προσπαθεί να κρατήσει τον πιτσιρίκο κοιμισμένο, αλλά δεν γίνεται με τον Γιάννη που φωνάζει. Εμείς τώρα κλασικά μετά το βίντεο τι θα κάνουμε. Θα πάμε πίτσες, έτσι. Ναι. Και... Το περιμένει ο Θάνος πώς και πώς. Αυτή την όμορφη παρέα που είδατε εδώ θα τη δείτε ακόμα πιο μεγάλη για πολύ ίδιας εποχής θέμα στο εορταστικό επεισόδιο των Χριστουγέννων. 25 Δεκέμβρη έχει να γίνει χαμός φέτος. Έχει γίνει θεσμός, δείχνετε αγάπη για τα εορταστικά μου πλέον τα τελευταία δύο χρόνια. Τα περιμένετε πώς και πώς πολλοί από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνει χαμός στο... Γιατί θα υπάρξουν τρία εορταστικά πάλι φέτος, τρία με δύο εκεί υποθέτω, αλλά δύο σίγουρα. Μην τάζεις, μπορεί να μην γίνουν. Δύο θα γίνουν, τρία με ερωτηματικό μπορεί να αποστάμε, αλλά θα δείτε πολύ ωραίο ρετρό ποιοτικό περιεχόμενο όπως πάντα σε αυτό εδώ το κανάλι. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω που με παρακολουθήσατε και εμένα και τα παιδιά σήμερα. Μείνατε όλοι αυτή την ώρα μαζί μας. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, ρίξτε ένα like, βοηθάει, μην το ξεχνάτε. Μπορεί να μην είναι κάτι, αλλά ρίξτε το, βοηθάει το κανάλι. Εννοείται ένα share σε μια σελίδα στο Facebook, σε ένα group, στο προφίλ σας. Και αυτό βοηθάει εμένα πάρα πολύ, γιατί έτσι μπορεί να το δει κάποιος άλλος αυτό το βίντεο, να νοσταλγήσει παρέα με εμάς και να γίνει και αυτό στην παρέα. Και ένα subscribe φυσικά όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού και όσοι δεν είστε και δεν κάνετε, και αυτό βοηθάει. Για να μεγαλώσουμε, μακάρι να μπορούσαμε να φτάναμε τους 4.000 συνδρομητές. Άντε παιδιά, γρήγορα να βοηθήσει το κανάλι. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, θα έχει πλάκα να τους φτάναμε μέχρι 31 Δεκέμβρη τους 4K. 2.000 δηλαδή συνδρομητές ένα χρόνο. Μεγάλη αύξηση έχει πάρει το κανάλι φέτος και με κάποιες συνεργασίες. Cosmote TV, Grid, Eternity, όλα μαθευτήκανε. Joystick βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουμε Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, ναι, με τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο έγινε χαμός. Δηλαδή το κανάλι αυτό έχει μόνο συνεργασίες και όμορφα πράγματα. Και αυτό είναι το όμορφο και το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο. Να προσπαθούμε εδώ και παρέα με τους καλούς μου τους guests να σας δείχνουμε πολύ καλό ποιοτικό ρετρό περιεχόμενο στο ελληνικό YouTube. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.